αστυνομικοί διευθυντές και γενικοί διευθυντές που παίρνουν 18-20.000 ευρώ το μήνα. Έχω φίλους εγώ που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, ας πούμε, πολυεθνικές και παίρνουν 20.000 ευρώ, 26.000 ευρώ το μήνα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Και υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν στο Βερόπουλο. Οικονομικοί διευθυντές και γενικοί διευθυντές που παίρνουν 18-20.000 ευρώ το μήνα. Έχω φίλους εγώ που δουλεύουν σε επιχειρήσεις, ας πούμε, πολυεθνικές και παίρνουν 20.000 ευρώ, 26.000 ευρώ το μήνα. Μου το έχουν πει οι ίδιοι. Και υπάρχουν και άλλοι που δουλεύουν στο Βερόπουλο με 540 ευρώ. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, πώς θα συνεχίσουμε, και θα μου πείτε, εύκολο είναι, κύριε Λεβέντη, να κόψουμε από τους. Αφού οι συνταξιούχοι έχουν πληρώσει εισφορές, αυτοί που παίρνουν 2.000 ευρώ το μήνα, έχουν πληρώσει εισφορές. Πώς θα έρθεις εσύ να τους τα κόψεις? Δεν μιλούμε για κόψιμο. Αλλά αφού η οικονομία πάει προς το κράχ και είμεθα πλέον εν δυνάμει προς φτώχευση, έχουμε μειώσει την πορεία προς φτώχευση, να ανασταλεί η πληρωμή ενός μικρού μέρους των μεγάλων συντάξεων για να ανακουφιστούν οι άλλοι, για να μην επαναστατήσουν. Δεν υπάρχουν άλλα λεφτά να δώσουμε στους πολύ φτωχούς συνταξιούχους. Το είπα προ 10 ετών αυτό. Όχι με μίσος προς τους βολεμένους. Γιατί οι άνθρωποι πλήρωσαν εισφορές, το αναγνωρίζω. Έχουν δικαιώματα. Και καλείται τώρα ο Βασίλης Λεβέντης να τους γυρέψει, να θυσιάσουν κάτι. Και αισθάνομαι κι εγώ σε δύσκολη, σε δυσμενή θέση να τους γυρεύω θυσίες σε ανθρώπους που έχουν πληρώσει τις συνδρομές, που έχουν δουλέψει νομιμότατα στα πλαίσια του νόμου. Όλοι αυτοί όμως που δουλέψανε με αυτά τα κάπως καλά εργασιακά δεδομένα, δεν έβλεπαν γύρω τους τα κοινωνικά θύματα τα άλλα. Δεν τους ενδιέφερε. Δηλαδή μέχρι τώρα στην Ελλάδα όποιος έμπαινε στο δημόσιο και έμπαινε στη ΔΕΗ, δεν τον ένοιαζε αν ο διπλανός του ήταν άνεργος και αναγκαζόταν και σήκωνε τσουβάλια στη λαχαναγορά. Δεν ενδιαφερότανε. Όμως έπρεπε να ενδιαφερόμαστε. Δεν είναι. Η κοινωνική συνοχή δεν είναι βόλεψε τον εαυτό σου και ας το διπλανό σου να πεθάνεις, γιατί αργότερα ο διπλανός σου θα γίνει ένα βόλι να σε εφάει, να σε χτυπήσει, να σε εξοδώσει. Θα γίνει μια πληγή που θα αιμορραγεί. Κοινωνίες που βαδίζουν ασίδωτα να φτιάχνεται μια μειοψηφία και να παίρνει ο διάολος τη μεγάλη πλειοψηφία, τέτοιες κοινωνίες αργά ή γρήγορα θα παρουσιάσουν πρόβλημα. Αυτό λέμε λοιπόν, έως ότου, λένε η Νέα Δημοκρατία, από το 2007 θα κάνει ανάπτυξη. Οπότε θα μπορέσει ο Καραμαλής να κάνει την σύνταξη 500 ευρώ. Μέχρι τότε για ένα χρόνο κόψε 300 ευρώ, ξέρω εγώ, από αυτούς που παίρνουν 2.000 και δώσε στον άλλον που παίρνει 190 ευρώ να πάει 500, γιατί θα σου επαναστατήσει ή θα είναι πολίτης δυστυχισμένος τελείως. Θα είναι πεθαμένος. Τι τον θέλεις τέτοιο πολίτη? Αφού λέει ο Καραμαλής ότι από το 2007 θα έχει λεφτά, οπότε θα μπορεί και ο πλούσιος συνταξιούχος να παίρνει τα λεφτά του και ο φτωχός να πάρει 500-600 ευρώ να ανέβει, για ένα χρόνο ζητάει ο Λεβέντης μια θυσία. Ούτε αυτό δεν θέλετε? Τι θέλετε δηλαδή? Συγγνώμη, τι θέλετε? Αλλά τι συμβαίνει? Ξέρετε ότι ο Καραμαλής δεν θα κάνει ανάπτυξη ούτε το 2007. Ξέρετε πολύ καλά όλοι ότι τα χρόνια που έρχονται είναι χρόνια δυστυχίας και απλά προσπαθείτε με ψέματα να κρατήσει την υπομονή του ο πολύ φτωχός, ο οποίος όμως είναι στα όρια της φτώχειας και δεν θα αντέξει να κρατήσει την υπομονή του. Το καταλάβατε? Μπορεί να μίλησε, έγιναν ομιλίες στη Θεσσαλονίκη, αλλά το τεράστιο ερώτημα που η Ένωση Κεντρών θέτει εδώ και 10 χρόνια. Ζει, κύριε Γιώργο Παπανδρέου, ζει, κύριε Μητσοτάκη, ζει, κύριε Καραμαλή, άνθρωπος με 200 ευρώ?
μπορεί να κάνει οικογένεια ένας εργαζόμενος που παίρνει 540 ευρώ? Αυτό το ερώτημα δεν το απάντησε ούτε ο Καραμαλής στη Θεσσαλονίκη, ούτε μπορεί να το. Γιατί αυτό το ερώτημα και η λύση αυτού του προβλήματος απαιτεί βούληση, απαιτεί θυσίες, απαιτεί πάνω απ' όλα δημοκρατική φιλοσοφία, την οποία δεν έχει ο κύριος Καραμαλής. Δεν έχει κανένας από αυτούς. Πηγαίνουν, έρχονται, μιλάνε, κάνουν δεξιώσεις και αρνούνται να αγγίξουν την ταμπακέρα. Και η ταμπακέρα είναι η εξής: αφού η ανάπτυξη δεν δημιουργείται, όλα τα δεδομένα είναι δυσμενή, η ανεργία αυξάνει, το κόστος ζωής αυξάνει, η πετρελαϊκή κρίση παρουσιάζει προσωρινή ή μάλλον μόνιμη έξαρση με αύξηση της τιμής του πετρελαίου διεθνώς. Άρα όλα διαγράφονται δυσμενώς. Τι θα κάνει η Ελλάδα? Τι θα κάνει η Ελλάδα? Αυτά τα μέτρα τα οποία εισηγείται ο κύριος Καραμαλής, να πουλήσει τις τράπεζες σε επιχειρήσεις, ό,τι απέμεινε από την περιουσία του δημοσίου, τα παράλια, όλα τα έχουν βάλει στο σφυρί. Αυτή η πολιτική είναι και αυτή άκαρπη. Γιατί πάνε, ας πούμε, στην Ολυμπιακή και λέμε, όποιος πάρει την Ολυμπιακή, αν βρεθεί άνθρωπος ηλίθιος να την πάρει, θα καταβάλει 700 εκατομμύρια ευρώ, αλλά οι αποζημιώσεις που θα πάρουν οι πάνω από 7-8 χιλιάδες εργαζόμενοι που πρέπει να φύγουν, γιατί θέτει αυτό τον όρο να απολύσεις πρώτα για να την αγοράσω, είναι πάνω από 4 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή το κράτος δεν θα πάρει δραχμή. Δεν το καταλαβαίνω. Ο Καραμαλής μου μοιάζει με κάποιον που ήρθε για 2-3 μήνες να βολέψει 5 φίλους του και να φύγει. Έτσι μου μοιάζει εμένα. Δεν μου μοιάζει άνθρωπος σοβαρός, ο οποίος να μελετάει, να γνωρίζει από οικονομία. Και θα σας εκμυστρυφθώ και κάτι, επειδή ήμουν στη Θεσσαλονίκη προημερών. Μου λέει ένας, έχει σπουδάσει στο Χάρβαρντ, κύριε Πρόεδρε. Γιατί, μου λέει, δεν συναντιέστε? Ναι, γιατί σας ακούω. Έχετε, λέει, πολύ συγκροτημένες απόψεις. Έμαθα ότι είστε πρώτος στο Πολυτεχνείο, είχατε περάσει κλπ. Και σας θεωρώ μια προσωπικότητα. Και δεν έχει Νέα Δημοκρατία, δεν έχει ο Καραμαλής γύρω του. Γιατί, λέει, δεν συνεργάζεστε? Μου το είπε άνθρωπος φίλος του Καραμαλή, ίσως και χρηματοδότης, δεν ξέρω. Πιθανότατα. Λοιπόν, αυτό δεν το παίρνω όρκο βέβαια, γιατί αυτά γίνονται χωρίς την παρουσία μου. Λοιπόν, του λέω, αγαπητέ, σε βλέπω ότι οι δικές σου απόψεις είναι σωστές. Να βάλει ο Καραμαλής στην κυβέρνηση και εσύ τις απόψεις σου. Λέω, για ένα λεπτό. Να βάλω εγώ τις απόψεις μου και ο Καραμαλής να βάλει την κυβέρνηση. Μα θα έχει τη βούληση αυτές τις απόψεις να τις περάσει? Δεν θα έχει τη βούληση. Και του εξήγησα ότι όταν ο Καραμαλής τελείωσε το Λύκειο, αυτός ο Κώστας ο Καραμαλής, θα σας πω τώρα κάτι που δεν το ξέρετε, που παριστάνει ότι σπούδασε στο Χάρβαρντ κλπ. Όταν τελείωσε το Λύκειο, δεν έδωσε εξετάσεις ούτε στο Πολυτεχνείο ούτε στο Πανεπιστήμιο. Έφυγε αμέσως έξω. Ξέρετε ποιες οικογένειες διώχνουν αμέσως έξω τα παιδιά τους? Αυτές που φοβούνται ότι δεν θα περάσει το παιδί τους στο Πανεπιστήμιο. Αυτό λοιπόν το μεγάλο μυαλό ο Καραμαλής που λένε κάποιοι, είναι τόσο μεγάλο μυαλό που φοβηθήκαν οι γονείς του ότι δεν θα περάσει και δεν έδωσε. Και του δώσανε λεφτά αμέσως, γιατί για να πας να σπουδάσεις έξω θέλει κάποια λεφτά. Έτσι, δεν μπορεί του εργάτη το παιδί να πάει να σπουδάσει έξω. Και γύρισε λοιπόν και λέμε, τι σπουδές έκανε ο Καραμαλής? Λέει, διεθνούς δικαίου. Διεθνούς δικαίου, τι είναι αυτό τώρα? Διεθνούς δικαίου, δηλαδή, για να λέμε, ας πούμε τώρα, αυτός τι ξέρει, λέμε, ξέρει να σκάβει? Όχι. Ξέρει να γράφει σε μια εφημερίδα? Αμφιβάλλω, γιατί και η πένα είναι δύσκολο πράγμα. Ξέρει να διοικεί μια επιχείρηση? Δεν το πιστεύω. Γιατί η διοίκηση μιας επιχείρησης θέλει και οικονομικές γνώσεις. Τι ξέρει ο άνθρωπος αυτός διεθνούς δικαίου? Να το καταλάβω. Τι σπουδές είναι αυτές? Σέβομαι το διεθνές δίκαιο. Έχω καθηγητή στη νομική στο εργατικό δίκαιο, αδερφό. Αλλά το διεθνές δίκαιο είναι κάτι, ας πούμε, πώς να πούμε, αν έχεις το παιδί σου που έχει περιουσία, του έχει περιουσία, για να μην τρέχει τώρα να παλεύει και τα λοιπά, αλλά θέλει ένα πανεπιστημιακό τίτλο, στείλ το σε ένα ιδιωτικό σχολείο του εξωτερικού που πληρώνεις κάθε μήνα.
να πάρει έτσι ένα τίτλο, να λέμε ναι, μετά το Λύκειο, τέλειωσε, τέλειωσε. Διεθνούς δικαίου τέλειωσε. Πάρ' τα αυγό και κούρεψέ το. Δεν μιλάω με κακία, αλλά είμαι σίγουρος ότι αυτό το παιδί ούτε έχει δουλέψει στη ζωή του ο Καραμαλής, ούτε μπορεί να καταλάβει του φτωχού τον πόνο. Αλήθεια σας το λέω. Γυρίζω σε απλές οικογένειες, γυρίζω και σε σαλόνια, γυρίζω παντού. Τα μέσα σαλόνια με κατηγορούν ότι στηρίζω τους φτωχούς. Γιατί λέει κύριε Λεβέντη να είστε μόνιμα με τους φτωχούς, αφού οι φτωχοί δεν σας ψηφίζουν? Γιατί όταν είμαστε με κάποιον είμαστε από συμφέρον. Οι φτωχοί δεν ψηφίζουν ενός κεντρών, γιατί είναι στην πλήση εγκεφάλου. Τους αφήσατε, αφήσατε το Λεβέντη να μιλήσει στον Αντένα, στο Μέγκα, να πει πέντε λογάκια, τον αφήσατε? Γιατί υπάρχει αυτό το εμπάργκο? Όλους τους βγάλατε, Τσοβόλα, Αβραμόπουλο, Σαμαρά, ποιον, ακόμη και τον Καρατζαφέρη, ένα ακροδεξιό δημιούργημα που άνθρωπος, ας μην μιλήσω, ακόμη και αυτόν όλη μέρα τον εμφανίζουν, ίσως για να γελιοποιούν την πολιτική, δεν γνωρίζω τι κάνουν, πώς εννοούν το κάθε τι. Αλλά να τεθούν τα προβλήματα δεν επιτρέπουν. Λοιπόν, πώς να συζητήσουμε σε αυτόν τον τόπο? Τι ζητώ εγώ ο Λεβέντης, γιατί θα προχωρήσω τώρα στους καλεσμένους οπωσδήποτε να εκφράσουν τις απόψεις τους. Εγώ ζητώ την παρέτηση του κυρίου Καραμαλή, μετά και τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, τη συγκρότηση οικουμενικής κυβέρνησης για ένα διάστημα και το να πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική, τίμιες εκλογές, ώστε να γίνει μια κυβέρνηση τριών κομμάτων με διάλογο, με συνένεση, να φτιαχτεί ο τόπος με ευθύνη. Δεν θέλουμε μεσίες. Δεν θέλουμε να παρουσιάζεται μια εικόνα ενός Καραμαλή να προχωράει και γύρω του 200 άτομα να γλύφουν και να συνοστίζονται. Δεν θέλουμε τέτοιες άλλες εικόνες. Είχαμε στο παρελθόν τον Ναπολέοντα Βοναπάρτη, τον Νέρονα, τον τρελό στη Ρώμη. Είχαμε το θείο του Καραμαλή, αυτό είναι τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον Εθνάρχη, που έκανε τη Ζηρίχη και το Λονδίνο. Τον είχαμε. Και αυτό είναι που θέλησε να ενταφιαστεί στη Φιλοθέη, διότι το πρώτο νεκροταφείο τον χαμήλωνε πολύ και δεν μπορούσε ο άνθρωπος να είναι τα κόκαλά του τόσο χαμηλά. Έπρεπε να είναι σε οροσειρά πάνω ψηλά, να βλέπει αφιψηλού την κοιμισμένη Ελλάδα. Λοιπόν, τους ξέρουμε καλά όλους. Τους ξέρουμε, όπως ξέρουμε και του Γιώργου Παπαντρέου την προδοσία. Γιατί το Πασόκ μιλάει ότι δεν τα κάνεις καλά, Καραμαλή, αλλά όλα αυτά που κάνει ο Καραμαλής είναι τα ίδια που έκανε και το Πασόκ. Τα ίδια δεν έκανε. Βαρδινογιάννηδες δεν κονομάγανε Πασόκ. Εγώ κονόμαγα. Δεν κονόμαγε ο Αλαφούζος. Οι εθνικοί εργολάβοι, ποιοι ήτανε? Ποιοι ήτανε? Δεν δικαιούται να μιλάει το Πασόκ. Έχει προδώσει τα πάντα. Έχει προδώσει τα πάντα και δεν δικαιούται να μιλάει. Και αν είναι σήμερα η Νέα Δημοκρατία αυτή η τόσο αδιανόητη, απρόβλεπτη και επικίνδυνη Νέα Δημοκρατία, αν είναι στην εξουσία, αυτό οφείλεται στο ανόητο, στο κλέφτικο, στο ληστρικό, το τόσο ξενόδουλο και με έλλειψη πατριωτισμού Πασόκ. Σε κάθαρα πράγματα αυτή είναι η άποψή μου. Αν εσείς κάποιοι του Πασόκ, επειδή είστε στα 1800 ευρώ, είστε στους βολεμένους, θα μου λέγατε τώρα τι λες ρε Λεβέντη, φάγαμε κι εμείς κάτι. Εντάξει, εσείς φάγατε. Δέχομαι ότι το Πασόκ βόλεψε ένα 30% του ελληνικού λαού που τους έβαλε στο δημόσιο. Κοιτάξτε γύρω σας τα άνεργα παιδιά, κοιτάξτε τους συνταξιούχους. Οι μισοί συνταξιούχοι, λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, είναι με λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα. Κυβέρνησε 20 χρόνια το Πασόκ και οι μισοί συνταξιούχοι είναι με λιγότερο από 300 ευρώ το μήνα. Άρα δεν θα κοιτάμε τον εαυτό μας για να δούμε αν ένα κόμμα πήγε καλά. Θα κοιτάμε και γύρω μας και θα κοιτάμε και τι ελλείμματα έχει αυτή η χώρα που κυνηγάνε όλες τις τράπεζες της Ευρώπης να πληρώσουμε την συνεισφορά μας. Αυτά θα κοιτάμε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρες οι απόψεις μου. Προτείνω οικουμενική κυβέρνηση και θεωρώ τον Καραμαλή ανίκανο, άχρηστο. Αυτά δε που προτείνει, άκρος επικίνδυνα. Καταρχάς δεν τα έχει καν μελετήσει πώς τα προτείνει. Ο άνθρωπος είναι εκτός πραγματικότητας. Βρίσκει μπροστά του τους εργαζόμενους και αυτούς κοπανάει. Είναι η πιο εύκολη. Δηλαδή τώρα η εργατική τάξη και γενικά οι εργατοϋπάλληλοι και οι συνταξιούχοι, οι φτωχοί, μοιάζουνε, μου θυμίζουν διαδηλώσεις της εποχής του Πολυτεχνείου που ο αστυνομικός με το κλοπ βάραγε όποιον έπαιρνε μπροστά του. Δηλαδή άπλωνε το χέρι του και σου λέει κάπου. Δεν θα πάει χαμένο του.
η γκλοψιά, έτσι, κάποια πλάτη θα πάρει. Έτσι μοιάζει. Πού να στείλει η εφορία τώρα στο Βαρδινογιάννη ή στον Αλαφούζο ή στο Προστεγού τώρα. Η εφορία θα πηγαίνει στους μικρούς, στους μεσαίους και στους τυποτένιους. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή μου. Θα μας πούνε και οι καλεσμένοι μας εδώ πώς άκουσαν τις ομιλίες του κ. Καραμαλή και όλων αυτών και τις άλλες που τι μπορούμε να περιμένουμε από τον Γεωργάκη. Ο Γεωργάκης, και αυτός, ο Γεωργάκης είναι, είτε μιλάει είτε δεν μιλάει, νομίζω ελάχιστοι τον ακούνε, διότι σας λέγω, ο Γιώργος Παπανδρέου, το Πασό γενικά, μα μιλάει, περισσότερο θυμάσαι την 20ετία της ατιμίας που περάσαμε και λιγότερο αυτά που λέει. Δηλαδή έχει πάθει την εξή συφορά το Πασόκ. Είναι συφορά αυτή. Όταν ανοίγει ένας Πασοκτζής στο στόμα του, περισσότερο έρχονται στο νου το τι έκανανε και λιγότερο τι λέει. Έτσι έχω καταλάβει εγώ που γυρίζω όλη την Ελλάδα. Δηλαδή την ώρα που μιλάνε στα καφενεία κάποιος του Πασόκ, αρχίζουν και λένε και τι δεν θυμάται τι. Δηλαδή, και δεν ακούνε. Έτσι έχω καταλάβει. Οπότε ας μην μιλάνε και πολύ. Η σιωπή είναι χρυσός. Για να μας πει ο φίλος μας ο κύριος Αλιφραγκής. Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε. Καλό χειμώνα. Με ακριβό πετρέλαιο. Κάνατε διακοπές τουλάχιστον εσείς. Έκανα διακοπές. Πανάκριβες. Πανάκριβες. Και πού τα βρήκατε τα λεφτά, κύριε Πρόεδρε. Μην νομίζουν ότι ήσασταν στα κότερα. Όχι. Πανάκριβες είναι διακοπές για τον κόσμο, τα ξενοδοχεία και στις υπηρεσίες. Εσείς πήγατε στο πατρικό σας. Πάρα πολλά παράπονα. Εγώ πήγα στο πατρικό μου. Στο πατρικό σας και είχατε την ευτυχία να περάσετε καλές διακοπές, φτηνές βέβαια, στο πατρικό. Φτηνές, τρώγοντας ένα τσουκάλι της μανούλας. Ακριβώς. Έτσι, να μην παρεξηγηθούμε και νομίζουν ότι τρώγατε αστακούς. Ούτε κότερο έχουμε. Μάλιστα, ούτε αστακούς, ούτε κότερο. Σας εύχομαι να αποκτήσετε, άμα είναι με τίμιο. Αν αποκτήσουμε. Αλλά με τίμιο, και κότερο πάει, με κότερο και με τίμιο. Είναι λίγο δύσκολο. Για πετε μου τώρα εσείς. Ο Καραμαλής ζητάει θυσίες. Καταρχήν γιατί δεν κάνει ο ίδιος θυσίες. Γιατί δεν κάνει το επιτελείο του θυσίες, γιατί δεν κάνουν όλοι οι βουλευτές θυσίες. Ναι. Γιατί να κάνει θυσία ούτε μόνο. Ούτε ένα φράγκο δεν μειώσαν το μισθό τους αυτοί. Τίποτα δεν μειώνουν. Ναι. Κυκλοφορούν με τις λιμουζίνες και δεν μειώνουν τίποτα. Οπότε φτωχός πώς σου ζητάει να κάνει. Άρα από τους άλλους ζητάμε. Πάντα από τους άλλους. Τώρα γιατί ένα βουλευτή που παίρνει 7.000 ευρώ παίρνει ο Έλληνας βουλευτής και 19.000 ευρώ ευρωβουλευτής. Ένας βουλευτής λοιπόν των 7.000 ευρώ τον νοιάζει αν ακριβένει η ντομάτα, ξέρω εγώ, 10%. Όχι. Γιατί όχι, ούτε θα ξέρει και πόσο κάνει η ντομάτα. Ακριβώς. Ούτε οπότε ξέρει. Δεν καταλαβαίνει τα προβλήματα. Ναι. Άρα έχουμε λοιπόν εξουσία μη έχουσα επαφή με την πραγματικότητα που ζητάει όμως από το λαό θυσίες. Έχουμε άκαρδους ανθρώπους στην εξουσία που δεν λείπονται τον άνθρωπό τους. Μιλάμε πλέον ότι δεν είναι άνθρωποι. Ξεφεύγουν από τον ορισμό του ανθρώπου. Δεν έχουν καρδιά μέσα τους. Δεν τους ενδιαφέρει για τον άλλον. Δεν τους ενδιαφέρει αν ο άλλος παιδεύεται όλη μέρα. Ωραία. Και τώρα θέλει ο Καραμαλής να πουλήσει, ξέρω εγώ, την Αγροτική Τράπεζα. Θέλει να πουλήσει διάφορα που θέλει να πούμε. Όλα τα βάζει μέσα. Αστικές συγκοινωνίες, αερογραμμές, όλα τα λέει ότι πρέπει να είναι κρατικά. Αυτός καταρχήν δεν είναι άδικο έτσι, να είναι ιδιωτικά. Από κρατικά θέλει να τα πουλήσει, είπαμε. Λοιπόν, πρέπει να υπάρχει ιδιωτικός έλεγχος για να υπάρχει ανάπτυξη. Ναι, γιατί ο ιδιώτης κάθεται να. Κάθε και ζορίζεται ακριβώς. Ναι, αλλά αυτή όμως η τομή τώρα, άμα πουλήσει η Ολυμπιακή, θα βάζει γραμμή στα κύθυρα που είναι άγονη γραμμή, θα βάλει, θα πει δεν βάζω. Πρέπει να υπάρχει όρος. Ο αγοραστής, ας πούμε, θα κοπούν αμέσως στα κύθυρα στο χωριό της μάνας μου. Πρέπει να υπάρχει όρος όπως τα πλοία, που είναι άγονες γραμμές και επιβάλλεται τα πλοία να πηγαίνουν εκεί. Ναι. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό συμβαίνει. Ναι. Υπάρχουν και κάποιες άγονες γραμμές, οι οποίοι οι εφοπλιστές χάνουν αναγκαστικά, υποχρεώνονται να τις κάνουν. Πληρωνόμενοι όμως από το Υπουργείο Ναυτιλίας. Υπάρχει επιδότηση. Ναι. Όπως το φοιτητικό εισιτήριο είναι φτηνό και επιδοτείται από το κράτος. Άμα τώρα δώσουμε του ιδιώτη την Ολυμπιακή και συγχρόνως αρχίζουμε και το πληρώνουμε για να πας Κεφαλονιά, σε πληρώνουμε για να πας Κύθυρα, σε πληρώνουμε για να πας στη Θάσο, σε πληρώνουμε γιατί όλα το χειμώνα είναι υπάρχει. Τότε πάλι μήπως τα ίδια ελλείμματα τα ξαναδίνουμε και εκεί. Συγγνώμη, εννοείται ότι πρέπει να υπάρχει σε λίγα μέρη να πληρώνεται, θα υπάρξει μια πολιτική. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο το οποίο θα είναι λογικό. Όχι να μπαίνουμε συνέχεια μέσα, αυτό είναι λογικό. Δεν συμφέρει κανέναν. Και αυτοί οι άνθρωποι, οι αγοραστές θα κάτσουν. Οι αγοραστές αυτοί που έχει ο Καραμαλής τώρα, οι διάφοροι που ακούμε κάτι ονόματα, Φουρλής, Λάτσης,
Κωστόπουλος της τράπεζας. Όλοι ξένοι αυτοί... δεν ενδιαφέρεται κανείς να πάρει την Ολυμπιακή. Οι ξένοι έχουν μάθει καταρχάς, οι ξένοι θεωρούν καταρχήν, ξένοι την Ελλάδα ξένη χώρα. Ναι. Φοβούνται ναι. Να επενδύσουν φοβούνται σε αυτή τη χώρα. Γιατί σου λέει αύριο μπορεί να έχω απεργίες. Αν μεθαύριο μπορεί, μπορεί να έχω κάτι άλλο. Να έχω ναι, το άλλο κεφάλι μου. Και δυσκολ... ναι. Δεν μπορούν να επενδύσουν. Οι ξένοι μπορούν, θα μπουν εν συνεργασία με άλλους Έλληνες. Έτσι θα γίνουν φάκελοι. Που ξέρουν τις μίζες, δεν ξέρουν να μπαίνουν από πίσω. Αλλά θέλω να πω πού θα οδηγηθούμε, πού θα οδηγηθεί αυτή η χώρα κατά την άποψή σας δηλαδή. Που... δυστυχώς, αν δεν βάλει μυαλό και αν δεν ψηφίσει τους τίμιους ανθρώπους, θα έχουμε πολύ άσχημα ξεμπερδέματα. Καταρχήν, πλουτίζουν ορισμένοι συνεχώς. Οι μεσάζοντες που πάνε στις λαϊκές τα προϊόντα, όλοι αυτοί πλουτίζουν. Οι εφοπλιστές, το καλοκαίρι που έχουν γίνει πανάκριβα τα εισιτήρια για να πας πλέον σε ένα νησί, που είναι απαραίτητο, δεν μπορείς να πας αλλιώς. Έχουν γίνει πολλά πράγματα πανάκριβα και πλουτίζουν ορισμένοι, λίγοι. Και αυτό, όπως είπατε κι εσείς, η ανισότητα αυξάνεται. Και αυτό είναι κακό και για τους πλούσιους, γιατί στο τέλος θα σηκωθούν να τους φάνε λάχανο οι φτωχοί. Αυτό ότι η λειτουργία επιχειρήσεων εντός ελληνικής επικράτειας που θα έχουν ας πούμε 200 εργαζομένους και οι μεν 10 θα πληρώνονται με ελληνικούς μισθούς, οι 190 με μισθούς Βουλγαρίας. Αυτό είναι το σχέδιό τους. Αυτό είναι το τελευταίο. Αυτό τώρα, για πέστε μου, πώς το βλέπετε εσείς, μια επιχείρηση στην οποία όλοι οι εργαζόμενοι δεν είναι οι ίδιοι. Αλλά έχουμε μερικούς των 70 ευρώ, μερικούς των 600. Αυτό, αν γίνει εν μέρη, είναι σωστό για να μην φύγουν εντελώς οι επιχειρήσεις. Εν μέρη, σωστό, έστω ναι. Και τα 70. 70 είναι πάρα πολύ χαμηλό μισθό, δεν μπορεί ναι. Να ζήσει ο άνθρωπος. Ναι. Αλλά θα εν μέρη, έστω τα 800 ξανά πίσω. Ευρώ. Θα τους φέρνει με πούλμαν. Και θα τους πηγαίνει πίσω πότε, κάθε πότε. Κάθε μέρα. Αν θα είναι κοντά στα σύνορα. Θα στα σύνορα. Λέει, αντί να φύγεις από Θεσσαλονίκη να πας Βουλγαρία, φύγε από Θεσσαλονίκη και πήγαινε στα σύνορα 3 χιλιόμετρα πιο εδώ, θα δώσει χώρος. Βιομηχανικά είναι... πάρκα. Δηλαδή. Εν μέρη είναι καλό. Θα επιβιώσουν όμως τέτοια πράγματα. Δηλαδή θα καταφέρουν, χαμηλή... έστω και έτσι, θα καταφέρουν να συναγωνιστούν τιμές Κίνας. Τιμές Κίνας. Δηλαδή εδώ έχουμε ένα γίγαντα που ελάβνει. Όχι, αλλά επειδή οι Έλληνες είναι πιο σωστοί, όπως διαλέγουν Έλληνες καπετάνιους στα πλοία, για ποιο ναι. Λόγο διαλέγουν Έλληνες καπετάνιους και πάντα ο καπετάνιος είναι Έλληνας και μπορεί ο... και όλοι οι άλλοι να είναι όλοι άλλοι να είναι έγχρωμοι. Ναι. Αλλά επειδή οι Έλληνες είναι πιο έξυπνοι γενικά, μπορεί να θέλουν ορισμένοι από το υψηλό προσωπικό να είναι Έλληνες. Οπότε να τους συμφέρει να γίνει αυτό. Γιατί στην Κίνα μπορεί να μην είναι τόσο. Δεν το βλέπετε καλή. Αυτό ως επική. Δηλαδή θεωρείτε ότι μπορεί να. Εν μέρη μπορεί να είναι σωστό. Δεν πρέπει όμως να γίνει ένα τέτοιο πράγμα να το δούμε και μετά να το ξεκινήσουμε. Διότι βεβαίως. Υπάρχει σε κάνα κράτος του κόσμου τέτοιο πράγμα. Δεν υπάρχει πρέπει. Επιχείρηση για να δούμε γιατί για να. Για δεν γνωρίζω, αλλά δεν είναι ο μόνος τρόπος για να πούμε εμείς οι Έλληνες είμαστε οι πιο σοφοί και βρήκαμε μια εφεύρεση. Πρέπει να δούμε 5 δισεκατομμύρια που έχει ο πλανήτης, ας πούμε. Άλλοι σοφοί τέτοιοι βρεθήκανε ή μήπως εμείς είμαστε οι παλαβοί και απλά πειραματιζόμεθα. Δεν ξέρω. Σωστά. Είναι, δηλαδή, επινοούμε τώρα πράγματα που δεν έχουν γίνει πουθενά. Καλά, αυτό είναι λίγο ρίξο κίνδυνα. Αυτό δεν είναι κακό. Αυτό δεν είναι κακό. Το να είμαστε πρωτοπόροι δεν είναι κακό. Οι Έλληνες είναι έξυπνοι. Και είναι όντως πρωτοπόροι. Και σε ξέρετε τι φοβάμαι. Σε... μην τυχόν επιδοτήσουμε εταιρείες να πάνε στα σύνορα και γίνει αυτό που γίνει στην Κομωτινή. Γιατί είναι άμα πάτε στην Κομωτινή. Συγγνώμη, η καλύτερη επιδότηση από τους χαμηλούς μισθούς υπάρχει. Από τη στιγμή που θα έχει φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για τη μετεγκατάσταση θα ζητήσουν και δάνεια. Ένα λεπτό. Γιατί λοιπόν, θα έχουμε χαμηλούς μισθούς. Ξέρετε λοιπόν τι φοβάμαι. Θα τα ζητήσουν όλα. Μα τα θέλουν όλα. Μα νομίζω ότι θέλουν μόνο το ένα. Δεν είναι σωστό. Λοιπόν, ξέρετε τι φοβάμαι. Γιατί προφανώς θα πάρουν. Άμα πάτε στην Κομωτινή, σας συμβουλεύω να επισκεφτείτε, ίσως το έχετε κάνει. Φαντάζομαι. Θα δείτε επιχείρηση τάδε μια πινακίδα με θεμέλια, με πέδιλα, με μπετά εγκαταλελειμμένα. Οπότε είναι επιχείρηση. Πήραν την ίδια, πήραν τα λεφτά και φύγανε. Και φύγανε. Αυτό ξέρετε όχι. Λοιπόν τι φοβάμαι. Να ότι κάποια κοράκια εκεί στη Ριγκύλη βάζουν τον αλογοσκούφι να ξεκινήσει τον νόμο, να ενταχθούν στον νόμο πολλές επιχειρήσεις. Καταρχάς θα συμβεί το εξής, θα χάσουν τη δουλειά τους αμέσως πολλοί άνθρωποι. Από την Αθήνα, ας πούμε, άμα φύγει μια επιχείρηση. Αυτές οι λίγες και πάνε στα σύνορα, ο κόσμος των Αθηνών θα χάσει τη δουλειά του. Ναι, αλλά έτσι θα προχωρήσει η επαρχία. Ναι, και από κέντρο. Ναι, θα δεχθεί να πάει, δηλαδή θα φύγουν όλος ο κόσμος να ακολουθήσει για 600 ευρώ. Συγγνώμη, γιατί αύξηση δεν θα σου δώσει. Δηλαδή, αν εσύ είσαι υπάλληλος εδώ, στη μία επιχείρηση, λέω, στο Περιστέρι, και η επιχείρησή σου εντασσόμενη σε αυτό το πλαίσιο πάει στα σύνορα. Και δίνει στους 70 ευρώ στους ξένους και συνεχίζει και σου δίνει ένα 600 ευρώ. Αφήνεις τη φαμίλια σου
για να ξέρετε τι θα γίνει. Έχετε φανταστεί τι αλλαγές ερήμην της κοινωνίας, τρελά πράγματα τα οποία πρωτόγνωρα, και από την άλλη μεριά μπορεί να καλέσει νέα κεφάλαια να επενδύσουν εκεί. Δεν είναι απαραίτητα επιχείρηση το φύγει από την Αθήνα. Μπορεί να. Για μαγειοτεγκαταστάσει. Μα εδώ μιλάνε. Μπορεί μια επιχείρηση να θέλει να πάει στη Βουλγαρία. Οπότε να δημιουργήσει ένα καθεστώς Βουλγαρίας κοντά στα σύνορα. Επιδοτούνται και αυτοί. Το ξέρετε ότι εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή η Βουλγαρία είναι πλέον Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται όποιος πάει Βουλγαρία ότι πάει εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γιατί πήγα σε προχθές στη Θεσσαλονίκη σε μια δεξίωση και με ρωτήσανε, γιατί κύριε Πρόεδρε, μου λένε, επιδοτούνται οι επιχειρήσεις για να φύγουν να πάνε Βουλγαρία. Αυτοί έτσι το έχουν καταλάβει, ότι επιδοτείται ένας για να φύγει. Σου λέει τον επιδοτείς για να φύγει. Για να φύγει για να... Ναι. Τι για συμβαίνει όμως, δεν τον επιδοτεί η Ελλάδα για να φύγει. Τι συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει κάποιες χρηματοδοτήσεις για μετακινήσεις εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Mm-hmm. Δηλαδή θα παρουσιάζεις νέα τιμολόγια με τα μηχανήματα, τα έξοδα και αυτά και σου δίνει ένα 40%. Οπότε θεωρείται, ένας που κλείνει στη Θεσσαλονίκη και πάει στη Βουλγαρία, ότι φεύγει από Ευρωπαϊκή Ένωση, πάει σε Ευρωπαϊκή Ένωση πάλι, και άρα δικαιούται το 40%. Δεν επιδοτεί, δηλαδή, δεν επιδοτεί η Ελλάδα να φύγεις, αλλά είναι νόμος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επιδοτεί για ανάπτυξη. Για ανάπτυξη. Για να μπορεί να μετακυλίεται το χρήμα εύκολα, χωρίς από κράτος σε κράτος, της Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως. Mm-hmm. Και οι Έλληνες το αντιλαμβάνονται, επιδοτεί η κυβέρνηση, λέει, για να φύγεις. Δεν είναι έτσι. Έτσι βέβαια γίνεται τελικά. Έτσι εξελίσσεται. Mm-hmm. Αλλά στην ουσία είναι νόμος που επιτρέπει και επιδοτεί την μετεγκατάσταση από σημείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης εις άλλο σημείο πάλι εντός των τυχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το θέμα είναι ότι η ακρίβεια, ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν την καταπολεμούν πιο αποτελεσματικά? Δηλαδή, γιατί δεν δίνουν λίστες στον κόσμο, επίσημες λίστες, οι οποίες να λένε αυτά είναι τα πιο φθηνά προϊόντα, προτιμήστε τα. Έτσι ώστε να αναγκάσουν έμεσα τους βιομηχανούς να χάσουν κάποια από τα κέρδη τους. Γιατί αυτοί σου λένε είναι στα όρια, σου λένε. Δεν είναι στα όρια. Δεν είναι στα όρια, διότι τα ίδια, τα ίδια προϊόντα. Ποιος θα το κρίνει αν είναι στα όρια? Γιατί τα ίδια προϊόντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση πουλούνται με πιο χαμηλές τιμές. Πώς είναι δυνατόν οι Έλληνες βιομηχανοί να έχουν μεγαλύτερο κόστος και οι Ευρωπαίοι να μην έχουν το ίδιο προϊόν? Πολύ ορισμένες φορές ακριβότερα στην Ελλάδα παρά στην Ευρώπη. Άρα για ποιο λόγο? Γιατί άρα στην, Ευρώπη, στην Ελλάδα περνάει πέντε χέρια μέχρι να φτάσει στο καταναλωτή. Δεν απαραίτητο αυτό. Μπορεί να είναι ένα μεγάλο χέρι το οποίο ταρπάζει όλο. Ναι. Ακριβώς. Μπορεί να μην είναι πέντε ακριβώς. Γιατί είναι πέντε? Η Ελλάδα είναι πιο μεγάλη. Για ποιο λόγο να είναι πέντε τα χέρια? Δηλαδή, δεν απαραίτητο. Δεν δέχεστε ότι έχουν και κάποιο δίκιο οι εργοδότες, ότι αντιμετωπίζουν κάποιες δυσκολίες? Δεν έχετε μιλήσει με εργοδότες? Έχετε μιλήσει. Σίγουρα είναι όλοι μεγαλοπατεώνες? Όχι όλοι. Όχι. Οι πολύ όχι, μεγάλοι όχι, διαπλεκόμενοι είναι. Αλλά ένας μέσος, α πούμε, επιχειρηματίας στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στη Βάρη, ο οποίος έχει 60 εργαζομένους, δεν είναι απατεώνας. Γιατί όλοι αυτοί λένε ίσα ίσα τα φέρνουμε βόλτα και πάμε για λουκέτο? Είναι όλοι συνεννοημένοι? Όχι, γιατί πολύ απλά τους ενοχλεί, δεν τους βοηθάει καθόλου το κράτος. Τους ενοχλεί συνέχεια εφορία. Τους στέλνει συνέχεια την εφορία. Δεν ξέρει τι θα το ξημερώσει αύριο. Σου λέει, γιατί να ανησυχώ? Άρα καλύτερα να δίκιο. Πάω σε μισθό. Άρα δίκιο έχει. Πολλά μαγαζιά κλείνουν και σου λέει, καλύτερα να πάω σε μισθό που είναι σίγουρο, παρά να ανησυχώ για το αύριο. Θα μου έρθει η εφορία, θα μου κόψει 100.000 ευρώ. Άρα εδώ έχουμε τη μεσαία τάξη που την λείψει, να εκλείψει, τους μικρούς που αργοπεθαίνουν και τους ελαχίστους που πλουτίζουν. Που πλουτίζουν, ακριβώς. Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες οικονομικές πολιτικές. Ναι, καλά, θα τα συζητήσουμε. Για να μας πει και ο κύριος Μπακαλούδης. Εσείς, κύριε Μπακαλούδη, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Τόσο μαύρα τα βλέπετε? Είπατε νωρίτερα ότι είμαστε στα όρια της φτώχειας. Ναι. Η χώρα οδεύει προς το... στη φτώχευση. Δεν ανάφερε όμως, από ό,τι άκουσα και το Γιωργάκη και στο κοινοβούλιο, να πει ότι σας παραδώσαμε, κύριε Καραμαλή, μια ισχυρή Ελλάδα, που έλεγε ο Σιμίτης. Δεν τον άκουσα. Άρα λοιπόν την ίδια πολιτική εφαρμόζει και ο Καραμαλής που εφήρμοζε και το Πασόκ. Πάνω σε αυτό θέλω να πω και για τον κύριο Πολυζωγόπουλο που κάθεται τώρα και φωνάζει στα παράθυρα. Τόσα χρόνια τι έκανε ο κύριος Πολυζωγόπουλος? Το ίδιο που κάνει και τώρα, μάζευε ψήφους για το Πασόκ. Ασκούσε πιέσεις καθόλου στην κυβέρνηση? Έκανε μια πολιτική εργατοπατέρων, τίποτα άλλο, μόνο για ψήφους όπως είπατε. Και τώρα αρχίζει και γαυγίζει και φωνάζει.
Πάντως, εγώ έχω να πω το εξής, ότι πρέπει ο λαός να φυπνιστεί, γιατί κάθε μέρα κόβουνε από τη ζωή του και από το κορμί του από ένα κομμάτι, κάθε μέρα. Και πού θα φτάσει αυτό το πράγμα, δεν μπορώ να ξέρω πού θα φτάσει. Η πρόταση που κάνατε ήταν η πιο σωστή και πρέπει να τη λάβουν σοβαρά υπόψη, πρόεδρε. Το ότι να παραιτηθεί ο κύριος Καραμαλής, να πάμε σε εκλογές, να σχηματιστεί μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, οικουμενική, για να μπορέσουμε να βγούμε από τα διέξοδα, γιατί μας περιμένουν δύσκολες μέρες. Δυστυχώς δεν μπορεί η κυβέρνηση Καραμαλή να τα βγάλει πέρα. Γιατί το μήνυμα της Θεσσαλονίκης, συγγνώμη σας, ή δέχεστε όλα όπως τα θέλω εγώ, ή εκλογές δεν έχει. Αυτό είναι αυτό εκβιασμός. Το μήνυμα, πώς... Αυτό είναι εκβιασμός. Τι θα πει όπως τα θέλω εγώ. Αυτά όπως τα θέλει, όπως τα θέλω εγώ, είναι σωστά. Θα φέρουν αποτέλεσμα. Γι' αυτό λέμε όχι μονοκομματικές κυβερνήσεις. Διάλογος. Διάλογος, απλή αναλογική, να μπουν και άλλα κόμματα μέσα στο κοινοβούλιο, να ψηφίσει ο ελληνικός λαός την Ένωση Κεντρών με 10-15 βουλευτές στο κοινοβούλιο, να υπάρξει πολιτικό ενδιαφέρον και όχι αυτή η αδράνεια που βλέπουμε σήμερα στο πολιτικό. Πιστεύετε ότι γύρνεστε, τολμάει. Προσέξτε, μα, δεν τολμάει. Είναι κατάσταση αυτή. Έχουν χωρίσει την Ελλάδα σε δύο μέρη. Δικοματισμός, Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός. Και ρωτώ, και το Κουκουέ παλαιότερα έλεγε ότι το όπιο του λαού είναι η θρησκεία. Τώρα η θρησκεία έχει παραμεριστεί κατά κάποιο τρόπο και έχει μπει το ποδόσφαιρο. Ποδόσφαιρο βλέπουμε στην Ευρώπη, ποδόσφαιρο στην Ελλάδα. Αυτό το ναρκωμάνι πάει και έρχεται και με τα στοιχήματα. Από προσανατολισμός, από τα καθημερινά προβλήματα του λαού. Είναι φοβερά επικίνδυνο αυτό. Και βλέπεις αθλητικές εφημερίδες με πλήση εγκεφάλου κάθε μέρα. Και ρωτώ, 20-30 αθλητικές εφημερίδες, από πού χρηματοδοτούνται αυτές? Από το κεφάλαιο. Για να κοιμάται ο ελληνικός λαός. Να ασχολείται με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό και οι πολιτικές με τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτή είναι η κατάδια μας. Αυτή είναι η κατάδια μας. Και πού είναι η υποσχέση του κυρίου Καραμαλή, που βγήκε με παλικαριά και με ανδροσύνη πριν από τις εκλογές στον Μπαϊρακτάρη και μίλησε για τα βατζίδες. Και είναι φίλος μας ο Μπαϊρακτάρης. Και δεν σας είπα ότι περνούσε από την Νεόλου. Ελάτε να κάνετε κι εσείς. Πρόεδρε. Και δεν θέλουμε, λέει, λεφτά από εσάς. Περνούσε από την Νεόλου προχθές. Και βλέπω δύο ζητιάνους και με πλησιάσανε, μου λέει να μου δώσει κάτι. Γυρίζω και του λέω: σαν γνωστή μου φαίνεστε. Εσύ, λέω, δεν είσαι ο Μπόμπολας? Ναι, μου λέει. Και εσύ ο Κόκαλης? Ναι, μου λέει. Με πώς σας κατάντησε, λέω, έτσι ο Καραμαλής? Είπε και το έκανε, λέω, πριν από τις εκλογές. Καταλάβατε. Τους έδωσε τα καινούργια. Καταλάβατε το κατάντημα. Η εξαπάτηση του ελληνικού λαού, υφαρπάζοντας την ψήφο με υποσχέσεις και δεν υλοποιούμε απολύτως τίποτα. Εν πάση περιπτώσει, ας το δει ο ελληνικός λαός και ας πάρει τις αποφάσεις, πάρτε τις αποφάσεις επιτέλους και διώξτε τους, και το Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί? Για να κάνετε αυτό που κάνανε οι Τούρκοι, ρε παιδιά. Υποανάπτυκτοι οι Τούρκοι, αλλά φυπνιστήκανε και στείλανε και τον Τζέμ και την Τζιλέρ και τον Ετσεβίτ. Κάνανε την υπέρβαση οι Τούρκοι. Κάντε την κι εσείς. Αλλά να μην τους στείλετε όμως το διάολο, γιατί με το διάολο είναι ένα αυτοί. Είναι μια οικογένεια. Στο Χριστό να τους στείλουνε. Εκεί να λογοδοτήσουν, πρόεδρε. Εκεί να τους στείλει ο ελληνικός λαός. Γιατί αν σας ρώταγε, αυτή η κατάντια... Κύριε Μπακαλούδη μου, αν σας ρώταγε τώρα ένας και σε έλεγε, καλά, εσείς κατηγορείτε τις Ένωσης Κεντρών, τους δεξιούς και τους πασοκλησίδες, εσείς, ας πούμε, τι θα κάνατε αν ήσασταν, έτσι, αν ήμασταν, ρωτούν... σε ποιο τομέα, πρόεδρε, αν ήμασταν. Γιατί αυτό, τώρα αυτό είναι το ουσιώδες. Το πετρέλαιο, γιατί μου επιτρέπετε, ναι, μου λέτε θα σε ποιο τομέα. Ένα. Δεν μιλάμε για τομέα, αυτά όλα είναι θέματα τα οποία διορθώνονται στην πορεία. Η ουσία ποια είναι? Να φυπνιστεί ο ελληνικός λαός, να στείλει 10-15 βουλευτές στην Ένωση Κεντρών μέσα στο Κοινοβούλιο. Να φωνάξουν. Αυτή είναι η ουσία. Και από εκεί και πέρα όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Να είσαι σίγουρος, Νίκο μου. Όλα θα πάρουν το δρόμο τους. Αυτό που λέει ο Καραμαλής, ότι από το 2007
από το 2007 θα έχουμε ανάπτυξη, λέει ο Καραμαλής. Ακριβώς δίνει μια, όχι, δίνει μια ελπίδα, γιατί επειδή ζητάει θυσίες, άμα δεν δώσεις και ελπίδα θα φας σφαλιάρα. Ναι, θα φας ξύλο. Ας πούμε, όταν έχεις βγει με υποσχέσεις για εύκολη ζωή και παροχές. Και εσύ αντίθετα ζητάς θυσίες, αν δεν τους πεις σε δύο χρόνια θα αμυφθείτε, όντως, θα σου πούνε, θα επαναστατήσουν. Λοιπόν, η υπόσχεση είναι απαραίτητη σαν συμπλήρωμα της θυσίας που σου ζητάει τώρα. Και άλλη θυσία. Λοιπόν, εσείς πόσο πιστεύετε, κύριε Μπακαλούδη, ότι το 2007 θα είμαστε πλούσιοι όλοι? Δηλαδή ο αγρότης των 190 ευρώ, πόσο θα παίρνει το 2007? Δεν θα προλάβουμε πρώτα να πάμε στο 2007. Δεν σταματάει ο χρόνος, κύριε Μπακαλούδη. Δεν θα προλάβουμε. Κάθε μέρα γράφει. Μπορεί να δεν θα προλάβουμε να πάμε. Έστω και πεθαμένοι θα πάμε. Δεν θα προλάβουμε με τη σημερινή κυβέρνηση. Σαν χώρα θα πάμε. Εγώ πιστεύω, πρόεδρε, ότι. Σαν χώρα, λέω, όχι με ποια κυβέρνηση. Δεν θα προφτάσει και η Νέα Δημοκρατία που υπόσχεται αυτά να φτάσει στο 2007. Πολύ σύντομα θα έχουμε εκλογές. Γιατί το μήνυμα τώρα ο κύριος Καραμαλής το πήρε στην έκθεση. Με τις διαδηλώσεις, με τα συλλαλητήρια και με τις επιθέσεις των εργαζομένων. Ναι, το πήρε το μήνυμα. Οι υπουργοί όμως χαρακτήρισαν μεμονωμένα περιστατικά. Ναι, καλά. Ποια ήταν μεμονωμένα, πρόεδρε? Πού τα είδατε μεμονωμένα? Βλέπουμε στους δρόμους τα σώματα ασφαλείας. Βλέπουμε στους δρόμους τους εργαζόμενους. Τις έξι φορμελάς. Δημοτικούς υπαλλήλους. Ποια είναι μεμονωμένα? Οι βουλευτές δεν είναι. Συγγνώμη, οι βουλευτές δεν απεργούν. Να πω ότι είναι ένα μεμονωμένο. Οι βουλευτές δεν απεργούν. Να, μια τάξη που δεν μπορεί να απεργεί. Ότι είπε ότι είναι μεμονωμένα. Μεμονωμένα να πω ότι είναι το ΠΑΜΕ. Είναι οργανωμένο και κατευθύνεται και από το ΚΚΕ κατά κάποιο τρόπο. Γιατί οπωσδήποτε έχει τις απόψεις του Κομμουνιστικού Κόμματος. Το ΠΑΜΕ και αγωνίζεται και μπράβο τους και καλά κάνουν. Να πω έτσι ότι είναι μεμονωμένο ένα φορέα ο οποίο επιμένει. Αλλά εδώ είναι όλο ο λαό. Εδώ βλέπουμε όλο το λαό. Βλέπουμε αγρότε. Βλέπουμε σώματα ασφαλεία. Βλέπουμε δημόσιου υπαλλήλου. Βλέπουμε τη ΓΕΣΕΕ. Λοιπόν, δεν είναι μεμονωμένο. Η οργή τη κοινωνία δεν είναι μεμονωμένο. Τόσο στα πεζοδρόμια. Η οργή τη κοινωνία είναι από τη μυρολατρία, το φόβο, την ανησυχία που βλέπουμε στα μάτια, στην επαρχία, στα καφενεία. Εγώ εκεί φοβάμαι περισσότερο. Εγώ δεν φοβάμαι του χίλιου του ΠΑΜΕ ή του 10.000. Που είναι στην Πανεπιστημίου ή στην Πλατεία Αριστοτέλους. Άρχισε ο κόσμος να αγριεύει, βλέπω, να αγριεύει. Φοβισμένους ανθρώπους. Φοβισμένους, αγριεμένους. Για να σου λένε πού πάμε. Έτσι. Εκεί είναι η μεγαλύτερη διαδήλωση. Φοβισμένους. Κατ' εμέ. Ναι. Φοβισμένους. Πολύ φοβισμένους. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι γιατί ψηφίζουν συνέχεια το ίδιο. Γιατί επιτέλους δεν δοκιμάζουν κάτι άλλο. Εντάξει, καλά. Αυτό είναι πλήση εγκεφάλου. Δεν είχαμε και τέτοια μέχρι τώρα. Τώρα λέγανε. Το Πασόκ απέτυχε, πάμε στην Ελλάδα. Ναι. Τώρα πού να πάνε. 20 χρόνια και το Πασόκ, καταλάβατε. Πού να πάνε. Εκμεταλλεύτηκε η Νέα Δημοκρατία αυτό, ότι είχε μείνει ένα κόμμα 20 χρόνια. Τώρα είναι πια που ο κόσμος είναι πρέπει να κάνει πιο ελεύθερο. Να κάνει επιλογή. Δηλαδή, πιστεύω κόσμος. Τώρα είναι ένα ποσοστό πιο ελεύθερο να αποφασίσει. Πρέπει μέχρι να τώρα να λέγανε για να τιμωρήσουμε το Πασόκ, μόνο η Νέα Δημοκρατία. Υπήρχε αυτό ο εκβιασμό. Δηλαδή, ο ψηφοφόρο του 2004, τη 7η Μαρτίου, πέρσι. Εκβιάστηκε κατά τη γνώμη μου. Πήγε στην κάλπη υποκαθεστώς. Ακριβώς. Και δεν θέλουν να ψηφίσουν. Όλοι ξέρουν το καλό. Ναι. Όλοι ξέρουν ότι ο κύριος Βασίλης Λεβέντης είναι τίμιος. Αλλά σου λέει, όλοι μου το λένε. Να εκδικηθούν. Αλλά μου λέει το τι να κάνει μόνος. Τι μόνο είναι. Όχι μόνος του εννοώ. Τι να κάνει μέσα σε όλους τους βουλευτές οι οποίοι είναι του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Καταρχάς ένα κόμμα, άμα βγάζει 3%, 4%, βγάζει 8 βουλευτές. Άρα δεν είναι μόνος. Όταν ένα κόμμα μπει στη Βουλή και πάρει 3-4%, βγάζει 8 έδρες. Άμα πάρει 5% βγάζει 12 έδρες. Άρα να ξεχάσουμε το μόνος. Δεν είναι ένας μόνος. Σωστά. Υπάρχει αμάθεια. Πρέπει να εξηγούμε τώρα, όπως το δημοτικό σχολείο είναι από το Α στο Β και έτσι κατάντησε. Όχι, όχι. Και η πλήση εγκεφάλου, πρόεδρε, πρέπει να προσεχθεί αυτό και να το τονίσουμε. Και θα βγει. Δεν βγαίνει η Ένωση Κεντρών. Μα η Ένωση Κεντρών δεν θέλει να γίνει κυβέρνηση. Ναι, 10 βουλευτές. Δεν θέλουμε κυβέρνηση, ρε φίλε. Ναι. Δεν βγαίνει, λέει, ένα κέντρο, δεν μπορεί να κάνει κυβέρνηση. Μα δεν θέλουμε κυβέρνηση. 10 βουλευτές θέλουμε να μας δίνετε, ναι, ρε παιδιά. Ναι, ναι, ναι. 10 βουλευτές να πούμε. Να αρχίσει μια δυναμική να σφίξουμε μέσα στο κοινοβούλιο. Τα λουριά μέσα στο κοινοβούλιο. Ναι, να αποκτήσει και ενδιαφέρον ο κόσμος, να ασχολείται με την πολιτική. Να στείνεται όταν θα είναι η Ένωση Κεντρών με 10 βουλευτές στο κοινοβούλιο στους καναπέδες για να βλέπουν την ολομέλεια. Που τότε θα έχει και νόημα. Έτσι, μπράβο. Γιατί τώρα πιο εκεί. Το ναι. Τώρα
Όποιος μιλήσει, για να μας πει ο κύριος Γιαννόπουλος, ο φίλος μας, ακούσατε ότι κάποιος βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, κύριε Γιαννόπουλε, ρωτούν και εδώ οι τηλεθεατές, οι φίλοι μας, ιδιαίτερα της Βόρειας Ελλάδος, ότι διαγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα από τον Κιλκίς ο κύριος Πολύζος, διότι όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους αν τα παίρνουν οι υπουργοί, απάντησε ότι όπως και σε όλους τους τομείς, μερικοί τα παίρνουν. Υπάρχουν καλοί και υπάρχουν και κακοί. Λέτε να τον πιάσανε στον ύπνο, λέτε να είναι βλάκας. Τι, πώς λέτε να είναι? Δεν θα σας απαντήσω, θα σας απαντήσω αργότερα. Θα αρχίσω όμως με μια παρατήρηση. Δεν υπάρχει πιο γελίο σύστημα και πιο γελίο πολιτική όπως την έχουν εφαρμόσει τα δύο μεγάλα κόμματα από το ελληνικό. Είναι να γελάμε δηλαδή πραγματικά. Πού έχει ακουστεί και σε ποιο κράτος, σε μια εμπορική έκθεση, να κατεβαίνουν τα κόμματα επί μια εβδομάδα και να ασχολούνται με τα πολιτικά προβλήματα στην του έκθεση. Στην έκθεση. Μόνο στην Ελλάδα. Αυτό είναι γιατί εκεί είναι μια φιέστα. Ναι. Είναι μια διαφήμιση προϊόντων και μια τεχνική προβολή. Προβολή είναι, κύριε Γιαννόπουλε. Προβολή προϊόντων. Ένα θέατρο. Εγώ δεν λέω. Εγώ θεωρώ ότι έχουν ξεφτελήσει άνθρωποι από την πολύ δύναμη, τα πολλά λεφτά και μόνο με τη διαχείριση, γιατί δεν έχουν πολιτικό πνεύμα που θα οδηγήσουν τη χώρα, να κάνουν αυτή τη φιέστα. Κατεβαίνουν μοναχά για εντυπώσεις να πάνε και πάνε για και προβολή, να δουν. Το ένα ήταν το βασικό. Ύστερα στις εξαγγελίες που θα κάνει ο Καραμανλής και τον τρόπο που διαχειρίζεται μέχρι τώρα τα πολιτικά της χώρας. Και τις έκανε, τι έγινε? Λοιπόν, εάν είτε τις υποσχέσεις του, δεν υπάρχει καμία αυτά που είχαμε μπροστά από δύο χρόνια. Όλο του στηρίζεται. Θα φτιάξω το μετρό, θα το προκηρύξω, δεν το προκήρυξε. Το μετρό της Θεσσαλονίκης μιλάω. Θα φτιάξω την υπόγεια σύραγγα, θα επεκτείνω το διάδρομο του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης. Θα δώσω τη Λάφκα. Εάν, καθίστε, δεν μπαίνω σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, πηγαίνουμε. Το πρώτο πρόβλημα που έχει να πάει στους ανθρώπους να τους πει τι μπορεί να, αν θα ξεκινήσει. Αλλά πρέπει να θυμηθούμε, αν έχουμε και μυαλό πολιτικό, ότι αυτά επί 15 χρόνια από Πασό κάθε φορά στη Θεσσαλονίκη και λοιπόν ξέρετε ήδη. Γι' αυτό κύριε Γιαννόπουλε είμαστε στην Ευρώπη η τελευταία τρύπα του ζουρνά. Λοιπόν. Εγώ δεν φέρω αντίρρηση για αυτά που λέτε και νομίζω ότι τοποθετώ κατά έναν τρόπο τα ζητήματα. Θα εξαγγελθούν όλα αυτά σαν πρώτο. Δεύτερο, επισημάνεται κατά άλλο. Θα στηριχτεί στα επιδόματα. Και εδώ να γελάσουμε. Χρειάζεται γέλιο. Ποια πήραμε? Για μένα το Γλάφκα είναι το πρώτο. Θα το πάρουμε εάν ζούμε το 8 θα τελειώσει αυτό. 200 ευρώ κάθε εξάμηνο. Επί 5 εξάμηνα, όσοι είναι, έχουν πάρει τη σύνταξη από τότε που αρχίσανε, καλύτερα είναι να ψάξουμε από τώρα να γράψουμε, επειδή θα το δώσει στους δικαιούχους να βρούμε τους κληρονόμους μας. Γιατί εμείς δεν πρόκειται να το χαρούμε. Το ένα. Δεύτερον, είπε στα σώματα ασφαλείας. Ξέρετε τι κοροϊδία είναι αυτό το επίδομα των σωμάτων ασφαλείας. 12 ευρώ αρχίζει από τους χαμηλόμισθους και φτάνει στο 35 το μήνα. Γι' αυτό είναι εξαγραμμένοι. Γι' αυτό εξαναγκάζονται εστολή. Τρία πακέτα τσιγάρα. Τους ψήφισε όμως. Καθίστε να φτάσουμε και στο ζήτημα του ψήφου. Δεν φέρνω εγώ. Τότε τους έλεγε εγώ στα σώματα ασφαλείας θα σας βάλω. Δεν τους ξέρω. Βαρέα και επικίνδυνα. Αυτό έχει άλλα χαρίσματα. Βγαίνεις 5 χρόνια γρηγορότερα. Παίρνεις 50-60 ευρώ παραπάνω το μήνα από την πρώτη κλάση. Αυτό τους έλεγε. Όπως έχουμε ύστερα το επίδομα της πολυτέκνου τρισμελούς οικογένειας. Και εκεί που θα εξαγγείλει. Θα μπουν διαφορετικά. Μπαίνει διαφορετικά από τους άλλους. Δεν μπαίνει. Επομένως δεν μπορούμε να μιλάμε για εξαγγελίες. Δηλαδή μιλάμε, όποιος λίγο καταλαβαίνει, για προσβολή της νοημοσύνης του ελληνικού λαού που εξαγγέλει τώρα η κυβέρνηση. Πρέπει να το καταγγείλουμε στον ελληνικό λαό και να μάθει ότι δεν μπορεί να στηρίζεται σε τέτοια γεγονότα. Αυτό το κάνουν κάθε μέρα, κύριε Γιαννόπουλε. Θα μπορούσα να αναφέρω και άλλα παραδείγματα, αλλά επειδή πρέπει για να κλείσουμε να αναφερθώ και σε εκείνο που με ρώτησε ο πρόεδρος. Εγώ τη δική μου γνώμη τη λέω ολοκάθαρα. Μπροστά σε αυτή την παινία, την ένδυα που δεν έχουμε να δώσουμε τίποτα στον ελληνικό λαό, βρήκαμε ένα τρίκ να απαντήσουμε σε έναν άνθρωπο που είπε την αλήθεια 100%. Δεν έχει εξαλειφθεί η συμπλοκή
η ακρίβεια, το πάρσιμο των χρημάτων, τα λεφτά κάτω από το τραπέζι. Τα παίρνει και αυτοί του Καραμανλή και οι υπουργοί του. Μιλάτε για τους υπουργούς αν δωροδοκούνται. Δωροδοκούνται. Ο Κοκκινούλης το είπε. Γιατί δεν κόβηκε τον Κοκκινούλη. Τον άλλον είπαν χτες τον απολύσαμε, σήμερα θα τον πάρουμε. Γιατί είπε μια αλήθεια. Είναι μόνο ένα τέχνασμα επικοινωνιακό για να νομίσει ο ελληνικός λαός να ο Καραμανλής όπως έκοψε παίρνει κεφάλια. Το σωτό, παίρνει κεφάλια όταν γίνεται. Και ότι είμαστε αθώοι. Δεν υπάρχει, δηλαδή και σήμερα πάω κατά τον Μητσοτάκη. Το προφίλ του Καραμανλή δηλαδή. Είναι καθαρός όλη αυτή η ιστορία που ένα μήνα μας ταλαιπώρησε. Τι είπανε στον Καραμανλή υπουργοί, πώς μπήκανε, πώς βγήκανε στο Μαξίμου, που πέρασε όλος ο κόσμος, οι παραγωγικές τάξεις. Είναι για να φορέσουμε ένα ωραίο κόκκινο μανδύα, να δούμε τον Μπρίτανη και να πούμε εκείνο που είπε ένας από τους βουλευτές του, είναι ήρωας. Ενώ ο ελληνικός λαός έχει σαφή εντύπωση, ακόμη και από τους ανθρώπους της δικής του παράταξης, οι οποίοι λένε ότι απατηθήκαμε. Ακόμη δεν έχουμε δει καμία αλλαγή του κρατικού μηχανισμού μέχρι τώρα. Μάλιστα. Αυτές ήταν οι γνώμες μου, νομίζω ότι τις διατυπώσαμε, τις δώσαμε στο λαό, αν μπορέσουμε να τις καταλάβουμε. Έτσι, εντάξει, θα μας πει τη γνώμη του μετά και ο κύριος. Καλησπέρα και πρόεδρε και στους αγωνιστές καλεσμένους. Θα πάμε τώρα σε λίγα δευτερόλεπτα στο πρώτο διάλειμμα. Λοιπόν, εδώ συμφωνούμε ότι οι υπουργοί τα παίρνουν, ότι ο φτωχός λαός υπόκειται σε πλήσια κεφάλου και ακούει ποδόσφαιρα και τέτοια για να αποχαθεί κάθε βράδυ σαν υπνοτικό. Και όπως οποιαδήποτε λογική και τίμια φωνή προσπαθεί να τη γελιοποιήσει. Ναι, ναι, ναι. Πράγμα που το κάνουν συνεχώς. Ναι, 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 ναι. Αυτό είναι η τακτική τους πλέον γιατί φοβούνται. Φοβούνται. Και να ότι τα μέτρα του Καραμανλή είναι μέτρα τα οποία αν μη τι άλλο είναι πειραματικά. Δηλαδή δεν έχουν καμία παγκόσμια αναλογία. Τουλάχιστον να πούμε ότι να στη Γερμανία αυτό πέτυχε, το κάνανε, πήγανε στα σύνορα και κάνανε επιχειρήσεις, πέτυχε. Ας το αντιγράψουμε. Γιατί πάντα λέγαμε, ας πούμε, να κοιτάμε και γύρω μας τι γίνεται στον υπόλοιπο κόσμο, μήπως βρούμε κάποιες λύσεις και για την Ελλάδα. Ούτε αυτό δεν τηρούν, αυτοσχεδιάζουν και πειραματίζουν. Μήπως πρέπει, κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη που επεμβαίνω, αυτό το σύστημα που είναι των εργατών και της φυγής, της μετανάστευσης των επιχειρήσεων, είναι αυτό το περίφημο που μας λέγανε οι συμμαχοί, ανοικοδόμηση των Βαλκανίων. Ναι, ναι. Τους βομβαρδίσαμε, τους καταστρέψαμε. Και επανίδρυση, δεν είπε ο Καραμανλής του κράτους. Και επανίδρυση, δηλαδή σύνορα, αυτά να, τα λεφτά. Γύρω από τα σύνορα να κάνουμε μια σκληρή ζώνη. Για να τους πάρουμε τα λεφτά. Ένα βιομηχανικό πάρκο. Συνομοσπονδία. Δηλαδή, δεν θα χρειάζονται πια σύνορα. Θα κάνουμε στη γραμμή των συνόρων εργοστάσια. Για να έρχονται να δουλεύουν οι ξένοι. Και να δω οι Έλληνες που θα δουλέψουν. Θα σας πω κάτι. Για δείχτε λίγο την εφημερίδα τη διαπλοκή. Είναι γιατί να τραβάμε τα μαλλιά μας εδώ. Λοιπόν, προσπαθεί η εφημερίδα τη διαπλοκή εν μέσω ενός εξαγορασμένου και υποταγμένου στα συμφέροντα δημοσιογραφικού τοπίου να πει πέντε αλήθειες όπου τη βρίσκεται, να την παίρνετε και να τη διαβάζετε και να την μεταβιβάζετε και στους φίλους σας να ενημερώνετε και αυτοί. Όσοι οι φίλοι σας δε, όσοι θέλετε να στείλετε άρθρα, καταγγελίες ή κείμενα για την εφημερίδα τη διαπλοκή, να χρησιμοποιείτε τον αριθμό του fax 210-5246-864, προς δημοσίευση εννοώ. 210-5246-864. Ή την ιστοσελίδα της Ένωσης Κεντρών, που βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής στο κάτω μέρος του δέκτη των δεκτών σας. Έτσι υπάρχει ιστοσελίδα, στην οποία επίσης μπορείτε να στείλετε κείμενα προς δημοσίευση. Και είναι διαλληλογραφίες να στέλνετε τα κείμενα με επιστολή στη διεύθυνση Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Ξαναλέω, Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Εδώ τελειώνει η πρώτη ενότητα του σημερινού πολιτικού μαραθωνίου. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ ζωντανός ο πολιτικός μαραθώνιος από το Έξτρα. Τελειώνουμε και σε πολύ λίγα, ένα λεπτό και ούτε, ίσως θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ενότητα. Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, τον πολιτικό μας μαραθώνιο. Κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στο Έξτρα ζωντανός ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά από τον δορυφόρο Χόντμπερτ, οπότε με απλή ψηφιακή δορυφορική κεραία, χωρίς να πληρώνετε μηνιαία συνδρομή,
μπορείτε να παρακολουθείτε το έξτρα σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μιλήσαμε στην πρώτη ενότητα, εδώ ξεκινάει η δεύτερη ενότητα του σημερινού πολιτικού μαραθωνίου. Μιλήσαμε για αυτά που είπε ο κύριος Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη, τα οποία ακούστηκαν σαν υποσχέσεις ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται σε γυάλινο πύργο και δεν έχει επαφή με την πραγματικότητα. Όλοι οι υπουργοί του, όλος ο συμφερτός αυτός, όλοι οι βουλευτές που συνοδεύανε την πρωθυπουργική παρουσία στη Θεσσαλονίκη, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Γιαννόπουλος που εδώ παρίσταται, και όσα ακολουθούν και με τους άλλους πολιτικούς, τον κύριο Παπανδρέου, την κυρία Παπαρίγα, όλοι θα δώσουν την παρουσία τους εκεί, μοιάζουν με ένα θέατρο και δεν υπάρχει διεθνές ανάλογο, δηλαδή να χρησιμοποιείται μία έκθεση για να γίνονται οι βαρισίμαντες δήθεν ανακοινώσεις για το μέλλον μιας χώρας. Είναι πρωτοφανές αυτό, δηλαδή να χρησιμοποιείται η έκθεση, ένα γεγονός οικονομικής συνάντησης μεγάλου ενδιαφέροντος πολλών κρατών, να χρησιμοποιείται αυτό το γεγονός για να μιλάει οι υπουργοί, οι πρωθυπουργοί και να υπόσχονται. Αυτό είναι πρωτοφανές. Ο χώρος που εξαγγέλει κανείς κάτι είναι η Βουλή, είναι τα μέσα ενημέρωσης. Πρώτη φορά να χρησιμοποιείται το γεγονός δηλαδή μιας έκθεσης και να θεωρείται αυτό, εδώ και 2-3 μήνες λένε τι θα έλεγαν, τι θα εξαγγείλει ο Καραμαλής, τι θα εξαγγείλει ο Καραμαλής. Προετοιμάζαν το έδαφος δηλαδή και τα μέσα ενημέρωσης ώστε κορυφαίο γεγονός να είναι η διεθνής έκθεση αυτό της Θεσσαλονίκης. Αγαπάμε τη Θεσσαλονίκη, αλλά τη χρησιμοποιούν σαν τόπο, σαν αρένα ψεύτικων και απατεωνίστικων υποσχέσεων. Είναι έγκλημα. Είναι δηλαδή, και άκουσα προημερών τον Ψωμιάδη, τον κύριο Ψωμιάδη, έναν νομάρχη της Θεσσαλονίκης, ο οποίος και αυτός έλεγε ότι με λίγα λόγια λέει θέλουμε λεφτά. Μέχρι τώρα λέει τρώτε μόνο στην Αθήνα, θέλουμε και εδώ στη Θεσσαλονίκη λεφτά. Ούτε αυτό μου άρεσε έτσι ως άποψη. Γιατί η Αθήνα, τι τρώει η Αθήνα, έφαγε ο φτωχός στην Αθήνα. Στην Αθήνα πόσο παίρνουν στα εργοστάσια, 500 ευρώ. Τι έφαγε. Έφαγαν οι 5-10 διαπλεκόμενοι. Αυτό ναι. Έφαγαν τα λεφτά στο χρηματιστήριο πάλι οι διαπλεκόμενοι. Αυτό ναι. Αλλά όχι ότι έφαγε ο απλός πολίτης της Αθήνας που πληρώνει πανάκριβα τα πάντα. Δεν είναι προνομιούχος πολίτης ο Αθηναίος. Και το λέω αυτό συνεχώς όπου βρίσκομαι. Έτσι, ο Αθηναίος ό,τι και να πάρει το πληρώνει πανάκριβα. Λοιπόν, η Θεσσαλονίκη δεν θέλει λεφτά. Η Θεσσαλονίκη θέλει σχεδιασμό και όλες οι πόλεις της Ελλάδος. Θέλουν σχεδιασμό, θέλουν χρηστή διαχείριση, θέλουν καλύτερη εκπροσώπηση, θέλουν διάλογο όλες οι πόλεις. Και αυτό το πρώτο κυρίως, σχεδιασμό. Δηλαδή αν του δώσεις του Ψωμιάδη λεφτά, θα προσλάβει 200 δικούς του ώστε στις εκλογές αύριο να πάρει ψήφους. Δηλαδή είναι ο πλέον ακατάλληλος για να του δώσεις λεφτά ο άνθρωπος αυτός. Εγώ δεν θα του δίνα. Το λέω. Εγώ αν ήμουν πρωθυπουργός δεν του δίνα φράγκο διότι δεν τον εμπιστεύομαι. Το τι είναι τρόπο θα τα διαχειριστεί. Δεν έχω δει κανένα νομάρχη να έχει σχέδιο, να προτείνει έργα υποδομής, να έχει μαζί του μια ατζέντα να μου πει αυτές είναι οι προτεραιότητες, αυτά είναι τα αναπτυξιακά έργα, τόσες θέσεις θα απασχολήσουμε, αυτά είναι τα πάρκα, αυτά είναι τα λεφτά που ρίχνουμε στο περιβάλλον. Δεν έχω συνομιλήσει με νομάρχη ή με περιφερειάρχη που να έχει καμία ενημέρωση. Γιατί είναι οι περισσότεροι άχρηστοι και κατωτέρας μορφώσεως. Και περιφερειάρχες και νομάρχες μπαίνουν συνήθως οι αποτυγχάνοντες βουλευτές. Ή, εν πάση περιπτώσει, πρόσωπα δυστυχώς κατωτέρας ποιότητας. Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, θυμίστε πόσο σεβόταν, είχε βάλει έναν 80 τόσο χρονό
τον κύριο Κατριβάνο, ένα δίθεν αριστερό που είχε πάει με το Μητσοτάκη και τον παρουσίαζε ως υπερνομάρχη. Ή το Πασόκ, πόσο η γεννηματά. Και η γεννηματά τι γνώσεις έχει τοπικής αυτοδιοίκησης ή νομαρχιακής αυτοδιοίκησης, τι έκανε αυτά τα τρία χρόνια που τίποτε. Πέστε μου μια πρόταση που η γεννηματά, η κυρία γεννηματά αυτή, την υπερασπίστηκε την πρόταση αυτή με σοβαρότητα ενώπιον υπουργών, ενώπιον τηλεοράσεων, απλά χαραμοφάιδες που τρώνε το μισθό τους. Ή διορίζουν τους άνθρωπους στο περιβάλλον τους, στο δημόσιο, εκεί να αποτελεί και αυτός βάρος στον ελληνικό λαό. Άλλο έργο δεν έχω ακούσει από κάποιους. Δηλαδή ένας ψωμιάδης που λέει αρκετά φάγατε εσείς οι Αθηναίοι, αφήστε μας να φάμε κι εμείς. Αυτού του ανθρώπου άμα του δώσεις λεφτά, τα φάγε. Θα τα σπαταλήσει σε δεξιώσεις, σε διορισμούς, σε αδιανές μεριές, να το πω έτσι. Δεν του έχω εμπιστοσύνη εγώ, όχι μόνο του ανθρώπου, κανενός. Δεν ακούω στην τηλεόραση μία παρουσία ενός νομάρχη με πρόταση, με σοβαρότητα, δεν ακούω. Και πέστε μου αν ακούει κανείς από εσάς. Δηλαδή να πούμε, να, ο κύριος Τάδε έχει πέντε απόψεις. Η κυρία Μπακογιάννη χρησιμοποιεί το δημαρχιακό θόκο για να ξαναμπεί στην πολιτική. Άρα παίζονται παιχνίδια εις βάρος της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί αν αγάπαγε η Μπακογιάννη το Δήμο, θα είχε κάνει έστω ένα έργο. Πέστε μου ένα έργο που έκανε η κυρία Μπακογιάννη. Ένα. Έχω ζητήσει ένα έργο που έκανε. Που θα μπορέσει αύριο να πει, εγώ πέρασα αυτά τα τέσσερα χρόνια και έκανα αυτό. Τα παρκόμετρα. Ναι, τα παρκόμετρα με τα οποία βάζει πρόστιμα και φόρα. Αν το λέτε αυτό έργο, το έχει κάνει και ο Αβραμόπουλος. Ποιος το έχει κάνει. Αν αυτό το λέμε έργο, κύριε Αλυφραγκή μου. Τα τέλη δημοτικά τέλη. Αν αυτό είναι έργο. Λοιπόν. Είναι δραματική η κατάσταση. Είναι και η Ένωση Κεντρών, το κόμμα μας, υποστηρίζει πολύ την τοπική αυτοδιοίκηση. Την υποστηρίζουμε. Αλλά να έχει σχέδιο. Να, ακόμη στο εξωτερικό εισπράττουν και τους φόρους. Τους φόρους δεν τις εισπράττει ο Υπουργός Οικονομικών στην Γερμανία. Τους εισπράττει ο οικείος δήμαρχος. Ο οποίος αποδίδει στην κυβέρνηση κάποιο ποσοστό για τα γενικά έξοδα του κράτους. Η εισπράκτορας των φόρων στη Γερμανία είναι ο δήμαρχος. Η τοπική αυτοδιοίκηση λοιπόν είναι πολύ ουσιώδε ζήτημα για να το εκπροσωπεί ο κ. Ψωμιάδης ή οι διάφοροι τέτοιοι του ίδιου επίπεδου με τον κύριο. Ίσως φταίνε και οι θεσμοί, πρόεδρε, τώρα. Πώς? Ίσως φταίνε και οι νόμοι, οι θεσμοί και τα λοιπά. Πιστεύω. Ναι, αλλά δεν άκουσα μια πρόταση, ας πούμε, από τον Ασκούνη στην Καλυθέα, έτσι. Που είστε από εκεί. Ο οποίος τον ακούω διάφορες φορές που βγαίνει και στο έξτρα, νομίζω έχει βγει και στις τηλεοράσεις και βγαίνει. Δεν έχω ακούσει κάτι. Όλο παράπονα δεν τους δίνουν λεφτά. Όχι, αν τους δώσεις λεφτά, τα φάγανε. Συγγνώμη, όταν σου δηλώνει ότι έχει χρέη, έτσι και του δώσεις και λεφτά, τα κατάπιει το πηγάδι. Υπάρχει, όταν ένας παραπονείται ότι δεν έχει λεφτά και κάνεις και το λάθος και του δώσεις. Θα γίνει κανένα έργο, κύριε Αλυφραγκή μου? Όχι, βέβαια. Μα γιατί απορρίτω δεν γίνονται έργα από τη στιγμή που πιστεύετε οι 300 στη Βουλή είναι οι πιο ικανοί και οι πιο μορφωμένοι της Ελλάδος? Πιστεύετε ότι ο κόσμος έχει το κριτήριο και ψηφίζει όντως τους πιο ικανούς και τους πιο μορφωμένους με τις σωστές ιδέες και προτάσεις? Το πιστεύει κανείς αυτό? Και πιστεύει κανείς ότι οι τίμοι άνθρωποι μπορούν να ασκήσουν αντιπολίτευση μέσα από την Ελλάδα? Αυτό τους φαίνεται λάχανο εδώ στην Ελλάδα. Πιστεύω ότι αντιπολίτευση πλέον μπορείς να ασκήσεις μόνο όταν είσαι έξω από την Ελλάδα. Αλλιώς εδώ σε εκβιάζουν με χίλια τρόπους, με χίλιους τρόπους. Και απορώ, πώς μας αφήνουν εμάς και μιλάμε εδώ. Εγώ απορώ ειλικρινά. Οικονομική χούντα. Να μας βάλουν φυλακή. Οικονομική χούντα. Δεν ξέρω. Μπορεί να βρουν χίλιους τρόπους να στείλουν εφορία, ναι, και να σε κατηγορήσουν για οτιδήποτε. Μπράβο. Εδώ να βρουν μια τύχα τα μαλλιά, μπορεί να σε κατηγορήσουν για έγκλημα. Δηλαδή ραγιάδες πρέπει να είμαστε. Ζήτω ο κύριος Καραμαλής για να μην φοβόμαστε την εφορία, να μην φοβόμαστε αυτό, να γλύφουμε τον κάθε Καραμαλή. Ακριβώς. Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι ο λαός θα αντιδράσει. Πιστεύω ότι αυτό το σκύψιμο του κεφαλιού, ξέρετε, όταν σκύβει και κάνει συνέχεια, τον πιάνει ο αφιένας του. Νομίζω λοιπόν κάποτε θα κάνει και έτσι ο λαός. Κινδυνεύει το να είναι. Πιστεύω ότι θα είναι. Αλλιώς θα γίνουμε καμπούριδες.
Κατάλαβε από το πολύ σκύψιμο. Και καλύτερα από τις διαδηλώσεις είναι να ψηφίσει το σωστό. Εσείς, κυρίες Γεννηματά, ξέρετε κανένα έργο της υπερνομάρχου που είχε ένα καθόλου αξιολάτρευτο πατέρα? Ξέρετε να κάνει κάποιο έργο η κυρία Γεννηματά? Όχι, δεν ξέρω. Το μάθατε εσείς? Μένετε στην Αθήνα. Ναι. Άρα θα το ξέρατε. Ας πούμε το τάδε νοσοκομείο το έκανε η Γεννηματά ή το τάδε. Δρόμο. Ναι, δεν έχετε υπόψη. Μην μιλάτε για νοσοκομεία, πρόεδρε. Λέμε, έστω έργο. Εδώ βλέπουμε νοσοκομεία. Η λέξη έργο είναι έχουν δρόμοι. Έχουν στηθεί νοσοκομεία και χάνουμε ψυχές. Η λέξη έργο τι είναι, δρόμοι. Είπατε μια κουβέντα η οποία τώρα πονάει. Νοσοκομεία. Αθλητικές εγκαταστάσεις. Έστω ένα γήπεδο. Πρόεδρε, είπατε μια κουβέντα η οποία πονάει. Πέστε μου, έχει γίνει ένα έργο. Στον πύργο νοσοκομείο χωρίς εργαλεία. Η Μπακογιάννη. Που βγαίνει όλη την ώρα στην τηλεοράση κάθε πρωί άμα δεις εκείνες τις εκπομπές πρωινάδικα που λένε. Ναι, καλά. Πάντα η Μπακογιάννη. Ναι. Η Παπακώστα, η Μπακογιάννη, ο γείτονας. Ο γείτονας είναι μόνιμος σταμόνας στις τηλεοπτικές, στο Μέγκα, δεν απαντούν. Έχετε ακούσει αυτοί οι άνθρωποι. Με ποια κριτήρια βγαίνουν αυτά τα κανάλια? Με ποια κριτήρια τους καλούν τα κανάλια? Με το γούστο τους. Ό,τι θέλει ο βαρεμένος. Ό,τι θέλει ο βαρεμένος κάνει. Γούστο του και καπέλο του. Ούτε νόμοι υπάρχουν και να υπάρχουν τους γράφει τα παλιά τα παπούτσια. Όχι. Τι? Κάνουν επιλογές ποιους καλούν. Δεν τους καλούν έτσι τυχαία. Επιλογές με ποια κριτήρια? Ποιος πληρώνει? Ποια είναι τα κριτήρια των επιλογών? Δηλαδή πώς καταφέρνει. Με τα κριτήρια της πλήσης εγκεφάλου, φίλε μου. Με τι άλλο? Ο γείτονας δηλαδή. Γιατί βολεύει συνέχεια το βαρεμένο ο γείτονας και είναι συνέχεια η Παπακώστα, ο βαρεμένος, ο Κουλούρης, ο. Πες στους άλλους. Είναι τόσοι. Να, αυτοί 5-10 δεν είναι πολλοί. 5-10 είναι οι μόνιμοι. Λοιπόν, γιατί βάζουν αυτούς και όχι έναν άλλο? Προβολή τους κάνουν γιατί τους θέλουν να τους χρησιμοποιήσουν αργότερα για να κάνουν τα. Προφανώς τους τίμιους τους αποκλείουν. Καταρχήν αυτό. Τους τίμιους τους αποκλείουν. Άρα γιατί υπάρχουν και στα γιατί κόμματα. Θα πούν αλήθειες οι οποίες πονάνε. Και μία φορά να σας βγάλουν, πάλι την άλλη φορά θα τους φωνάξουν οι άλλοι. Μην τους ξαναβγάλεις. Είναι πολύ απλό. Άρα δεν είναι το. Εδώ είναι δηλαδή το ζήτημα ότι οι τηλεοράσεις έχουν δημιουργήσει μια τηλεοπτική χούντα. Και επιτρέπουμε τον γείτονα, επιτρέπουμε τον Κουλούρη, επιτρέπουμε την Παπακώστα, επιτρέπουμε το. Είναι διάφοροι πόσοι αυτοί, πέντε από εδώ και πέντε από εκεί. Ο Λοβέρδος είναι πολύ καλό. Ο Βενιζέλος είναι πολύ καλό. Και είναι λοιπόν πέντε από εδώ και πέντε από εκεί. Ο τέτοιος ο Απόστολος Κακλαμάνης, όταν ήταν πρόεδρος της Βουλής, είχε πει 30 καραγκιόζηδες περιοδεύουν τα παράθυρα των ειδήσεων και ψυχαγωγούν τον ελληνικό λαό. Είχε πει ο Κακλαμάνης συστάει στον Αντένα. Και λέει, μα τι λέτε οι Στάι, καραγκιόζες είναι. Λέει, εσείς πέστε τι είναι. Ο Κακλαμάνης είχε πάρει σκληρή στάση για τα μέτρα. Έλα, μια φορά όμως. Μια φορά δύο. Μια φορά δύο. Ο Κακλαμάνης είναι 40 χρόνια κοινοβουλευτικός. Αν μια-δυο μέρες είχε η έξαρση ειλικρίνειας, τα άλλα 40 χρόνια είναι στο σκοτάδι. Δηλαδή, μια φορά δύο. Πώς? Μια φορά δύο επήρε μια στάση κατά το καλή. Καλή. Και τα άλλα 40 χρόνια. Όλο τα άλλα ήταν και το από κεφαλικά από πίσω που ήθελε. Με αυτά τα κανάλια, εγώ θέλω να πιστεύω ότι αυτή η διένεξη μεταξύ Κοντομινά και Κουρί. Αυτούς τους πρωτοκλασσάτους που αγόρασε ο Κοντομινάς, γιατί τους αγόρασε ουσιαστικά. Ο Κουρίς με τη μάχη που δίνει θα τους στείλει στα αζήτητα όλους. Και τον Τριανταφυλόπουλο και τον Κατζηνικολάου και τον Ευαγγελάτο και τον Κακαουνάκη. Στα ζήτητα θα τους στείλει, πρόεδρε. Θα τους γελιοποιήσει ο Κουρίς. Και μετά προπιστό. Κανένα κανάλι δεν θα τους παίρνει. Θα ψάχνουν για δουλειά όπως ο Παναγιωτόπουλος που έψαχνε το 96 από τον Αντένα. Ο Κοντομινάς με τι κριτήρια τους πήρε? Μεγαλύτερο μισθό τους έδωσε προφανώς. Τους αγόρασε. Και αέρα. Τους αγόρασε προφανώς. Εκτός από μισθό. Μήπως ήταν δικά του τα λεφτά. Όταν πάει ένας δημοσιογράφος από ένα κανάλι στο άλλο, ζητάει και αέρα. Συγγνώμη, ήταν δικά του τα λεφτά. Ναι, και αέρα. Δικά του ήταν τα λεφτά. Ποδοσφαιρικά. Τους αγοράσανε όπως αγοράζουν οι άνθρωποι. Άμα δεν μου σκέψεις, πρόεδρε. Για να φας ψάρια, λέει, πρέπει να μου σκέψεις κόλο. Ναι, αλλά αυτοί οι διάφοροι που πάνε στον Κοντομινά. Αυτός δεν μου σκέψε κόλο. Αυτός τα έκλεψε τα λεφτά. Λέω, έτσι λέει ο Κουρίς. Οι δημοσιογράφοι που πάνε. Τα έκλεψε τα λεφτά. Ναι, από το χρηματιστήριο και από. Ναι, ο Κουρίς μπορεί να το λέει. Εμείς λέμε τώρα, αυτοί οι διάφοροι που πάνε στον Κοντομινά, δεν σκέπτονται μήπως αύριο παρουσιαστούν κάποια στοιχεία για τον Κοντομινά και τους βγει μπούμεραν και πάθουν πλάκα όλοι αυτοί και από τα ψηλά πάνε. Αυτό λέω, θα τους στείλει στα αζήτητα. Και είναι βλάκες όλοι αυτοί.
Δεν ξέρω, δεν το ξέρω, χρήμα, πρόεδρε. Το πρώτο βήμα το έκανε. Αυτοί τυφλώθηκαν με το χρήμα τώρα. Και με τον ΕΦΕ κάθε πρωί στις εφημερίδες και στα πρωινάδικα που τους παρουσιάζουν. Γι' αυτό, εκεί, αυτό. Κάθε μέρα θα δεις τον Τριανταφυλόπουλο στη βίλα του Τάδε. Κλαμπουριά. Με τη γυναίκα. Κλαμπουριά με τα λεφτά που πήρανε. Τα λεφτά τα οποία είναι λεφτά, βρώμικα λεφτά. Ε? Mm. Να εξηγούμαστε. Από το χρηματιστήριο κυρίως. Μα μόνο από το χρηματιστήριο. Εδώ βγαίνουν βρώμες από τον Κουρί ότι έχει κατακλέψει τον κόσμο, να πούμε. Με τα ασφάλιστα και με τα αυτά. Αυτά λέει ο Κουρίς. Και καλή εισαγγελέα. Και δεν ξέρω εισαγγελέα γιατί έχουν τον δουλειά οι εισαγγελίε. Δεν έχουν γυρίσει από τον αποκαλεί, τον αποκαλεί δεύτερο Κοσκοτάκι. Εσεί το λέτε αυτό, αλλά σα λέω εισαγγελίε. Έχουν διακοπές. Ακόμη έχουν διακοπές. Ναι. Δεν δουλεύει τίποτα. Αυτό ή έχουν τον ύπνο του δικαίου. Πληρώνουν. Δεν ξέρω. Μήπως θυμηθούμε το Μαρκιζίνι να στείλει ξυπνητήρια κανένας. Από εδώ κάνει δραστήριο να τους ξυπνήσει. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς είναι ηθικοί. Επιτελούν έργο σοβαρό και δίκαιο. Γι' αυτό κανένα κλέφτη δεν είναι φυλακή. Αλλά. Ξέρει κανένα κλέφτη που να είναι φυλακή. Ακούστε ένα λόγο. Πόσοι εισαγγελείς. Να σα πω, πρόεδρε. Θα σα πω. Αλλά δεν μπορούν οι άνθρωποι. Είναι κάτω από το φόβο. Κάτω από το φόβο είναι. Για δέστε του εισαγγελείς όταν έλεγε ο Σιμίτης στο κοινοβούλιο. Στείλτε του τον εισαγγελέα και όταν ερχόταν στη Βουλή. Τα γύρναγε πίσω και του έστελνε εξορία ο Σιμίτης. Τα θυμόσαστε. Άρα έχουν τρομοκρατήσει τους εισαγγελείς. Γι' αυτό λέω εγώ 10 βουλευτές της Ένωσης Κεντρών να αφυπνιστεί και η δικαιοσύνη. Να τολμήσει. Να τολμήσει. Με τη συμπαράσταση βέβαια της Ένωσης Κεντρών. Για να μπορεί να ξεκαθαρίσει επιτέλους ο στάβλος αυτού του αυγείου. Πώς το λέγατε. Να γίνει κάποια αρχή έστω. Ναι, να πάρουν τα εμπόδια. Να ασκήσουν έργο. Για να δούμε ο κύριος Καρρίκας που είπε. Καλησπέρα, κύριε Νεολαία. Και στους καλεσμένους αγωνιστάς. Να είστε καλά, ναι. Και στο ελληνικό στον Παναμά, εσείς ζήσατε τα πρώτα σας χρόνια στον Παναμά. Στον Παναμά, μάλιστα. Ναι. Στον Παναμά τι έχετε, τι καθεστώς έχει η δικτατορία. Εκεί επικρατεί κοινοβουλευτική προεδρική δημοκρατία. Από πότε δεν είχε πολλά. Από πολλά κόμματα. Όχι παλιά. Παλιά ήταν δικτατορία στρατιωτική όπως και άλλες χώρες. Δημοκρατία πότε έγινε. Από το 89, από τότε που υποστήκαμε την εισβολή, την παράνομη εισβολή από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Άρα σας έφερε όμως δημοκρατία. Μας έφερε δημοκρατία, αλλά. Τι παράνομη εισβολή. Ήσασταν δικτατορία. Δημοκρατία μέσω βίας. Ήσασταν δικτατορία και γίνατε δημοκρατία. Αυτό έγινε και στο Ιράκ. Να χορεύετε από τη χαρά σας. Από τη χαρά σας. Να χοροπηδάτε. Θέλατε δικτατορία. Σας απελευθέρωσε. Θέλατε δικτατορία. Όχι. Εδώ μιλάμε. Έφτασε ο δεξιός πρόεδρος του Παναμά να ορκιστεί πρόεδρος της χώρας σε αμερικάνικη βάση. Αυτό είναι. Δηλαδή, απλώς είχαμε μια αλλαγή μέσω βίας και. Όλη η Ελλάδα δεν είναι μια αμερικανική βάση. Δικτατορία με κοινοβουλευτικό. Η Ελλάδα, να σας η Ελλάδα, αυτή, η Ελλάδα. Στιγμή αυτή τη στιγμή δεν είναι αμερικανική βάση. Εγώ πιστεύω ναι. Εκεί. Ελληνικό έδαφος είμαστε. Τι να πω. Δεν νιώθω ότι ακόμα ευρίσκομαι στην Ελλάδα όπως πρέπει να ευρίσκομαι σαν Έλληνας πολίτης. Ναι. Σαν ελληνισμό δηλαδή. Σατυρική χώρα, δηλαδή πιστεύω η Ελλάδα έχει διπρόσωπη, έτσι, μια κατάσταση διπρόσωπη. Απ' τη μία πρωταθλητές στον αθλητισμό, στη μουσική, στη διασκέδαση και απ' την άλλη δυστυχία, πείνα και κλέβει, μπάτε, σκύλε, ντέστε. Ακραίες αντιθέσεις, ναι, δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη φυλή. Τελικά τι θέλουνε, θέλουν να πεινάσουν περισσότερο. Α, συνεχίζουν να πεινάσουν, να διαλέγουν κλέφτες. Τώρα είσαι στον ιδιωτικό τομέα και δουλεύετε, ναι. Αν αντί του ιδιωτικού τομέα είχατε πάει στο Πασόκ και είχατε μπει στη ΔΕΗ. Μάλιστα. Και ήσασταν 10 χρόνια τώρα υπάλληλος της ΔΕΗ και παίρνατε 2.000 ευρώ. Μάλιστα. Δεν θα ήσασταν πιο καλά, δεν θα σας άρεσε η Ελλάδα. Καθόλου. Καθόλου. Γιατί αφού ο μισθός σας θα ήταν υπερπαρκής να πηγαίνετε και. Και ο άλλος να πεινάει δίπλα μου. Σευγάρια να μην μπορούν να παντρευτούν. Φαντάρι να μην μπορούν να έχουν τα τσιγάρα τους. Και όλοι αυτοί τώρα που είναι στη ΔΕΗ, γιατί δεν τους νοιάζει για τον υπολείπον. Δεν τους νοιάζει γιατί αποχάφνωση μυαλού, δεν υπάρχει θέληση, πρόεδρε. Εδώ δεν γυμνάζεται η νεολαία, δεν προσέχουμε. Επικρατή. Έχουμε εγκαταλείψει ακόμα και τις εκκλησίες. Τις προάλλες στο Κεφαλάρι, σε αστική περιοχή,
που πήγα για έναν καφέ μια μέρα, τι βρήκα γύρω από ένα κλεισάκι? Τσιγάρα, σιρίγγες. Α, σιρίγγες. Ποτά, μπύρες, μπουκάλια από μπύρες. Είναι εικόνα αυτή ευρωπαϊκής χώρας. Και θέλουν να λεγόμαστε... Και τι φταίει ο Καραμαλής γι' αυτό? Δηλαδή, αν έξω από το κλεισάκι αυτό πήγανε 10 ναρκωμανείς και βαρέσανε σύριγγα, θα μου πεις που δεν έβαλε την αστυνομία να τους μαζέψει? Έβαλε, ναι. Όλοι οι διακοπές, όπως λέτε κι εσείς. Ναι, αλλά λέω τώρα και η αστυνομία. Άμα συζητήσεις με αστυνομικό, θα σου πει: αν κάθε βράδυ 100.000 Έλληνες βαράνε σύριγγα, έχω εγώ προσωπικό σαν αστυνομία να μαζέψω με τα περιπολικά 100.000. Άρα αυτοί είναι και οι πολίτες. Γιατί δεν συμβάλλουν και οι πολίτες. Εδώ είχαν βγάλει ένα ρεπορτάζ. Ο πολίτης τι μπορεί να κάνει? Βλέπεις ότι έχει μια σύριγγα, ότι βαράει σύριγγα ένας, θα ειδοποιήσει το 100. Δεν μοιάζονται. Δεν μπορείς να τον συλλάβεις εσύ. Δεν μπορείς. Το 100 δεν έρχεται. Έχουν συγκεκριμένα παραδείγματα. Γιατί καμιά φορά λέμε αφήνουμε τα ναρκωτικά. Ναι. Και σας λέω, αν ο αριθμός είμαστε 10 εκατομμύρια, πώς είμαστε? 11 εκατομμύρια. 100-200.000 κάθε βράδυ ρίχνουν ένεση. Ένεση. Η αστυνομία μπορεί να μαζέψει στα κρατητήρια? Έχουμε για 200.000 ανθρώπους κρατητήρια. Άρα δεν έχουμε υποδομή. Δεν έχουμε. Έπρεπε στο γήπεδο Καραϊσκάκη να τους μαζέψουμε. Ούτε θέλεις. Και μετά γεννάται το ερώτημα, τι να τους κάνεις? Τι να τους κάνεις? Πες ότι τους μαζεύεις, μαντρώνεις, ας πούμε, 5.000 ναρκωμανείς του Πειραιά στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Την άλλη μέρα δεν θα τους αφήσεις ελεύθερους? Είναι μεγάλη. Δηλαδή, να η αστυνομία μπορεί να φταίει που δεν βρίσκει τους εμπόρους. Τους εμπόρους. Τους εργολάβους. Εκεί κυρίως επιμερίζω εγώ το ότι δεν ψάχνει να βρει την πηγή εμπορίας. Και βρίσκει κάτι μικροβαποράκιδες που δεν φταίνε τίποτα. Και εσείς τι γνώμη έχετε ότι δεν τους ξέρει ή δεν τους γνωρίζει? Μπορεί να η εκάστοτε κυβέρνηση να χρηματοδοτούν τα κόμματα του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, οι μεγαλέμποροι. Ποιος το είπε? Και να κάνουν στραβά μάτια. Ποιος το είπε? Σούρλας. Ο Σούρλας. Όμως ήταν... τώρα όμως μία φορά το είπε και αυτός, όπως ο Κακλαμάνης. Δύο φορές ο Κακλαμάνης, ο Απόστολος, δύο φορές είπε για τα επόμενα και σταμάτησε. Ο Σούρλας μία φορά είπε. Το ξαναφέρα πάλι. Αντιπρόεδρος της Βουλής τον κάνω. Δεν ξέρω. Λοιπόν, άρα... Εσείς είστε ευχαριστημένος, δηλαδή, που φύγατε από τον Παναμά και ήρθατε εδώ για να καταλάβετε? Μέρη είναι, είμαι ευχαριστημένος, αλλά όχι ως ολοκληρωμένος. Δηλαδή, ως πολίτης, θέλω να όλη η νεολαία να αφυπνιστεί, ο κόσμος ο νέος, να μπορεί να αλλάξει αυτή την κατάσταση, αυτό το νόσο, αυτό το καρκίνωμα που μας έχουν μεταδώσει εδώ και δεκαετίες, κυρίως αυτά τα δύο κόμματα. Η οικονομική κατάσταση. Εδώ έχει φτάσει πρόεδρος κόμματος που υποτίθεται είναι σοσιαλιστής και μέσα στην αντιπολίτευση της Ελλάδας, ο κύριος Παπανδρέου, καταργώ, λέει, την νεολαία. Μα καταργείς μια νεολαία διεφθαρμένη για να φέρεις άλλη, να κάνεις ακόμα χειρότερη... Καλά, αποδέχτηκε ότι ήταν διεφθαρμένη η νεολαία. Τι να πω, εδώ. Αποδέχτηκε τον Παπανδρέου. Όχι, δεν το αποδέχτηκε. Άρα την καταργεί. Απλά δεν του άρεσε. Είναι δική του. Δική του. Στην Νότια Αμερική με το ποδόσφαιρο γίνεται πλήση εγκεφάλου στη Ισπανία. Όχι, όχι, φυσικά. Όλοι αγαπάμε το ποδόσφαιρο. Στον Παναμά τώρα πόσους Έλληνες έχουμε, κύριε? Έχουμε γύρω στους 10 με 15.000 Έλληνες ευκατάστατοι, συμμετέχουν στα κοινά. Και όταν λέτε ευκατάστατοι, έχουν και εργοστάσια? Έχουν εργοστάσια, προσφέρουν όμως πολλά και δουλειές, τίμια, σωστά. Κάνουμε προσπάθειες δηλαδή. Είναι οικονομικά. Ο ελληνισμός είναι σε όλο τον πλανήτη, κύριε Λεβέντη. Ο ελληνισμός είναι αυτό που είπε και ο... Και ο Σαλιφραγκής. Μάλιστα. Ότι μάλλον θα χρειαστούμε βοήθεια από το εξωτερικό. Τι να πω. Για να αλλάξουν κάπως τα πράγματα εδώ μέσα, έτσι. Μα οι μόνοι που σηκώνουν ψηλά το ανάστημά τους είναι οι Έλληνες από το εξωτερικό. Εδώ στην Ελλάδα φοβούνται. Υπάρχει σοντάνια, χαρά. Μόλις πήραμε το κύπελλο Ευρώπης, πιο πολλοί πανηγύρισαν έξω παράδομες. Όχι, το κάναμε και εδώ, το τρελάναμε. Αλλά οι σημαίες δεν εκφράζονται μόνο με το ποδόσφαιρο. Οι σημαίες της δημοκρατίας εκφράζονται μέσω και της ευτόχειας. Να μπορεί ο άλλος να πει, ναι, εντάξει, παίρνω ένα καλό μισθό, βγαίνω με τη σημαία έξω. Να πανηγυρίσω και για το ποδόσφαιρο. Χάρηκαν πολύ για τη σημαία, γιατί σε όλα τα άλλα λυπώνται. Λοιπόν. Γι' αυτό χάρηκαν τόσο πολύ για την ημέρα, ξέρετε. Είχαν ανάγκη μια χαρά. Είχαν ανάγκη μια χαρά. Αυτό κάνει το κράτος.
Μας τροφοδοτεί ψεύτικες χαρές. Ψεύτικες χαρές. Με σημαίες οποίες δεν αντιστοιχούν σε τίποτα οι αθλητές. Όχι, βέβαια, έτσι, ούτε τραγουδιστές τραγουδιστές και αυτά. Όχι. Αυτό είναι υπέρ μας. Οι νέοι του Πασόκ που τους διέλυσε την ομάδα ο Γιώργος Παπανδρέου. Αντέδρασαν καθόλου. Καθόλου, τίποτα. Νιρβάνα. Δεν ακούστηκε τίποτα. Μήπως αντέδρασαν και δεν τα είπαν τα μέσα ενημέρωση. Δεν τα είπανε, όχι. Δεν τα είπανε και γι' αυτό λέμε ότι έχουμε μια οικονομική χούντα, μια διαπλεκόμενη κατάσταση στην οποία επικρατεί ο φόβος. Υπήρξαν γεγονότα, πρόεδρε. Αυτό πώς το βλέπετε εσείς, κύριε Γιαννόπουλε, μια νεολαία κόμματος που είναι το πιο σπουδαίο πράγμα σε ένα κόμμα. Πού βρισκόταν. Να καταργείται εν μια. Και να μην κατά τη διάρκεια μια ομιλία. Να καταργείται κατά όχι, το μα, πρέπει να ήταν αποτέλεσμα όλων αυτών τώρα που αποτελούν τη βασική δομή του Πασό. Επειδή μην ήταν δίκαιο του και καταργήσαν όλου του ανθρώπου που ήταν γεγονότα. Έπεσε ξύλο, έπεσε. Και έπρεπε να έχουν γίνει γεγονότα τα οποία απεκρύβησαν από τον ελληνικό λαό και απεκρύβησαν για πολλού λόγου. Και από το κυβερνών κόμμα που είχε υποχρέωση να τα βγάλει. Είδατε ότι μπορεί να αποτελέσει. Δεν έχετε καταλάβει, κύριε Γιαννόπουλε, ότι είναι οι ίδιοι, είναι αδερφάκια. Θελήσανε να κρύψουν τα εταιρείε. Είναι συνεταιράκια, είναι κράταμενα σε κρατό να μην πέσουμε και οι δυο. Ίδιοι είναι. Αυτές τώρα ψυμαχίες που γίνονται εν ώψη της Διεθνής Έδρας Θεσσαλονίκης είναι στάχτη στα μάτια του κόσμου. Και γιατί δεν βγάζουμε μπροστά εμείς που βεντιάζουμε εδώ την Ευρωστάτ, που μας έγινε σε πιο. Με μια εκπομπή τριών ώρων την εβδομάδα, αφού είμαστε αποκλεισμένοι από παντού. Από παντού. Ναι, δεν από παντού. Τι δημοκρατία είναι, θέλει αγώνα. Γουαντανάμο είμαστε, αποκλεισμένοι. Τελείως αποκλεισμένοι. Δημοκρατία μόνο στα χαρτιά. Στις πράξεις μηδέν, τίποτα. Εδώ και αιώνες είναι τώρα. Γιατί... Τα μέλη του Πασόκ γιατί δέχονται όλα αυτά έτσι, τα αυταρχικά πράγματα, διάλυση της νεολαίας, διαγραφές έτσι, από τον πρόεδρο που διέγραψε τότε ο Παπανδρέου 9, ο ίδιος ο Γεωργάκης, προεκλογικά 9 άτομα δήθεν ότι τα είχαν πάρει από το Στέγκο. Θυμήστε τότε, με την πάχτα, την τροπολογία. Και τι μπορούν να κάνουν, πώς μπορούν να αντιδράσουν σαν μονάδες, τι μπορούν να κάνουν. Αφού τα μέσα μαζική ενημέρωση δεν είναι δικά τους. Εγώ έχω την γνώμη ότι πάνε να μιμηθούν μερικά πράγματα. Ότι έχουν λεβέντες και ισχυρούς αρχηγούς. Και δεν λογαριάζουν. Ο Καραμανής όταν πρωτοβγήκε, έκοψε από διαγράψει. Το Σουφιά τότε, αν θυμάστε, ναι. Το Σαμαρά που διαγράψαν ύστερα και όλους αυτούς. Ναι. Πήγανε και τώρα, από ό,τι φαίνεται, και με τις τελευταίες ενέργειες τις δύο, να παρουσιάσουν και τους δύο αρχηγούς ότι ήταν, είναι πάρα πολύ ισχυροί. Αλλά εκείνο που είναι κακό. Εάν βγείτε στην κοινωνία είναι όποιοι είχαν τα μέσα επισημείτη και όσοι είχαν δικτυωθεί και δικτύωση είχαν γίνει και με πασοκατζίδες και τις Νέες Δημοκρατίες εξακολουθούν να κρατάνε την τύχη της χώρας στα χέρια του. Δεν έγινε καθάριση, δεν έγινε ανοικοδόμηση καινούριο κράτος που έλεγε. Είναι ακριβώς τα ίδια πράγματα. Ίδια πολιτική δεν ακολουθείτε. Ίδια πολιτική δεν ασκείτε. Θα δείτε ακόμη. Αντιλαϊκή. Κόβει κάθε μέρα ένα κομμάτι από τα εισοδήματα, κάθε μέρα από ένα κομμάτι. Μήπως αυτό συμβαίνει επειδή οι 6-7 διαπλεκόμενοι μείναν οι ίδιοι. Μείναν οι ίδιοι. Και δίνει μια επιταγή αυτή στο Πασόκ, άλλη μια στη Νέα Δημοκρατία. Άρα ποιο το νόημα να αλλάξει τον νοσέ. Δηλαδή να αλλάξει τον νοσέ το διοικητή ο Καραμαλής, αφού οι ίδιοι εργολάβοι τρώνε. Μα λέει ότι ο Αλογοσκούβης είναι με συμβούλους οικονομικούς του Πασόκ. Αυτούς που είχε ο Χριστοδουλάκης τους έχει ο Αλογοσκούβης σήμερα. Μάλιστα. Που λένε ότι είχε και μια εταιρεία μαζί με τον. Είναι αληθεύει αυτό. Χριστοδουλάκη. Ναι, με τον Χριστοδουλάκη ότι είχαν μια εταιρεία. Ο Αλογοσκούφης, αλλά εν πάση περιπτώσει σημασία έχει ότι ασκείται η ίδια οικονομική πολιτική. Είναι η ίδια. Είναι η ίδια. Με αυτούς τους δύο όμιλους Λαμπράκη τους έκανε υπουργούς. Ποιος άλλος θα τους έκανε. Και τον Χριστοδουλάκη και τώρα τον Αλογοσκούφη. Προεκλογικά ο Λάτσης. Δηλαδή σε κάθε κυβέρνηση ο Κόκαλης έχει δύο υπουργούς. Είπαμε, τα έχουν μοιρασμένα. Είναι κλαπ. Είναι δύο κλαπ. Ο Λαμπράκης βάζει πάντα τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας. Δύο κλαπ. Θέλει να ελέγχει τα οικονομικά. Επί Πασόκ δεν είχε ο Λαμπράκης τον Ευθυμίου Υπουργό Παιδείας για να περάσει όλα τα κομπιούτερ, όλα τα ηλεκτρονικά. Τώρα ο Λάτσης, κύριε Μπακαλούδη. Ο Λάτσης προεκλογικά ο Λάτσης. Αν αγοράσει την Αγροτική Τράπεζα που λένε ότι θα αγοράσει ο Λάτσης, θα την κάνει γερή. Πώς το βλέπει. Ναι, όπως έκανε και τη Eurobank.
που πήρε την εργασία, κερδίζει, που πήρε τα πετρέλαια τώρα. Ναι. Για τον εαυτό του θα το κάνει, δεν θα το κάνει για το λαό. Δεν θα κοιτάξει τους εργαζομένους. Δεν κατάλαβα. Γιατί εσείς τι έχετε αντιληφθεί ότι τους κοιτάει? Έχετε ακούσει κανένα πόρισμα με αυτούς που σκοτωθήκανε τότε στα δηληστήρια? Στην Πετρόλα. Ναι. Είχαν σκοτωθεί αρκετοί τότε στην έκρηξη. Τίποτα. Έχετε ακούσει τίποτα? Για τον εαυτό του, πρόεδρε. Η Νέα Δημοκρατία φώναζε προεκλογικά και κατηγορούσε το Πασόκ ότι θα δώσει τα πετρέλαια στο Λάτσι και τα λοιπά. Και μόλις έγινε κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, του τα έδωσε κατευθείαν τα πετρέλαια. Άρα, εδώ, δεν μπορώ να καταλάβω. Τον εμπαιγμό αυτή την κοροϊδία δεν την βλέπει ο ελληνικός λαός. Απορώ και εξής τα λέω. Οι Έλληνες δεν είναι ηλίθιοι. Μήπως δεν τους νοιάζει. Όχι. Μήπως σου λέει, αφού μου βάζει το παιδί στη ΔΕΗ, όχι μόνο είναι κλέφτες. Όχι μόνο αυτό, να σας πω κάτι. Που τακτοποιώ εγώ. Δεν δίδεται καλά η εικόνα. Για να σας πω τι έγινε. Αν με επιτρέψει ένα λεπτό να σου πω κάτι. Δεν είναι πολλά. Πήρανε τα πετρέλαια, την πετρόλα τον πήραν από το Λάτσι. Είχε χρέη, είχε αβαρίες, είχε κάτι τέτοια. Τη χρησιμοποίησε λίγο το κράτος, τη διόρθωσε, ή έλυσε τα χρέη της και την ξαναπαρέδωσε πάλι στο Λάτσι. Άρα το πρόβλημα ήταν ποιος θα πληρώσει τα χρέη. Και τα πλήρωσε ο ελληνικός λαό. Ένα τέχνασμα δηλαδή. Τέχνασμα ήταν όλα, δεν ήταν τέχνασμα. Μα μόνο αυτό. Ακόμη και το σοσιαλιστικό Πασόκ το έκανε σε όλες τις επιχειρήσεις. Ακόμη μέχρι το Μίνιον που δεν ήταν ούτε μεγάλη εταιρεία, το Γεωργακά. Δεν του τα πήρε τότε. Ναι. Βάνανε φωτιά στον άλλον που το καίγανε, θυμάστε τότε το 80. Βγάλανε, ύστερα λέει, κρατικοποιήσαμε και φτιάσαμε να κρατικοποιήσουμε το Μίνιον που πούλαγε πέντε ρούχα. Και είχε και στον 7ο όροφο για να φας κάτι. Και μόλις το πήρανε 3-4 χρόνια, ύστερα λέει, τους το ξαναγυρίζουμε. Και το πήρανε, και εγώ ύστερα είχα συνεργαστεί και με τον Γιώργο Κατώτη, στη δεύτερη που εμπτευόμουν και το βόηθαγε έτσι λίγο, λίγα πράγματα. Ήταν μια εφημεριδούλα την οποία ήθελα να διακινήσω. Πήγαινε εκεί και μόλις ήρθε το δεύτερο στάδιο του Γιώργο Κατώτη, το τελευταίο του. Ήταν χίλιες φορές καλύτερο από εκεί που είχε κάνει την ατομική προσπάθεια και από εκεί που παρέδωσε στο κράτος το μήνυμα. Τώρα ο Κορασίδης που φτώχευσε και τα έχει πάρει τράπεζα προς εκαθάριση. Αυτό δεν ήταν εκπομπή στο, η μετοχή στο χρηματιστήριο, ναι, από 15.000 πήγε 150.000. Είχε ένα μηδενικό, κατά λάθος είχε. Αυτό πώς φτώχευσε. Ο Βιούντερ και τα έφαγε τα. Πώς φτώχευσε αυτό. Ναι. Αφού έκλεψε τόσα λεφτά το χρηματιστήριο, πώς φτώχευσε. Άνοιξε μαγαζιά, λογιστικά τερτύπια. Άνοιξε, έχει τα Elephant. Τον έλεξε. Είχε τα Ράδιο Κορασίδης. Είχε πολλά, 300 μαγαζιά. Και τώρα το φτώχευσε. Το φτώχευσε είναι το λιγότερο. Έχει βάλει πολλά εκατομμύρια ευρώ τον κόσμο μέσα. Ήμουνα προχθές κάπου. 3 εκατομμύρια ευρώ χρωστάει μόνο εκεί που ήμουνα. Χρωστάει σε εισαγωγέα ο Κορασίδης 3 εκατομμύρια ευρώ. Και μαζεύονται τώρα οι πιστωτές του Κορασίδη και κάνουν σωματείο τροποτινά, ενώνονται και ζητάνε από τον Καραμαλή το 20% που τους... γιατί το έχει πάρει τράπεζα τώρα τον Κορασίδη. Δεν υπάρχει Κορασίδης. Λένε ότι και έκανε μέχρι και αυτοκτονία, απόπειρα αυτοκτονίας ο Ανδρέας, ο οποίος δεν είναι κακό παιδί. Δεν είναι κακό παιδί, αλλά πώς το έχασε το... ο πατέρας του ήταν από τους πλέον σοβαρούς επιχειρηματίες. Χάθηκε ο έλεγχος από το γιο του τον Ανδρέα τώρα. Μετά το θάνατο του Αντώνη, φαίνεται ο γιος έχασε τον έλεγχο. Και τώρα οι πιστωτές αυτοί που, δηλαδή, σε άλλον ο Κορασίδης χρωστάει 3 εκατομμύρια ευρώ, σε άλλον 2 εκατομμύρια ευρώ, σε άλλον 10. Υπάρχει και άνθρωπος που του χρωστάει ο Κορασίδης χρωστάει σε αυτόν 10 εκατομμύρια. Μαζεύονται λοιπόν και βάζουν δικηγόρους και πάνε στον Καραμαλή και τον πιέζουν και ζητούν έστω το 20% η τράπεζα να τους δώσει και τα άλλα θα τα βρουν με το νέο στρατηγικό επενδυτή όταν μπει. Μάλιστα. Και μου το έπανε και εμένα, ήρθαν και σε μένα να συντείνω, λέει, να κάνετε κι εσείς μια επιστολή στον Καραμαλή. Και τους είπα ότι πώς τώρα ο Καραμαλής θα διατάξει μια τράπεζα που έχει την ιδιοκτησία τώρα. Μια τράπεζα έχει την ιδιοκτησία του, έχει ορίσει εκαθαριστές απλά για να πληρώνεται το προσωπικό και το stock εμπόρευμα να πωληθεί. Δεν αγοράζουν άλλα εμπορεύματα. Μάλιστα. Πολλούν το στόκ εμπόρευμα που υπήρχε και πληρώνουν το προσωπικό. Πώς μπορεί ο Καραμαλής να σας δώσει το 20% σε εσάς τους πιστωτές πριν βρεθεί αγοραστής? Θα είναι μεγάλη ευθύνη να πει στην τράπεζα. Δεν έχει δικαίωμα καταρχάς να διατάξει ο πρωθυπουργός μια τράπεζα. Εννοείται. Η τράπεζα. Μιλάμε για χούντα. Ναι, ναι.
Γιατί η τράπεζα αυτό το 20% θα το πάρει όταν πουλήσει. Γιατί ποιος θα αγοράσει ένα. Τα εμπορεύματα τα πουλήσαν ήδη για να τελειώσει. Τα τελειώνει. Όλα τα μαγαζιά τώρα κλείνουν αυτά. Αν δεν βρεθεί μέσα σε ένα μήνα από σήμερα αγοραστής να αγοράσει το κορασίδι, Elephant και κορασίδης, τελείωσε. Γιατί δεν αγοράζουν, σας λέω, άλλα, και εδώ και δύο μήνες πολλούν τα ήδη στοκ, οπότε δεν θα έρθει κάποια στιγμή το τέλος. Το τέλος. Οπότε οι πιστωτές θα χάσουν όλο. Ναι, δεν μπορεί η τράπεζα, τους λέω. Εγώ το, δεν το, πώς θα πιέσω εγώ μια τράπεζα να δώσει το 20% των χρεών της Ράδιο Κορασίδης στους πιστωτές. Υπάρχει, νομίζω, καθεστώς προστασίας των, σε αυτόν που πτώχευσε. Εντάξει, όχι, δεν είναι. Γιατί... Τώρα μπήκε η τράπεζα, σας λέγω. Η τράπεζα που είχε δανείσει τον Κορασίδη, ο Κορασίδης χρώσταγε. Οπότε τώρα όλες οι μετοχές τις πήρε η τράπεζα που είχε δανείσει. Αλλά παρουσιάζονται αυτοί που τους όφιλε ο Κορασίδης και η τράπεζα δεν πληρώνει. Πέστε μας, πρόεδρε. Καταλάβατε, δεν πληρώνει δηλαδή τα χρέη της Ράδιο Κορασίδης και είναι τώρα καμία σαρανταριά μεγάλοι επιχειρηματίες έτοιμοι να φτωχεύσουν. Μάλιστα. Που, έχουν με τις, που δίνανε εμπόρευμα στον Κορασίδη. Καταλάβατε. Και είναι απλήρωτοι. Κύριε Πρόεδρε, ο άρθρος 44, ποιο είναι 144, κάτι τέτοιο βλέπω να καταλήγουμε. Και στο επιχειρηματικό χώρο, είναι πτωχεύσεως, μπας και σωθούν, ας πούμε. Α, δια της πτωχεύσεως, ναι, ναι. Με το χρηματιστήριο τι γίνεται, Πρόεδρε? Τους έβαλε φυλακή ο Καραμαλισσός. Με αυτές τις εξεταστικές επιτροπές, με τις εξεταστικές επιτροπές. Όλοι μπήκανε φυλακή. Τους άλλαξε τα φώτα. Όλοι όσοι πήραν από το χρηματιστήριο λεφτά είναι φυλακοί. Τους άλλαξε τα φώτα όλους. Δεν το έχετε μάθει. Αυτοκτονήσανε. Όχι, κανείς δεν αυτοκτονήσανε. Δεν μπήκε κανείς. Όταν έχεις φάει τώρα άλλος 500 δισεκατομμύρια, άλλος ένα τρεις, χωράει φυλακή. Χωράει φυλακή. Συγγνώμη, αν εσείς κύριε Αλιφραγκή είχατε φάει ένα τρεις. Υπάρχει Έλληνας που από το χρηματιστήριο έφαγε 7-3. Δεν θέλω να πω το όνομά του, το ξέρουν όλοι, αλλά εγώ δεν το λέω τώρα. Κάνω ότι δεν ξέρω τίποτα. Έδωσε κανένα 2-3. Λοιπόν, λέω τώρα. Αν η τσέπη σας είχε 7-3, υπήρχε φυλακή να σας. Χωράει. Δεν θα... από το φύλακα μέχρι απάνω θα τους είχατε χρυσώσει όλους και θα ήσασταν. Στην Παχάμα. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Μόνο άλλος που πήδησε στον Πειραιά από τον μπαλκόνι, από τον Εύρο. Ο Σφινιάς. Είναι άλλη Σφινιάς. Ιστορία εκεί. Εκείνος τα είχε πάρει. Πώς έγινε. Κρίση συνείδησης είχε εκεί. Πήδηξε ή τον σπρώξανε. Το συζητάμε αυτό. Όχι, μάλλον πήδησε. Όχι, μην είμαστε χρώσταγοι. Ποιος ήταν ο τελευταίος που κάλεσε τον Σφινιά στο κινητό του πριν? Το είπανε ποιος είναι. Ξέρω ποιος είναι, αλλά δεν πρέπει να το πούμε στον αέρα. Δεν πρέπει να το πούμε. Γιατί μπορεί να μην είναι. Όχι, ναι, εννοείται. Γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ποιο τον πήρε, η εισαγγελία νομίζω έχει τα στοιχεία. Ποιο τον πήρε τελευταίο? Και γιατί δεν μιλάει, είναι πληρωμένη η εισαγγελία και δεν μιλάει. Σταθείτε, δηλαδή έχει η εισαγγελία το στοιχείο και εμείς τα 10 εκατομμύρια πρέπει να είμαστε στον ύπνο. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι πόρισμα έχει βγει. Εγώ ξέρω ότι δεν έχει βγει κανένα πόρισμα. Εγώ σα λέω ότι τα έχουν αφήσει όλα στα ζήτη. Τόσο ευσυνείδητο ήταν που για οικονομικέ οφειλέ βγήκε, πήδηξε. Τόσο ευσυνείδητο ήταν. Τόσο... Όχι, λένε ότι του είχαν δανείσει κανένα δύο. Ωραία, μεταξύ των οποίων και αυτός που κυνηγάει ο Κουρίς είχαν δανείσει στο Σφινιά κάποια δις και τα ζητούσαν. Τα ζητούσαν εκβιαστικά, και επειδή ήξερε ότι θα τον εφάνε, ήταν έτοιμοι να τον φάνε το Σφινιά, πήδηξε από τον μπαλκόνι για να. Αυτά που είπατε είναι πολύ σημαντικά. Βέβαια. Αυτά που είπα, λένε... Αφού τα λέει όλη η Ελλάδα, άμα πας στον Πειραιά, ξέρουν ποιο είχε δανείσει το Σφινιά. Και το είχαν δώσει αέρα πατέρα. Δηλαδή, επειδή φωτογραφιζόταν ο Σφινιάς με το Σουμάκι, με υπουργούς, είχαν λεφτά οι άλλοι και σου λέει: άμα τα δώσουμε σε αυτόν, τα λεφτά αυγατένουν. Χρυσό το αυγό. Λοιπόν, πήγαινε και η μετοχή της Μινώαν ψηλά. Ψηλά, σου λέει: στα σίγουρα. Του δίνουν τα λεφτά. Με ένα πρόχειρο συμφωνητικότητα δίνουν. Ούτε μετοχή ούτε τίποτα. Και θα του τα επέστρεφε εις το πολλαπλούν με την άνοδο του. Άρχισε η μετοχή αντί ανόδου καθόδο. Να έχει κάθοδο. Και αυτός μετοχές δεν είχε νόημα να του δώσει γιατί ήταν λιγότερα τα λεφτά. Αυτοί λοιπόν γυρεύαν τα λεφτά. Σου λέει: δώσε μας τουλάχιστον το κεφάλαιο. Αυτός κρυβόταν στα τηλέφωνα, την άλλη μέρα το ίδιο, την άλλη μέρα το ίδιο. Απειλήσαν τη ζωή του. Κατάλαβε ότι δεν αστείευονται γιατί στον υπόκοσμο, ακούστε κάτι. Σε αυτά τα πράγματα τώρα. Ένας για να φάει το Σφινιά με 50 χιλιάρικα, αλλά με 100 ευρώ τον τρώει. Το κατάλαβε ο Σφινιάς αυτό. Αυτοκτόνησε ο Σφινιάς.
από κάτω από εκβιασμό 2-3 ανθρώπων. Τον είχαν δανείσει και λόγω της πτώσης. Αν το χρηματιστήριο πήγαινε καλά, ο Σφινιάς θα τα είχε γυρίσει τα λεφτά και δεν θα είχαμε μάθει τίποτα. Από τότε που τράκαρε το Σαμίνα, άρχισε και ο κατήφορος του χρηματιστηρίου, ο Σφινιάς δεν μπόρεσε να επιστρέψει τα λεφτά. Αυτά με το χρηματιστήριο πήγαν φυλακοί οι κλέφτες. Με τις εξεταστικές επιτροπές τι έγινε? Ποιες εξεταστικές? Με τους εξοπλισμούς, τα... Δεν κάναν κάτι εξεταστικές επιτροπές. Είναι, μετά από 7 χρόνια. Ούτε τον Τζοχαζόπουλο, τον Παπαντονίου. 20 δισεκατομμύρια δεν έγιναν τότε. Ναι, τι έγινε με αυτά? Δεν μάθαμε τίποτα. Ούτε με το Σινούκ μάθαμε τίποτα. Τίποτα. Πατριάρχης και 18 κύριε, άλλοι. Κύριε Μπακαλούνια, δεν τα μαθαίνουμε. Γιατί ακούστε κάτι. Διότι θα σας πω, ένας που παίρνει μίζα από αεροπλάνα ή από καράβια πολεμικά ή ελικόπτερα, δεν τα παίρνει τα λεφτά στο όνομά του. Τα παίρνει σε offshore εταιρεία στον Παναμά. Να, εκεί στο ναι. στην πατρίδα του. Εκεί είναι. Ήταν ναι. Η Κύπρος, τώρα επειδή μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, φοβούνται. Αποφεύγουν την Κύπρο και πάνε Παναμά και Κούβα. Και Κούβα. Πού λοιπόν θα βρει ο έρημος ο εισαγγελέας στοιχεία να βάλει τον Τζοχατζόπουλο? Δεν τα έχει εδώ τα λεφτά. Ο δικαστής, που ξέρετε πολύ καλά, για να σε βάλει φυλακή πρέπει να υπάρξει ένα λογαριασμό ή ένα μάρτυρα που είδα. Πού είδε? Μα έλεγε αυτός της Νέας Δημοκρατίας που ήταν πρόεδρος, πώς λέγεται αυτός ο εργολάβος, πρόεδρε? Ο Σαραντόπουλος? Όχι, όχι, ο εργολάβος της Νέας Δημοκρατίας που ήταν πρόεδρος της Εξεταστικής Επιτροπής. Ο Κοντούλης αυτός, ο Τατούλης, όχι Τατούλης, Τατούλης είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Ο άλλος, ο εργολάβος είναι, ο Πειραιώτης, που ήταν πρώτος. Ο Τραγάκης. Ο Τραγάκης. Αυτός λέει ότι στείλαμε λεφτά και περιμένουμε τους τραπεζικούς λογαριασμούς να ανοιχτούν και να κάνουν και τελείωσε. Αυτό είναι, εκεί μείναμε. Τι να σου κάνει, ο Τραγάκης είναι καλό παιδί. Καλό παιδί είναι, αλλά δεν ήταν κατάλληλος για αυτή την επιτροπή. Είναι υπομηχανικός. Δεν ήταν κατάλληλος για αυτή την επιτροπή. Είναι πολυκατοικία. Κατασκευαστής είναι. Ήταν τώρα για να προεδρεύει τώρα εξεταστική επιτροπή ο Τραγάκης. Δεν θα έπρεπε να βάλει ένα νομικό. Και μήπως και όποιος άλλος να ήταν. Πάλι τα ίδια. Αλλά έβαλε αυτό για να δικαιολογηθεί η κατάσταση. Ο Τραγάκης τώρα, με αυτή με τον Τραγάκη θα τα βάλουμε. Δηλαδή τα κύκλα. Όχι, δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Δεν λέω αυτό. Είμαι και φίλος και θα μου πει ρε Λεβέντη. Τι κάνεις εκεί. Εμένα βρήκες το τελευταίο τροχό της αμέσως. Τον εξεταστή να δικάσουμε. Είναι σαν έχουμε και ένα κοινό φίλο. Έχουμε ένα φίλο πολύ στενό. Γελάμε πρόεδρε που είναι να κλαίμε μετά με την κατάντια αυτή. Με την κατάδια αυτή, γιατί το 30% του ελληνικού λαού είναι κάτω από τα όρια της φτώχειας. Είναι πνιγμένοι μέσα στις πλαστικές κάρτες των τραπεζών. Αφού σκύβουν όμως είναι το μέσα, κεφάλι, είναι σαν να είναι πλούσιοι. Ναι, αλλά... Κοίταξε, όταν σκύβεις το κεφάλι και δεν αντιδράς, δεν φαίνεσαι. Πού είναι η φτώχεια? Εγώ δεν βλέπω αυτό. Ήτανε και αυτό μια πολιορκία. Βλέπω πολλούς που κάθονται στα παγκάκια και δεν έχουν να πιέσουν τον καφέ στα καφενεία. Αυτό το βλέπω. Βλέπω ανθρώπους που παραγγέλνουν σουβλάκι και βάζουν τρεις πίτες. Για να δηλαδή, τρεις πίτες στο σουβλάκι, ώστε με ένα σουβλάκι να μην θέλουμε τίποτα άλλο. Δεν το έχετε προσέξει, κύριε Καρή? Βεβαίως, το έχω προσέξει. Παρόλο που είναι. Κεσαριανή προχθές, σουβλάκι με τρεις πίτες. Κάτι άλλο. Σερβίρεται και σκέτη πίτα. Δηλαδή στα δύσκολα χρόνια, όταν ήμουν φοιτητής του Πολυτεχνείου, τρώγαμε με δύο πίτες. Τώρα τον άμα πάμε στις 4, δεν θα είναι και η τελευταία μας. Γιατί θα πάθουμε και το στομάχι. Γιατί τότε πια δεν θα πεθάνουμε από πείνα, αλλά θα πεθάνουμε από μπλάστερ. Θα βάλουμε ζυμάρι και θα κολλήσουν όλα. Θα κολλήσουν όλη η αγωγή. Δεν θα βγει. Κάτι άλλο που βλέπω. Έχουμε γρήγορα πλοία και αργά πλοία. Τα γρήγορα είναι ακριβά. Γιατί όλα τα γρήγορα είναι γεμάτα και τα αργά είναι άδεια? Για ποιο λόγο? Ενδιαφέρον. Μήπως ο λαός έχει καλομάθει? Όχι, θα σας πω, δεν έχετε, δεν ακούσατε την Ευρωστάτ. Το 10% του ελληνικού λαού έχει πολλά λεφτά. Και βρίσκεται... Το 10% γεμίζει τα πλοία? Εκείνοι βρίσκονται από πάνω και πηγαίνουν. Ποιος θα πάει με τα, πώς θα λέμε, και όχι τα μεγάλα. Τα νυχτερινά κέντρα αυτοί τα γεμίσουν. Τα νυχτερινά δηλαδή, κέντρα ποιος θα γεμίσουν. Τα μπουζούκια, ναι. Σίγουρα. Όχι, γεμίσανε γιατί υπήρξαν και 140.000 διακοποδάνια, Νίκο, μην ξεχνάς. Όχι, έχουν πόσα, 120. Και όταν ο άλλος πάρει τα λεφτά, αρχίζει να τα ξοδεύει, σου λέει. Ξέρετε που ζει λεφτά. Λοιπόν, έχει γίνει και σπάταλος. Έτσι, μπράβο. Υπερκατανάλωση. Από τις δανειοδοτήσεις και έχουν αλωθεί τώρα οικονομικά και κοινωνικά και δεν μπορούν να αρθρώσουν κουβέντα.
Εάν πάει ούτε για απεργίες, ούτε για διαμαρτυρίες, ούτε για τίποτα. Είναι εμπλωτισμένοι πλέον. Σε λίγο δεν θα έχουν βενζίνη για να πάνε σε απεργίες. Δεν θα τους πάρουν τα σπίτια. Δεν τους πήραν τα αυτοκίνητα όλα πίσω. Τους πάρουν τα σπίτια σιγά σιγά. Δεν τους πάρουν τα αυτοκίνητα, τους πάρουν και τα σπίτια. Χαμπάρια θα τι πάρουν. Τι λέει η Ευρωστάτ, για να μας δει το κάτω. Έχουμε ότι το 10% των Ελλήνων έχουν εισόδημα πάνω από 50.000 ευρώ ετησίως. Αυτό. Και κατόπιν βρίσκεται ένα 20-25% το οποίο ζει με ένα εισόδημα γύρω στα 20-25, αυτό είναι ο μέσος, ο ένας καλός πάντης, δηλαδή, όπως ήμουν εγώ με το βαθμό του 30.000 περνάνε καλά. Εκεί, το 30% μάλλον περνάει καλά. Είναι, όχι, γιατί όταν έχεις 20 το χρόνο, 40. Αλλά οι άλλοι με το 20%, 23.000 ευρώ μέχρι 27-28, απλώς ζεις. Έχεις τα αυτοκινητάκια σου, έχεις το σπίτι σου, απλώς ζεις. Δεν κάνεις ούτε πολυτελή ζωή, ούτε μπορείς να ξεφύγεις. Και με το πρώτο χτύπημα που πας να ανοίξεις, σε πάνε μέσα. Να κάνουμε μία διευκρίνηση. Και το χρόνο. Το χρόνο. Το χρόνο. Έτσι, μπράβο. Όχι το μήνα. Έτσι, διευκρινίστε το είπα, ετήσιο. Είπα εξαρχής ετήσιο. Και κατόπιν πηγαίνουμε στους ανθρώπους που ζουν το μεγάλο 40-45%, είναι γύρω στις 14.000 ευρώ ετησίως και άλλοι είναι τελείως το όριο της φτώχειας. Αυτό είναι ο ελληνικός λαός, η σύνθεση. Και τώρα η απάντηση στο ερώτημα, γιατί είπε ο κύριος Αλιφραγκής ότι τα φτηνά καράβια πάνε άδεια στην Αίγινα και στις Πέτσες, αυτό δεν είπατε? Και ναι, και στα άλλα νησιά, δεν είπατε. Και τα ακριβά με τριπλάσιο ειστήριο, πόσο είναι? Ναι, διπλάσιο ειστήριο. Διπλάσιο, τώρα, γεμίζουν. Εγώ πηγαίνω στην Κρήτη. Το μόνο που ξέρω όταν παίρνω αυτά που κάνει 6 ώρες, 9 να πάμε κάτω, ναι. Είναι γεμάτα, αλλά είναι και βλέπω το μισό κόσμο να κοιμάται στο κατάστρωμα. Και βλέπω και έχουν βάλει και καθίσματα. Πάτε με το αργό πλοίο. Πάτε με το φθηνό. Όχι, γιατί. Το φθηνό κάνει 9 ώρες. Το γρήγορο κάνει 5 ώρες. Καθίστε. Έχουμε δύο. Η Μίνο στέλνει, πάει γρήγορα, έτσι δεν είναι? Και άλλη είναι η ΑΝΕΚ. Η ΑΝΕΚ όταν πας βρίσκεις όποτε να πας τελευταία στιγμή και να κοιμηθείς και καμπίνα κτλ. Πας στα γρήγορα τη Μίνο, είναι γεμάτα. Πρέπει να το κλείσει το ίδιο, επειδή πηγαίνω συχνά στο ίδιο. Μπράβο, αλλά τα γρήγορα πάνε γεμάτα. Τι γίνεται όταν μπαίνει τώρα στο γρήγορο? Πας και βλέπεις, έχει καθίσματα που είναι αεροπορικά, λέει, καθίσματα. Ένα κάθισμα που κάθεσαι όλη τη νύχτα εκεί, μπάστακας. Μπορείς να αντέξει ένα άνθρωπο, ένα άνθρωπο. Για να φύγει από εδώ να πάει κάτω, επειδή είναι και γρήγορο. Η δεύτερη είναι ξαπλωμένη χάμου που είναι γεμάτα. Το γρήγορο που κάνει 5 ώρες δεν χρειάζεται και πολλές ώρες για να πας. Ναι, αλλά και βλέπεις ότι αυτούν και καμπίνες, οι πλούσιοι που θα πάνε κοντά. Είναι εκείνοι οι καμπίνες που πόσο θα είναι όταν πάρει μέσα. Νομίζω ότι παίρνει. Ναι, αλλά βλέπουμε τελικά δεν πληρώνει το διπλάσιο εισιτήριο. Σας λέει η κυρία Λιφραγκή ότι δεν είναι όλοι πλούσιοι αυτοί που πάνε στα. Μα πληρώνουν το διπλάσιο εισιτήριο. Δεν σημαίνει. Δεν είναι όλοι πλούσιοι. Τι τον ενδιαφέρει το πλαίσιο τώρα. Αν πηγαίνει ένα διαφορά με την Ελλάδα. Σα πω εγώ κάτι και τι σημαίνει. Δεν ξέρω αν ξέρω. Εσεί, α πούμε, στη Σαντορίνη που πήγατε. Μια φορά πήγατε και μια γυρίσατε. Δεν είσαστε κάθε μέρα εδώ. Ναι, αλλά όταν διπλάσιο εισιτήριο κάνει από 50-100 ευρώ. Δύο φορέ όλο το καλοκαίρι, άμα πάτε. Και δώσετε αντί 10 ευρώ 20. Για να κερδίσετε και ώρες διακοπών. Και σημαίνει ότι είστε πλούσιος, κύριε. Ξέρετε πόσο είναι η διακοπή. Πλούσιος σημαίνει άλλα πράγματα. Η διαφορά της καμπίνας. Σημαίνει βίλες. Ο πλούσιος δεν θα πάει. Εκεί δεν συζητάμε. Εκεί μιλάμε για πολύ πλούσιο. Η διαφορά του εισιτηρίου στην καμπίνα όταν πας δεν γίνει ούτε 10 ευρώ. Από τη Σανέ στη Μινωική. Γιατί είναι δεκτό? Λέμε ότι ο Έλληνας γενικότερα έχει καλομάθει. Και είναι γεμάτο γιατί έχει... πάει γρήγορα και κάθεται στο. Χρησιμοποιεί το κινητό και όχι το καρτοτηλέφωνο. Και θα σα πω κάτι το κινητό και αυτό εκεί. Ακούστε, άμα πάτε στην Ομόνοια. Άμα πάτε στην Ομόνοια, εγώ όταν πάω να πάρω κινητό το σκέπτομαι. Γιατί έχω και πολύ με παίρνει. Αν έπαιρνα όλου αβέρτα θα έπρεπε να ξεπουληθώ να πληρώνω το κινητό. Αλλά κάτι τελείω άπλητη. Όλη την ώρα εκεί λέω, ποιος το πληρώνει? Ποιος πληρώνει? Προχθές ήμουν που ήμουν στην Ομόνια, στη Θεσσαλονίκη, συγγνώμη, ήμουν στη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες, κάτι άπλητη, επί ένα τέταρτο μπροστά μου με το κινητό και δεν τον ένοιαζε και όλα να δει πόση ώρα, σαν να ήταν δημοσία δαπάνη. Δημοσιογράφος. Ναι, έχουν γίνει. Μα δεν ξέρετε ότι οι φτωχοί, όλα αυτά, κινητή τηλεφωνία, οι φτωχοί τα. Ξέρετε και τι γίνεται το άλλο. Η τράπεζα έχει τα δάνεια των διακοπών τώρα. Ξέρετε τι σημαίνει? Πηγαίνεις με το εκαθαριστικό σου και βλέπουν αν το σηκώνει. Πάρε σου λέει με 3% και θα μου το δώσεις. Ούτε εδώ σε ενδιάμεσα. Γιατί ξέρω ότι δεν πρόκειται να το ξεφλήσεις με αυτό το. Τα Χριστούγεννα. Τον τόπο. Σε 6 μήνες
Και μόλις περάσουν οι 6 μήνες και είσαι εκτερεωμένος, πάει 15%. Σε βαρά και που σε σφάζει. Και σου τα δίνει. Και όλος ο κόσμος τώρα κάνει διακοπές. Πήγε, τα βρήκε τα λεφτά, πήγε έξω, γλέτησε τα βάγια. Αυτό είπα νωρίτερα. Τους παίρνουν τα αυτοκίνητα, τους πάρουν και τα σπίτια και δεν θα πάρουν χαμπάρι. Εγώ στο προσωπικό περιβάλλον έχω 6 ανθρώπους που μεταβιβαστήκαν για τα σπίτια. Αυτό είναι. 6 ανθρώπους που μεταβιβαστήκαν. Λόγω φόβου κατασχέσεων. Όχι, κατάσχεση. Και προκειμένου, δηλαδή είχε ένα-δύο παιδιά. Προκειμένου να το χάσει, λέει ο άλλος: είμαι παντρεμένος, δεν έχω σπίτι. Θα πάρω πάλι δάνειο από την τράπεζα για να πληρώσω το σπίτι για να μην μας πάρουν για να το σώσω. Και πληρώνει ύστερα κάτι. Και πουλάει ακίνητα άλλα που έχει. Και πουλάει άλλα ακίνητα. Έχω δύο γνωστές οι οποίες καλεστήκαν τώρα πληροφορία να πληρώσουν 43.000 ευρώ φόρο μεταβίβαση. Για φόρο. Ναι, αλλά το θέμα είναι αυτός ο φόρος είναι φόρος κλεψιάς. Τα ακίνητα που μεταβιβάζει ο μπαμπάς στο παιδί. Έπρεπε να είναι τσάμπα. Έπρεπε ο φόρος, βέβαια. Γιατί το ακίνητο το οποίο σου δίνει ο πατέρας σου μπορεί να μην παράγει τίποτα. Από πού γιος που θα βρω εγώ, σαν γιος, τα 43.000 ευρώ. Θα πουλήσει τα μισά. Θα πουλήσει τα μισά όταν για να πληρώσει τα υπόλοιπα. Έτσι. Αν έχει. Όντως, αυτό είναι υπάρχει σωστό, ένα όριο που δεν πληρώνει. Το φόρο μεταβίβαση. Αυτό είναι φόρο. Ο πατέρα έχει δουλέψει για κάτι. Γιατί να πληρώσει ο γιο για αυτό που ο πατέρα του το δίνει. Είναι σωστό. Α πάρει από αλλού. Το κράτο θα σα πω και κάτι. Από κάπου πρέπει να πάρει. Αν έχει εσύ 5 πολυκατοικίε. Αν έχει. Τι γράψει στο γιο σου μεθαύριο. Δεν πρέπει το κράτο. Γι' αυτό λέμε στην πρώτη κατοικία να μην παίρνει το κράτο. Είναι γνώμη δική μου. Στην πρώτη κατοικία το παιδί να κληρονομεί χωρίς. Ναι, αλλά, αλλά όταν είναι υπεργουσία χοντρή. Τώρα, λέμε δισεκατομμύρια αυτή. Νομίζω είναι αρκετός ο φόρος. Είναι αρκετός ο φόρος, αλλά σας λέω η πρώτη κατοικία να απαλλάσσεται, σας λέω εγώ. Η δεύτερη είναι εκμετάλλευση. Η δεύτερη είναι εκμετάλλευση. Δεν θα πάρει και εφορία. Και είναι μέσα στην πολιτεία φτιαγμένη που λόγω αναπτύξεως της πολιτείας. Δηλαδή, γιατί η εφορία με το κράτος πληρώνει στρατό, δασκάλους. Ασφάλεια. Γιατρούς, τα πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν πρέπει να έχουμε δεύτερο σπίτι ή ο πατέρας. Όχι να έχεις δεύτερο σπίτι, αλλά να παίρνει και εφορία ένα 10% στη μεταβίβασή σου. Ναι, 10% όμως από λεφτά τα οποία μπορεί να μην έχεις. Άρα πρέπει να πουλήσεις. Θα πουλήσεις, εύκολο να πουλήσεις. Δηλαδή δεν πρέπει όλοι και καλά. Μπορεί ο άλλος 43.000 ευρώ να πληρώσουμε. Πού θα τα βρούμε. Ο Παπανδρέου, ο Γιώργος, ο αδερφός του Ανδρέα, ξέρετε γιατί μάλλον είχε μαλώσει με τον Ανδρέα. Αυτός ο Αυπρομάλης ο γιος. Γιατί είχε κληρονόμησε τη βίλα της Κυβέλης. Την έβγαλε η εφορία 500 εκατομμύρια τότε. Μπράβο. Του ζήτησε η εφορία 100 τόσα φόρο κληρονομίας. Δεν είχε πει στον Ανδρέα. Του λέει, μας τα είχε διηγηθεί δηλαδή. Πήγε στον Ανδρέα και του είπε εδώ μου να πληρώσω το φόρο. Ο Ανδρέας του λέει, τι είμαι εγώ, σε έχω υιοθετήσει, είσαι εγώ αυτό. Εσύ έχεις τη βίλα, εγώ θα σου πληρώσω το φόρο. Και αναγκάστηκε και την πούλησε πολύ φθηνά. Πολύ φθηνά. Αντί 500 έδωσε 100, την έδωσε 130, τον εγδάρανε. Τον εγδάρανε και πήρε τα 30. Ένας εφοπλιστής. Δηλαδή με λίγα λόγια, ο πατέρας του δούλευε για να καταλήξει αυτός με ένα πενιχρό ποσό. Η άλλη λύση, αν δεν υπήρχαν λεφτά, ακούστε, κάτι που σκέπτεται, το συζητούσαμε αυτό προημερών εκεί στο κόμμα στην Ένωση Κεντρών, είναι αν δεν έχεις να πληρώσεις το φόρο στην περίπτωση αυτή, να έχει το κράτος μια διεκδίκηση και όποτε πας να εκποιήσεις το περιουσιακό στοιχείο να τα πάρει τότε. Όταν το εκμεταλλευτείς. Δηλαδή, ναι, δηλαδή να σου λέει, έχεις ένα διαμέρισμα που κάνει 300 εκατομμύρια. Τώρα δεν έχεις να πληρώσεις τα 30 εκατομμύρια. Μα έχουν πάει στα ύψη τα διαμερίσματα. Ποιος είναι ικανός να αγοράσει. Μπορεί να αγοράσει ένας υπάλληλος ένα διαμέρισμα. Να έχει το κράτος μια υποθήκη επί του ποσοστού της εφορίας που αναλογεί και οψέποτε πουλήσεις αυτό να πάρει το μέρος. Αλλά πολλοί κόσμος θέλει και την πύλα, πώς λέγεται, και το σκύλο χορτάτο και την πίτα ολάκι. Δηλαδή όταν είναι να πληρώσουμε λίγο φόρο. Είμαστε απρόθυμοι εμείς οι Έλληνες. Ναι, αλλά να πληρώσεις. Θέλουμε γιατρό, θέλουμε καλές συντάξεις, θέλουμε δρόμους, θέλουμε αυτά. Αλλά όταν είναι η ώρα να πληρώσουμε, δεν είναι ωραίο. Να πληρώσεις φόρο. Ναι. Τη στιγμή που παράγεται κάτι και τη στιγμή που έχεις λεφτά. Όχι, τα ακίνητα δεν έχουν παραγωγή, είναι νεκρά φορτία. Είναι νεκρά. Νεκρό. Στο νεκρό πάλι δεν πρέπει να πάρει το κράτος. Ναι, αλλά πώς θα τα βγάλει άλλο το λεφτά. Σας λέγω, δεν έχει. Ωραία, λοιπόν, εκεί λοιπόν λέω, γιατί ήξερα και ένας πατριώτης μας από τα Κύθρα που ήταν μεγάλος γενικός γραμματέας Υπουργείου, άφησε στην κορούλα του ένα μέγαρο που είχαν στην Αθήνα και δεν είχε η κοπέλα.
να πληρώσει. Και είχα ερωτηθεί κι εγώ ως μηχανικός τι θα γίνει. Τι θα γίνει κτλ. Και τότε και αυτοί αναγκαστήκαν και πουλήσαν το μισό για να πληρώσουν την εφορία. Πουλήσαν το μισό. Γι' αυτό λοιπόν, θα είναι καλύτερο η εφορία να πει διεκδικώ αυτά και οποιοδήποτε εκποιηθεί το ακίνητο να τα εισπράξω. Λέω ότι αυτό είναι μια καλή. Δεν ξέρω γιατί, για να μην να σε αναγκάσει δηλαδή να εκβιαστεί να το πουλήσει. Ακριβώς. Λοιπόν, για να δώσουμε λίγο την. Γιατί ο χρόνο του δευτέρου μέρου τη ενότητα. Λοιπόν, εδώ είναι η εξαντλείται ο χρόνο του δευτέρου. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα. Η εφημερίδα Αντιδιαπλοκή, λοιπόν, είναι η εφημερίδα που λέει με αμεροληψία και αντικειμενικότητα την αλήθεια. Γράφεται ελεύθερα όλοι, ακόμη και εχθροί της Ένωσης Κεντρών, αν μας αποστείλετε κάποιο κείμενο, δεν θα διστάσουμε να το δημοσιεύσουμε. Μάλιστα, την άλλη φορά στο ατελείο με ρώτησε ένας, λέει, αυτό το κείμενο δεν σας συμφέρει, κύριε Λεβέν. Λέω, δηλαδή, μου λέει, όσοι βγάζουν εφημερίδες, μόνο άμα τους συμφέρει. Του λέω, τότε, τότε αυτό είναι, αυτή τη δημοκρατία θέλουμε. Καταλάβατε, ο άνθρωπος είχε εκπλαγεί, δηλαδή, έβρισκε μπροστά του κάποιον που υιοθετούσε και την αντίθετη άποψη και σου λέει τι άνθρωπος είστε κύριε Λεβέντη, από άλλο πλανήτη πέσατε. Λοιπόν, όσοι θέλετε να στείλετε στην εφημερίδα Αντιδιαπλοκή άρθρο, καταγγελία ή κείμενο προς δημοσίευση, να χρησιμοποιείτε τον αριθμό του φάξ 210-5246-864. Ξαναλέω τον αριθμό του φάξ 210-5246-864 ή διαλληλογραφίας στη διεύθυνση Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Ξαναλέω, Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Ή στην ιστοσελίδα που βλέπετε καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής κάτω από τους δέκτες σας, εκεί στους δέκτες σας επάνω στο κάτω μέρος δηλαδή. Και εκεί αν στείλετε το κείμενο προς δημοσίευση θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα Αντιδιαπλοκή. Λοιπόν, κάθε Κυριακή μετά τις 11 η ώρα το βράδυ ζωντανός στο Έξτρα ο πολιτικός μαραθώνιος. Η εκπομπή, η τρίωρη διάρκεια, η εκπομπή μεταδίδεται και δορυφορικά και σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν έχετε ψηφιακή δορυφορική κεραία, μπορείτε να βλέπετε την εκπομπή χωρίς να πληρώνετε μηνιαίο τέλος. Επίσης, κάθε Δευτέρα η εφημερίδα Αυριανή φιλοξενεί άρθρο της Ένωσης Κεντρών. Εδώ περατούται η δεύτερη ενότητα. Επειδή υπάρχει μία ακόμη ενότητα, σας παρακαλώ να μην λείψετε από τις τηλεοράσεις σας. Συνεχίζουμε κυρίες και κύριοι το πολιτικό μας μαραθώνιο. Βρισκόμαστε στο τρίτο μέρος της σημερινής διαδικασίας. Τρίωρη εκπομπή κάθε Κυριακή στο Έξτρα μετά τις 11 η ώρα το βράδυ. Και μεταδίδεται και δορυφορικά από τον δορυφόρο Χόντμπερτ σε όλα τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να δείξουμε και την εφημερίδα Αντιδιαπλοκή, δείχτε τη λίγο τώρα στην αρχή, γιατί πάντα τη δείχνουμε στο τέλος. Ένα δημοσιογραφικό όργανο που προσπαθεί να συγκρουστεί με τα μεγάλα συμφέροντα τα εκδοτικά. Δεν έχει πάρα πολλές σελίδες, ούτε έχει μεγάλη δύναμη ακόμη, αλλά μεταδίδεται, μάλλον εκδίδεται σε χιλιάδες αντίτυπα και διανέμεται εις όλη τη χώρα και σε ακρότατες περιοχές. Οπότε έχει ο Θεός να γνωρίσουν κάπως τις απόψεις για μια νέα Ελλάδα της Ένωσης Κεντρών και οι ακρίτες μας και οι επαρχιώτες μας και πολλοί άλλοι που έχουν την ατυχία να μην βλέπουν το έξτρα. Επαναλαμβάνω για όσους δεν βλέπετε το έξτρα, γιατί λαβαίνω πολλές επιστολές. Πράγματι σε πολλές περιοχές της χώρας δεν φαίνεται. Μπορείτε, αφού φαίνεται Γερμανία, αφού φαίνεται Νορβηγία, φαίνεται στη Ρωσία, δεν επιτρέπεται εδώ να λυπούμαστε 100 ευρώ που έχει η αξία μιας δορυφορικής κεραίας. 100 ευρώ, μια ψηφιακή δορυφορική κεραία, και μετά χωρίς να πληρώνετε τίποτα άλλο πια, που κάθε μήνα τίποτα δεν πληρώνετε, με 100 ευρώ μόνο βλέπετε το κανάλι. Πρώτα-πρώτα θα βλέπετε 400 κανάλια, όχι το έξτρα μόνο. Και έτσι κι αλλιώς σε ένα χρόνο το πολύ θα έχει καταργηθεί η επίγεια εκπομπή των τηλεοπτικών σταθμών και θα μεταδίδονται όλα τα προγράμματα δορυφορικά. Επομένως, έτσι κι αλλιώς τη δαπάνη μέσα σε ένα χρόνο, ενάμιση θα την κάνετε. Αλλά και μόνο για τη δημοκρατία δεν αξίζει να δώσετε 100 ευρώ. Το έξτρα δεν έχει κλέψει λεφτά και δεν μπορεί να βάλει παντού αναμεταδότες ή και να μπορούσουμε να βάλουμε, συναντάμε δυσκολίες
Είναι κάποιοι αλήτες που προσπαθούν να εμποδίσουν με νομικά τερτύπια κλπ. Αντιμετωπίζει οικονομικές δυσχέρειες στο κανάλι, διότι δεν έχει τις διαφημίσεις του Αντένα, δεν έχει ούτε τις κρατικές διαφημίσεις τις μεγάλες, ούτε τις ιδιωτικές. Και το ότι έχουμε καταφέρει και το κάναμε ένα κανάλι που το ξέρει όλη η Ελλάδα και συζητείται κάπως, και αμέσως μετά τα τέσσερα μεγάλα είναι το επόμενο, είναι και αυτό ένα επίτευγμα. Στηρίχτε λοιπόν εσείς ο κόσμος λίγο την προσπάθεια, γιατί στην χώρα μας όλα γίνονται με αγώνες. Αν είχαμε κλέψει λεφτά κι εμείς από το χρηματιστήριο τόσα αδίσχυτα, δεν θα μας πείραζε και να εκεί ένα μεταδότης και να εκεί ένα μεταδότης. Θα ήταν εύκολο. Σας παρακαλώ λοιπόν, δείχτε λίγη κατανόηση και στηρίχτε την προσπάθεια, γιατί για τη δημοκρατία όποια θυσία και αν κάνει ο άνθρωπος είναι χαλάλι, είναι αναγκαία. Θα το έχει τιμή του και καμάρι του σε όλη του τη ζωή. Συζητήσαμε τις δύο προηγούμενες ενότητες όλα αυτά που έγιναν με τον κύριο Καραμαλή στη Θεσσαλονίκη, με τις εξαγγελίες του, με τους εκβιασμούς του, με τις ανόητες διακηρύξεις, σαν άσκηση επιχάρτου αντιμετωπίζεται η χώρα, ενώ η χώρα είναι κάτι ζωντανό, είναι, αποτελείται από ανθρώπους που σκέπτονται, που έχουν αισθήματα, πόνο, δυστυχία. Ο κ. Καραμαλής κάνει σαν να είναι σε ένα πειραματικό εργαστήριο και αναμειγνύει και τις χημικές ουσίες να δει τι θα βγει στο τέλος. Δεν κυβερνιόνται έτσι οι λαοί. Οι λαοί θέλουν σχέδιο, θέλουν διάλογο, όχι ακρότες, όχι ευνηδιασμούς. Αν κάποιοι πράγματι σε αυτόν τον τόπο είναι πιο βολεμένοι, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα θελήσουν να κάνουν θυσίες για να διατηρηθεί η κοινωνική γαλήνη, αρκεί να δουν μια κυβέρνηση μπροστά τους αξιόπιστη, όχι εκβιασμούς, όχι τη νύχτα να βλέπει στον ήρωα του κάτι ο πρωθυπουργός και την άλλη μέρα να το εξαγγείλει. Πρέπει να το κάθε τι να είναι προϊόν όρημης σκέψης. Τότε ο λαός θα συμβάλλει. Εγώ το λέω, ο ελληνικός λαός είναι καλός λαός. Θα δεχθεί και πολύ μεγαλύτερες θυσίες από αυτές που ζητάει ο κάθε Καραμαλής, ο κάθε Λεβέντης. Αλλά αρκεί να ξέρει ότι πιάνουν τόπο. Εδώ κάνουμε θυσίες και την άλλη μέρα θέλουμε κι άλλες. Και μετά θέλουμε κι άλλες. Και εδώ πολλές δεκαετίες τώρα απατεώνες πρωθυπουργοί όλο θυσίες μας ζητάνε και αποτέλεσμα μηδέν. Λοιπόν, και ο φτωχός ο κόσμος επιτέλους πρέπει να δει μια βοήθεια. Πρέπει να δει μια βοήθεια. Διότι ούτε με 200 ευρώ ζεις, ούτε με 300 ζεις, ούτε με 400 στη σημερινή Ελλάδα που το κόστος ζωής είναι υψηλότερο και της Αγγλίας. Δεν ζεις με 300 και με 400 ευρώ. Εγώ έχω λάβει πολλές επιστολές από ανωτέρους στρατιωτικούς, συνταξιούχους που μου λένε παίρνω 1.800 ευρώ. Θα δεχόμουν να πάρω, κύριε Λεβέντη, 1.300, αρκεί να βοηθηθεί ο φτωχός ο κόσμος και αρκεί να βλέπω και πρόοδο στη χώρα μου. Αλλά εδώ τι μου κάνουν, μου αφήνουν να παίρνω τα 1.800, ανεβάζουν το κόστος ζωής ώστε τελικά να είναι ούτε για 1.300 η αγοραστική αξία των 1.800. Δηλαδή με κλέβουν από κάτω. Προτιμώ λοιπόν τη δική σας πολιτική που είναι μπαμ, με ευθύτητα, με ευθυκρισία λες αυτό και είναι αυτό, παρά του Καραμαλή που μου λέει δεν μου κόβει τίποτα και μου αυξάνει το τιμάριθμο και μου υποσκάπτει το εισόδημα, μειώνοντας απαράδεκτα την αγοραστική αξία του. Λοιπόν, όλα αυτά είναι θέματα που αρχίζουν, εγώ χαίρομαι που τίθεται στο τραπέζι. Όλους αυτούς Πολυζωγόπουλοι, Παπαρίγα, Αλαβάνη που λένε τις μπούρδες τους, τις λένε μήπως κερδίσουν καμιά ψήφο. Να είναι ευχάριστη. Πολιτικοί, με όμικρον γιώτα, πολιτικοί που λένε ευχάριστα πράγματα, να τους φοβόσαστε πολύ περισσότερο από αυτούς που λένε δυσάρεστα. Γιατί οι λέγοντες δυσάρεστα είναι ειλικρινείς. Οι παρουσιάζοντες ευχάριστη εικόνα είναι απατεώνες. Σας το λέω. Κυνηγούν την ψήφο και είναι ανεύθυνοι. Και χαίρομαι που βλέπω τον ελληνικό λαό να αρχίζει να ξυπνάει. Δεν ψήφισε ακόμη Ένωση Κεντρών, αλλά έχει αρχίσει και υποψιάζεται αυτούς που ψήφιζε τόσα χρόνια ότι τον κοροϊδεύουν. Είναι και αυτό ένα βήμα, είναι το πρώτο βήμα, μεγάλο βήμα αυτό. Λοιπόν, να βοηθήσετε όλοι
Εγώ δεν λέω ότι η Ένωση Κεντρών είναι σοφό κόμμα ή σπουδαίο ή ότι με το πάτημα ενός κουμπιού θα λύσει κανένα πρόβλημα. Αλλά με σοβαρότητα, με διάλογο, χωρίς ευνηδιασμούς, θα βάλουμε κάποια πράγματα προς συζήτηση. Θα χαρώ και τα άλλα κόμματα να τα συζητήσουμε με σοβαρότητα και να μην κοιτάνε μόνο το πολιτικό κόστος και την ψήφο. Και χαίρομαι που και ο φτωχός, ας πούμε, ο συνταξιούχος καταλαβαίνει ότι οι αυξήσεις που θα του δοθούν θα είναι περιορισμένες. Καλό είναι και αυτό. Και ο πλούσιος που καταλαβαίνει ότι τα ασφαλιστικά ταμεία αρχίζουν και φτωχεύουν και μπορεί αύριο να χάσει κάτι, καλό είναι και αυτό. Είναι μια προετοιμασία για τις ερχόμενες μεγάλες ζυμώσεις. Γιατί, κυρίες και κύριοι, δεχτείτε την ταπεινή μου άποψη. Ο κόσμος το 2005 τι εικόνα παρουσιάζει, όχι η Ελλάδα μόνο, ο κόσμος όλος. Κάποιες χώρες είναι πολύ πίσω και ο εργαζόμενος παίρνει 80 ευρώ. Κάποιες άλλες χώρες είναι πιο προχωρημένες και ο εργαζόμενος παίρνει 600, 1000, στη Γερμανία 1100, στην Αμερική ξέρω εγώ $1800, παίρνει πιο ψηλά. Τι νομίζετε, εγώ πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια από σήμερα, μοιραίως, αυτοί που παίρνουν 80 ευρώ θα τα έχουν κάνει 300. Και εμείς που παίρνουμε 600 θα έχουν αξία για 300. Εκεί οδηγούμε. Δηλαδή, στην Ιταλία ο Βορράς βοηθάει τον Νότο. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση οι πλούσιες χώρες αναγκαστικά τους πιο φτωχές. Στην Αμερική, αναγκαστικά, για να μην του βγει ο μαύρος και να σφάζεται στον δρόμο, τον επιδοτεί. Ο Κινέζος ως πότε θα παίρνει 80 ευρώ ο εργαζόμενος? Άρα δυστυχώς εμείς οι Έλληνες θα έχουμε δύσκολα χρόνια μπροστά μας. Εμείς θα έχουμε δύσκολα χρόνια. Εμείς θα δούμε μεγάλες ανισότητες. Θα δούμε οι πλούσιοι να γίνονται πάρα πολύ πλούσιοι, οι φτωχοί πάρα πολύ φτωχοί και να εκλείπει η μεσαία τάξη. Εκεί οδηγούμεθα και αυτό φοβάμαι. Γι' αυτό ζητώ διάλογο και ζητώ όλα τα κόμματα και όλοι οι πολίτες να συμβάλλουν και να ευαισθητοποιηθούν εις το άμεσο μέλλον για να μην βρεθούμε στα κρύα του λουτρού. Για να μην φτάσουμε, λες, σε σημεία οι συνταξιούχοι να πάνε την πρώτη του μηνός και να μην έχουν να πάρουν τη σύνταξη. Μην φτάσουμε σε τέτοια. Να κάνουμε όλοι από τώρα κάποιους συμβιβασμούς και κάποιες θυσίες για να μην ξυπνήσουμε ένα πρωί να πάθουμε κρυολουσία τέτοιου βαθμού που να μην μπορούμε να την δεχθούμε, να μην μπορούμε να την αντέξουμε. Έρχονται δύσκολες μέρες. Μπορούμε όμως να απαλύνουμε και να αμβλύνουμε το μέλλον αν δείξουμε σοβαρότητα και ευθύνη. Ευθύνη και πάνω απ' όλα ευθύνη. Γιατί βλέπω ανευθυνότητα, βλέπω όλοι. Λύνεις το πρόβλημά σου στην εφορία, δεν σε νοιάζει η άλλη. Όχι, να σε νοιάζει και η άλλη. Βγαίνει από τη φυλακή ένας φυλακισμένος, έστω άδικα ή δίκαια. Κομμάτια λέει στάχτη και μπορεί να γίνουν οι υπόλοιποι. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να θυμηθούμε του Χριστού τη διδασκαλία. Δεν είμαι ηθικός, τέτοιος θρησκευτικός ηγέτης, απλώς άνθρωπος είμαι. Αλλά δίδαξε αλληλεγγύη, δίδαξε το ου μη γεύσεις. Γιατί το δίδαξε? Γιατί θα μη γεύσεις τώρα εσύ, αύριο θα σου πάρουν τη δική σου γυναίκα οι άλλοι. Λοιπόν, μας αρέσει το καλό, το κακό κάνουμε ότι δεν το ξέρουμε. Το υφιστάμεθα όμως, γιατί η μοίρα του ανθρώπου το έχει. Για πέστε μου, κύριε Αλιφραγκή μου, εσείς. Πολύ σωστά, βέβαια. Ναι. Πολύ σωστά. Πέστε μου. Σήμερα θα μοιχεύσεις εσύ, αλλά αύριο θα μοιχεύσεις. Ναι, εις βάρος. Αυτό γίνεται. Έτσι. Αυτό, γι' αυτό, ναι, έχουν διαβρωθεί. Και πολλά γίνονται για τις γυναίκες σήμερα. Έτσι. Πάρα πολλά. Και οικονομικές ατασταλίες και γενικά. Ο τροϊκός πόλεμος για γυναίκα δεν έγινε. Για γυναίκα, αλλά και όλα σήμερα γυναίκες γίνονται. Τα πάντα. Εδώ είναι... Τα διακοποδάνεια για ποιους τα παίρνουν? Για τους άντρες, θα παίρνουν για τους εαυτούς τους. Για να πάνε βόλτα τη γυναίκα. Τους τραβάνε τη μύτη. Μάλιστα. Μάλιστα. Για πέστε μου τώρα, μετά από αυτό το μικρή παρένθεση χιούμορ. Πέστε μου τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτό που είπα μόλις τώρα, ότι μοιραίως η ανθρωπότητα βαδίζει σε μια κατάσταση οι πιο πλούσιες λίγο οικονομικά χώρες να βάλουν νερό στο κρασί τους και να θυσιάσουν κάτι και οι πιο φτωχές σιγά σιγά να ανέβουν γιατί δεν μπορούν να ζουν αιωνίως με 70 ευρώ. Ακριβώς. Προσέξτε, καταρχήν δεν γίνεται όλοι να γίνουμε πλούσιοι. Μακάρι να γινόταν. Μακάρι να γινόταν, κάποιοι πρέπει να δουλεύουν. Mm. Έτσι, κάποιοι πρέπει να δουλεύουν
για να παράγεται το έστω το φαΐ που τρώμε και τα λοιπά. Από εκεί και πέρα, όλοι πιστεύουν να υπάρχει ένα μέσος όρος ζωής, ικανοποιητικός, να δουλεύουμε ναι, να παράγουμε ναι, και από εκεί και πέρα υπάρχουν και κάποιοι πιο πλούσιοι, οι οποίοι λόγω της εξυπνάδας τους ίσως απέκτησαν πιο πολλά λεφτά. Λόγω της εξυπνάδας. Είναι έξυπνοι πλούσιοι. Όχι λόγω της αποτεωνιάς. Εσείς έχετε γνωρίσει πλούσιους στη ζωή σας. Είναι έξυπνοι. Συνήθως είναι απαταιώνες. Δεν νομίζω. Ή είναι έξυπνοι στην απαταιωνιά, συνήθως. Βρήκαν εγκαταστάσεις. Βρίσκουν τρόπους να κλέψουν καλύτερα. Που φτωχός και πιο θρασίς ακριβώς. Που φτωχός δεν βρίσκει. Πάντως και η Αμερική την πάτησε με την αλαζονία της στο Ιράκ. Δεν βλέπει τα δικά της τα χάλια στη Νέα Ορλεάνη. Πεθαίνουν οι δικοί της άνθρωποι. Να μου πεις δεν τους ενδιαφέρει κιόλας. Τι τους ενδιαφέρει αν πεθαίνει στο Ιράκ ή αν πεθαίνει στο Ιράκ. Πόσα εκατομμύρια έχει η Αμερική, 240 εκατομμύρια. Ναι, κάπου εκεί. 30.000 τι είναι για το. Τι είναι για τους. Μια θυσία σε ανθρώπινες ζωές. Κάτι άλλο που αναρωτιέμαι. Μαύροι δεν πεθάνε εκεί. Πιο πολύ ήταν Αφροαμερικανοί. Αξίζει η ζωή του μαύρου. Για τον Μπούς. Δεν νομίζω να είναι. Ίσως όχι τόσο. Μια ωραία. Κάτι άλλο. Ο πληθωρισμός πώς είναι 3% και το γάλα αυξάνει 20%. Η ντομάτα αυξάνει 20%, 50%. Πώς, ποιος, ξέρουμε τον πληθωρισμό. Γιατί ο Δούκας, ο γαμπρός του κυρίου Έβερτο Δούκας, είχε πει ότι ανεβαίνει το πετρέλαιο, ξόδευε λιγότερο. Ανεβαίνει η σοκολάτα, αντί τρεις θα παίρνεις μία. Με ο πληθωρισμός, έδωσε, δηλαδή ο κύριος Έβερτ έχει ένα πολύ έξυπνο γαμπρό. Έδωσε λύση. Που είχε πει ότι μην ξοδεύετε λιγότερο. Οπότε θα σας έρχεται το ίδιο. Εκείνο το... Δηλαδή ανεβαίνουν τα πράγματα. Παίρνει λιγότερα και θα πληρώνει τα ίδια. Ναι, αλλά ο πληθωρισμός νομίζω δεν είναι. Είναι βάση. Παίρνει δειγματοληπτικές τιμές βασικών προϊόντων. Μερικών. Μερικών. Όχι όλων. Μερικών, όχι όλων. Άρα λοιπόν τι γίνεται. Ο πληθωρισμός είναι πλασματικός. Καλάθι της νοικοκυράς. Είναι πλασματικός ο πληθωρισμός ή δεν παίρνει σωστούς δείκτες. Και μαζεύει. Ότι... Έχει κάτι όπλο. Όχι. Ακούστε, κάθε. Όπως και οι λογιστές της εταιρείας κάνουν απατεωνιές. Βάζουν περισσότερα πάγια. Βάζουν... Κάνουν αλχημίες. Ναι. Περνάνε τα έπιπλα. Κάθε χρόνο. Ναι. Δηλαδή, άμα θέλεις να δείξεις κέρδη, δείχνεις. Άμα θέλεις να δείξεις ζημίες, δείχνεις. Λοιπόν, τι κάνουν. Στα 20.000 είδη, λέμε τα καταναλωτικά, μπορεί και 100 να τα κρατάνε επίτηδες σταθερά. Γιατί αυτά θα βάλουν. Όταν κάνουν το καλάθι της νοικοκυράς και έχει 15 είδη. Τα 12 θα είναι από τα λίγα τώρα. Και τα 2 μόνο. Και να δεις τι ωραία που το κάνουν οι λογιστές. Εκεί προδόθηκε ο συνήθις. Ξέρετε, μου λέει προεβδομάδος ένας λογιστής. Προδόθηκε, εντάξει. Λέει, είναι το επάγγελμα. Προδόθηκε. Είναι το επάγγελμα που αντί να βγάζουν οι αριθμοί το αποτέλεσμα, μας λένε βγάλε έτσι, αλλιώς έχασε τη δουλειά σου. Αντί λέει ο λογιστής να κάθεται να γράφει, οπότε ή να βγαίνουν κέρδη αυτά, του λέει το αφεντικό. Κοίτα, βγάλε ζημιές. Γιατί αλλιώς θα σε διώξω και θα χάσεις και τις 500.000 δραχμές που σου δίνω. Κάθομαι λοιπόν και εγώ σαν κερατάς, λέει, και αρχίζω σβήνε, γράφε, σβήνε αυτό. Ρε, του λέει, αν γίνει κανένας έλεγχος θα μας πάνε όλους. Δεν τους νοιάζει. Ναι. Σου λέει δωροδόκηση. Όταν γίνει έλεγχος δωροδόκηση να τελειώνουμε. Ακριβώς. Με την απογραφή αυτή την κομπίνα δεν έβγαλε η Νέα Δημοκρατία τα γραφόμενα του Σιμίτη. Που είχε ισχυρή Ελλάδα και καθρέφτη της οικονομίας. Ναι. Πού είναι ο Σιμίτης? Να δούμε την ισχυρή Ελλάδα. Φρυγάλος. Την κατάντια αυτή που πάμε τώρα. Ο Σιμίτης από το κακό στο χειρότερο. Ο Σιμίτης δεν θεωρεί. Όπως είπα νωρίτερα, όχι ισχυρή Ελλάδα. Είπα νωρίτερα, τελευταία τρύπα του ζουρνά καταντήσαμε στην Ευρώπη. Ήτανε καλός ο Σιμίτης. Κύριε Μπακαλούδη. Ναι, γι' αυτό τον ξαναψηφίσανε και τον ξαναβγάλανε πρωθυπουργό. Και τον τιμή τώρα, τον τιμά και του Πασόκ τώρα. Είδατε πόσο τον τιμά. Του δώσανε, όχι. Ναι. Δεν ξέρετε ότι βγάζει ένα βιβλίο και συμβουλεύει τον Γιωργάκη και τον Καραμανλή πώς να πορευτούν. Αυτό κάθεται. Είναι υπερκομματικό σαν το Μητσοτάκι. Ναι, έγινε κάτι τέτοιο. Αλλά οι βίλες του Αγίου Θεοδόρου, βίλες. Μόνο ο Σιμίτης. Τα σπίτια στο Κολονάκι. Μόνο ο Σιμίτης. Εν πάση περιπτώσει, είπατε νωρίτερα ότι Ένωση Κεντρών θα βάλει ορισμένους όρους σε περίπτωση που θα μπει στο κοινοβούλιο σε μια κυβέρνηση. Ενότητας και συνασπισμού. Και τα κυριότερα είναι ότι θα βάλουμε το ζήτημα της νοικοκυράς, πρόεδρε, της μητέρας της νοικοκυράς που ασχολείται με τα οικιακά. Μητρότητας. Η μητρότητα. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Γιατί διαπαιδαγωγεί παιδιά, φροντίζει νοικοκυριό, προσέχει το σύζυγο, προσέχει και κάποιο γέροντα, κάποια γριά στο σπίτι.
και φτάνει στο σημείο να πηγαίνει να ζητιάνε. Τι θα κάνουμε, επίδομα θα βάλουμε. Να ζητιάνε μισθό. Μισθό. Και πού θα τα βρούμε τα λεφτά. Αυτά θα τα βρούμε. Γιατί ακούει ο κόσμος και εμείς θα μπορέσουμε, θα τα βρούμε. Εμείς θα τα μπορέσουμε να τα βρούμε, γιατί θα προτείνουμε ίση κατανομή του πλούτου. Σήμερα είναι ανίσχυση. Και θα δεχθούν οι πλούσιοι ή θα μας ανατρέψουν. Αυτό θα εξαρτηθεί από το λαό τι δύναμη θα δώσει στην Ένωση Κεντρό. Αυτό θα εξαρτηθεί. Γιατί πολλοί μου λένε, αν αυτά πας να τα εφαρμόσεις, θα σε αφήσει ο Βαρδινογιάννης. Ναι. Θα σε αφήσει ο Κόκαλης. Έτσι μου λένε. Να σας αν έχει πάρει τη δύναμη από το λαό, μπορεί. Ναι. Αν μπορεί να μπορεί. Και αν έχει θέληση, βέβαια. Μπροστά στη λαϊκή. Η δύναμη ο λαός πολλές φορές έδωσε και προδόθηκε. Αμέσως. Προδόθηκε από ποιους, πρόεδρε? Από ποιους προδόθηκε? Προδόθηκε από το Σιμίδη και από τον Καραμάνη. Από συγκεκριμένους. Αυτή τη στιγμή, από συγκεκριμένους. Από μια οικογενειοκρατία που κυβερνά τον τόπο εδώ. Αλλά το ερώτημα τώρα για τον τηλεθεατή, γιατί ακούνε χιλιάδες κόσμο στην εκπομπή. Θα δώσουμε μισθό στη μητέρα που έχει 2, 3, 3, 4. Πού θα βρούμε τα λεφτά? Πες, αναλαμβάναμε αυτή τη στιγμή. Είπαμε, θα γίνεται ίση κατανομή του πλούτου, του εθνικού πλούτου. Πώς θα γίνει, θα πάρει ίση ο Βαρδινογιάννης? Δεν κατάλαβα. Συγγνώμη, λέτε ίση κατανομή. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή θα πάρετε ίδιο μερίδιο εσείς και ίδιο ο Αλαφούζος? Όχι, όχι. Ο Κοντομινάς θα πάρει το ίδιο? Όχι, θα δώσουμε αυτά που πρέπει να πάρουν αυτοί, αλλά θα κόψουμε μερικά για να δώσουμε και στους αδύναμους. Και θα μας αφήσουν αυτοί ή θα ενωθούν? Σας παρακαλώ, τι είναι αυτοί, πρόεδρε, με συγχωρείτε, τι είναι? Έχουν τα πολιτικά. Υποκαθιστούν τη λαϊκή κυριαρχία αυτή. Εμείς θα έχουμε όμως. Χούντα είναι. Εμείς θα έχουμε το κράτος, πρόεδρε. Και το κράτος μπορεί να βάλει φραγμούς. Σε αυτή την ασωτεία. Δηλαδή θα μπει ένα φραγμό στην μεγάλη ασυδοσία των ολίγων. Την ασωτεία των ολίγων. Για το χρηματιστήριο. Που τα πήγαν έξω, πώς θα πάρουν? Να βγάλουν τους κωδικούς, πρόεδρε. Να τους βγάλουν τους κωδικούς. Να γυρέψουμε πίσω τα λεφτά, δηλαδή, να υποσχεθούμε τέτοιο πράγμα. Και να μπει το πότε μέσχες. Προσέξτε να. Όχι μόνο στο χρηματιστήριο τους κωδικούς, αλλά και στις συμμορίες του εκάστοτε οργανισμού. Να βγει έλεγχος και να δημευθούν οι περιουσίες, να γίνει έλεγχος. Εύκολα πράγματα είναι αυτά. Μα λέμε τώρα, όταν έχουμε κάποια δύναμη, θα βάλουμε ζητήματα, πρόεδρε. Όταν υπάρχει αυτοδύναμη κυβέρνηση, δεν μπορεί να τα κάνει αυτά. Διότι γιατί τα έχει αρπάξει από το. Εκβιάζεται πρώτον και δεύτερον, έχει την πλειοψηφία και αποφασίζει και διατάζει. Περνάει τα νομοσχέδια όπως θέλει, δεν λογαριάζει κανέναν, δεν υπολογίζει. Και υπηρετεί την ολιγαρχία. Υπηρετεί, όχι μόνο. Και εκμεταλλεύεται την πλειοψηφία του λαού. Η εξουσία μεθάει την ηγεσία της κυβέρνησης, τη μεθάει, πρόεδρε, όταν έχει. Μεθάει ο άλλος. Για να πούμε με λίγα λόγια, αυτά τα έχουμε πει κατά με λίγα λόγια. Αυτά πρέπει να δηλαδή, τα λέμε. Τι θα κάναμε εμείς για τους κλέφτες του χρηματιστηρίου, τι θα κάναμε εμείς? Εμείς τι θα κάναμε? Εμείς θα βάζαμε ζητήματα, θα απελευθερώναμε τους εισαγγελείς, θα τους λύναμε τα χέρια, θα τους δηλώναμε συμπαράσταση για να μπορούν να επιτελέσουν το έργο τους άφοβα. Είναι πολύ απλό να δεις που πήγαν τα λεφτά. Έτσι. Είναι πολύ απλό να δεις. Πού πήγαν τα λεφτά? Ποιοι κέρδισαν, πόσα κέρδισαν? Μας έχουν εδώ, κύριε Ελφραγκή. Πρόεδρε, τα λεφτά τα έχει πάει στην Κούβα και σε offshore εταιρεία. Πώς θα τα πάρεις εσύ πίσω τα λεφτά, κύριε? Πρόεδρε, άμα μπει φυλακή θα τα βρει τα λεφτά. Θα τα φέρει. Άμα μπει φυλακή θα τα φέρει. Αν αποδειχθεί ότι πράγματι έκλεψε. Θα για να πληρώσει. Ναι, και μπει. Στη φυλακή θα τα βρει τα λεφτά. Δηλαδή η φυλακή φοβίζει, θέλετε. Σαφώς. Φοβίζει, ναι. Σαφώς. Είναι λίγο δύσκολο να μπουν αυτή η φυλακή, αλλά. Μα λέμε τώρα. Πρέπει να υπάρξει προσπάθεια. Όχι μόνο προσπάθεια. Πρέπει να υπάρξει πραγματική δικαιοσύνη. Πρέπει να αποφασίσει ο ελληνικός λαός όταν θέλει πραγματικά δικαιοσύνη και όταν θέλει να βελτιωθεί και το δικό του εισόδημα και το επίπεδο το βιωτικό. Έτσι, για να πάρει κάτι παραπάνω στη σύνταξή του, αντί 180 ευρώ να πάρει 500 ευρώ, να μπορεί να ζήσει σαν άνθρωπο. Αντί να παίρνει 500 ο μισθωτός στο Βερόπουλο και στην ιδιωτική επιχείρηση να πάρει 1000 ευρώ, να μπορέσει να ανταπεξέλθει τις υποχρεώσεις του. Εδώ λέμε ότι 2-3 εκατομμύρια είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Και αναρωτιέμαι, πρόεδρε, 3 εκατομμύρια κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν καθίσουμε να το σκεφτούμε έτσι εκλογικά πλέον, τι ψηφίζουν αυτοί οι άνθρωποι? Πλήση άκρα δεξιά. Κλείσε κεφάλι. Εδώ βλέπεις οπαδούς του Καρατζαφέρη στη Θεσσαλονίκη ένας. Α, είπατε τώρα Καρατζαφέρη, ξέρετε ότι αρχίζει και ξυμνεί το Γεώργιο Παπανδρέου τώρα ο Καρατζαφέρης. Μα δεν είναι, διαβάσαμε μήνυμα. Το Μακρυγιάννη εξυμνεί.
διαβάσαμε το μήνυμα την άλλη φορά. Μήνυμα τηλεθεατή που είπε, λέει, ο Καρατζαφέρης στο κανάλι του, ότι τρεις μεγάλους είχε η Ελλάδα στον 20ο αιώνα. Ναι. Ελευθέριο Βενιζέλο, Ιωάννη Μεταξά, Γιώργιο Παπανδρέου. Και μου λέει, και έγραφε ο τηλεθεατής, δεν το διάβασα βέβαια, λέει, είναι ή δεν είναι τρελός, κύριε Λεβέντη, για τον Καρατζαφέρη. Τώρα... έγραφε ο τηλεθεατής. Τι να κάνει. Αυτό τι μας λέει, πρόεδρε. Να πάμε να πολεμήσουμε. Το Ιωάννη Μεταξά. Να πάμε να πολεμήσουμε με πυρηνικά. Και το σημαντικό ποιο είναι, ότι κάθεται και αναφέρει τις θέσεις της Ένωσης και ναι, ακριβώς, αντιγράφει. Αντιγράφει. Πρώτον, μαγνητοφωνεί τις εκπομπές μας και αντιγράφει. Όταν μιλάει για συμμετοχή των εργαζομένων στα κέρδη της επιχείρησης, από το 90 εμείς... Για μείωση των συντάξεων, άρχισε να αγαπάει πλέον τους χαμηλόμισθους. Αλλά κάνει όμως επιλογή ο κύριος Καρατζαφέρης, και αυτό δεν είναι έτσι προς τη μισή. Σχολή δημοσιογραφία. Κάνει επιλογή προς τους αδύναμους που κάνει τα κανάλια. Μέλλον, εδώ θέλουμε συνολικά να δημιουργηθεί. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μια... επιλογή τι κάνει. Δεν καλεί οικογένειες και χρηματοδοτεί από την επιδότηση που παίρνει από το κράτος. Είπε πόσα είναι η επιδότηση. Δεν είπε, αλλά εγώ πού θέλω να καταλήξω. 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό το ομολόγησε, ότι παίρνει κάθε χρόνο 3 εκατομμύρια ευρώ. Αν θέλει να βοηθήσει τους φτωχούς και αδύναμους που κάθεται και φωνάζει, αυτούς που παίρνουν 200 ευρώ σύνταξη και 300 και 500, αν θέλει να τους βοηθήσει να καταθέσει την αίτηση στη Βουλή και να πει ότι εγώ πλέον παρετούμε από τη χρηματοδότηση του κόμματός μου. Και αυτά τα χρήματα να διατεθούν στους αδύναμους, στην υγεία, στους πολυτέχνους, έτσι, στους ανήμπορους. Αυτό να το δει και η Νέα Δημοκρατία, να το δει και το ΠΑΣΟΚ, και επιτέλους να το ακολουθήσουν, γιατί είναι μεγάλη πληγή η χρηματοδότηση των κομμάτων. Το έχουμε πει 100.000 φορές. Μεγάλη πληγή. Είναι πολλά τα λεφτά. Και αν θέλουν να συντηρηθούν τα κόμματα, να συντηρηθούν από τους οπαδούς τους. Να βάλουν μία εισφορά 50 ευρώ κάθε μήνα για να μπορούν να συνεχίσουν. Και πώς θα βάζει κόμμα μετά ο Καραμαλής στις γιγαντοαφίσεις του. Αυτό, πρόεδρε. Κάθε γιγαντοαφίση έχει 600.000 δραχμές. Ναι, αλλά όχι μέρες. Να την πληρώνω εγώ την αφίση. Η Νέα Δημοκρατία βάζει 30.000. Να την πληρώσει ο οπαδός του. Να την πληρώσει τεράστη, ο οπαδός του. Τεράστη. Όχι εγώ. Και ο συνταξιούχος του ΟΓΑ. Γιατί να πληρώνει συνταξιούχος του ΟΓΑ την αφίση του Καραμαλή. Δεν το κατάλαβα. Και του τώρα αυτό... Γι' αυτό και συντηρούνται στην εξουσία. Έτσι. Οι υπουργοί τώρα, γιατί ρωτάει ξανά εδώ η κυρία Ευδοκία, οι υπουργοί τα παίρνουν αυτό που είπε ο Πολύζος, μερικοί υπουργοί. Για να τα λέει κάτι θα ξέρει, δεν μπορεί, κάτι θα ξέρει. Μα, αλλά τώρα τα γύρισε ότι πιστεύει τον Καραμαλή. Ναι, αυτό είναι όντως περίεργο. Πώς είναι μαζί του και την άλλη κατηγορία. Μα και τον Κατσίκη, ξέρετε τι είχε γίνει. Ενώ τον διαγράψανε τον Κατσίκη από την κοινοβουλευτική ομάδα, γιατί ο γιος του ήταν έμπορος ναρκωτικών και συνελήφθη στο αμάξι με ναρκωτικά. Μετά από 2-3 μήνες, όταν ξεχάστηκε, όχι, δεν τον ούτε έβγαλε ανακοίνωση, αλλά άρχισε να ξαναμπαίνει στις συνεδριάσεις. Σιωπηρή επιστροφή έγινε με τον Κατσίκη. Λοιπόν, και τούτο δούμε πως το κάνει έτσι. Δηλαδή, 2-3 μήνες. Ας τα βλέπω ελληνικό λαό. Υπάρχει μια καταγγελία μέσα στο κόμμα. Υπάρχει μια καταγγελία. Αντί να την εξετάσει, τώρα τον έδιωξε. Δηλαδή, σαν του λέει, δεν θέλουμε να ακούσουμε τι λες. Σε διώχνουμε. Μα, είναι σωστό αυτό. Ξέρετε, από κάτω γι' αυτό λέγεται αυταρχισμός. Γι' αυτό λέμε μεθάει δηλαδή, η εξουσία. Είναι σίγουρος, μεθάει. Είναι Νίκο, μεθάει η εξουσία. Ο Παπανδρέου τους είχε καταργήσει μέσα στο αεροπλάνο. Ο Καραμαλής τους έκοψε τα κεφάλια. Γιατί? Πιστεύετε ότι τους μέθησε εξουσία και ότι δεν ξέρουν τι κάνουν από πίσω, ότι θέλουν την κάθαρση και ότι δεν την κάνουν για άλλους λόγους? Για το συμφέρον που εκπροσωπούν. Το μεθύσει, ναι, όχι, λέω ότι ποτέ δεν θέλανε κάθαρση. Ακριβώς. Αλλά ήρθε και η εξουσία και τους ανέβασε, δηλαδή καβαλήσαν το καλάμι και γίνανε δικτάτορες. Ποτέ δεν θέλουν ποτέ το διεθνές διαπλεκόμενο. Ενώ όμως άμα υπάρχει έλεγχος από κάτω και πίεση, υποκύπτουν. Αμέσως συνέρχονται, έρχονται στα καλά τους. Γιατί όταν θα βγουν μέσα στη Βουλή για μια ολομέλεια της συζήτησης και δούνε στα έδρανα το Λεβέντη με 10-15 βουλευτές και καμιά δεκαπενταριά του Καρατζαφέρη ή οποιοδήποτε άλλο εξυπνοβουλευτικού κόμματος. Αλλή μονόμαστε άμα δούμε του Καρατζαφέρη. Παράδειγμα λέω. Να γελιοποιήσουμε τη Βουλή. Όχι, να γελιοποιήσουμε. Όχι, ας είναι και του Καρατζαφέρη, γιατί είναι ένα κόμμα. Αν άρθρες κραυγές θα έχουμε. Λοιπόν,
Θα αρχίσουν οι μαϊμούδες να κάνουν. Η ζούγκλα, έχεις δει το σποτ του ζούγκλα του Τριανταφυλόπουλου. Τέτοια πράγματα θα έχουμε άμα πούνε οι καρατζαβέρδες. Πιστεύω ότι θα στηρίξει τις δικές μας θέσεις. Ήδη άρχισε να τις αποδέχεται. Αυτό το κάνει για να πάρει ψήφους. Στην ουσία είναι μια χούντα. Σε παρακαλώ, αφού του Αγίου Κωνσταντίνου, εγώ έχω κασέτα, το ξέρει ο κ. Καρατζαβέρδης, και ότι θέλει ώρα να την βάλω εδώ στο έκτρα. Κασέτα που δεχόταν συγχαρητήρια του Αγίου Κωνσταντίνου για τον Κλίξμπουργκ. Του Αγίου Κωνσταντίνου ο Καρατζαβέρης παίρνανε κάτι κυράτζες εκεί κατίνες και λέγανε του Αγίου Κωνσταντίνου, κύριε Καρατζαφέρη, να ζήσει βασιλιάς μας, γιορτάζουμε σήμερα τον βασιλιά μας, α, ευχαριστώ πολύ. Δεχόταν σαν να ήταν νόμιμος εκπρόσωπος, σαν να ήταν ανώνυμη εταιρεία και να ήταν γενικός διευθυντής. Απλά τώρα, επειδή σαν χούντα δεν μπορεί να πάρει ψήφους και ξέρει ότι ο νοικοκύρης κόσμος θέλει δημοκρατία, το γυρίζει και λέει για Γιώργιο Παπανδρέου, αλλά βάζει και μεταξά και τα κάνει. Για πλαστήρα. Βάζει όμως και μεταξά και τα κάνει σαν τη Μούρη. Να μην δυσαρεστήσει και τους δικούς του. Ναι, φοβάται μην τους χάσει όλους. Στο τέλος, στην προσπάθεια να βάλεις δύο καρπούζια στη μασχάλη, μπορεί να μείνεις και χωρίς μασχάλη. Όχι χωρίς καρπούζια. Χωρίς μασχάλη. Λοιπόν, γιατί. Προσέξτε και εγώ. Χρησιμοποιεί τη θρησκεία, χρησιμοποιεί ευαίσθητες χορδές του ελληνικού λαού για να υφαρπάξει ψήφους. Ναι, ό,τι του λένε ότι κουβαλάει ψήφους, το λέει. Γι' αυτό είπα εγώ την άλλη φορά, όχι από άποψη ανόδου του κόμματός του είναι επικίνδυνος. Είναι επικίνδυνος με την πολιτική στάση που τηρεί. Έτσι. Με τις απόψεις που κουβαλάει. Τις απόψεις που κουβαλάει. Οι άνθρωποι αυτοί δεν γιατί και ο Χίτλερ σοσιαλιστικά, δημοκρατικά ξεκίνησε. Καταλάβατε. Πάει να παρασύρει δηλαδή ανθρώπους και τον πρημοδοτούν και τον καλούν στα κανάλια. Ναι. Για να αποκόψει ψήφους από την Ένωση Κεντρών. Αυτό καλή. Είναι ξεκάθαρο. Ο τον καλή. Ναι. Γιατί πήραν. Όλοι τον καλούν. Πρόεδρε, πήραν την πληροφορία. Είναι μέσα στα συμφέροντα. Ένας μαρδάς του Α τον κάλεσε. Τι σημαίνει αυτό. Είναι αρεστός. Πήρανε. Ενώ κατηγορούσε την διαπλοκή, τώρα συμφιλιώθηκε. Πήρανε το μήνυμα. Έλεγε. Αφού τα θέλει όλα δικά του. Έτσι. Από τη στιγμή που έχει και τον τίτλο του Ευρωβουλευτού και Αρχηγού. Πήραν το μήνυμα ότι η Ένωση Κεντρών έχει άνοδο και πρέπει πάση θυσίας να μπει μπροστά για φράγμα, όπως έμπαινε ο Στεφανόπουλος, όπως έμπαινε ο Σαμαράς, όπως έμπαινε ο Τσοβόλας, όπως έμπαινε ο Μάνος και τόσοι άλλοι, να πούμε, που τους βγάζανε και έχουν εξαφανιστεί. Πού είναι αυτοί με τις θέσεις τους που τους ψηφίσανε. Τους ψηφίσανε. Πού είναι, δεν προδοθήκανε. Και όμως τους επιβραβεύσανε σε αυτές τις εκλογές. Δώσαν 89%. Πού, στη Δαμανάκη, στον Μάνο, στον Ανδριανόπουλο, στον άλλον τον Ανδρουλάκη. Λοιπόν, τους επιβραβεύσανε στον Αβραμόπουλο, στον Σαμαρά. Πού είναι. Κάναν κόμματα, τους παρασύρανε τόσα χρόνια. Τους πέραν την ψήφο Τσοβόλα, Σαμαρά. Πού είναι. Για δώστε την Ένωση Κεντρών να δούμε θα σας προδώσει. Εκεί είναι το ερώτημα. Κάντε την υπέρβαση. Στείλτε 10-15 βουλευτές της Ένωση Κεντρών να γίνουν την άλλη τετραετία 50 για να σφίξουν λιγάκι τα λουριά. Αυτό λέω, ναι. Έτσι λοιπόν είναι... Πρέπει ο ελληνικός λαός να έρθει στο ύψος των ευθυνών του και να μην τα αντιμετωπίζει. Να αφυπνιστεί, πρόεδρε, και να κάτσει να κάνει απολογισμό πόσες φορές έχει προδοθεί και έχει εξαπατηθεί. Δεν έχει άλλες λύσεις πλέον. Έτσι. Δηλαδή ποια είναι η λύση. Ποια είναι η πιο άλλο δεν υπάρχει λύση πλέον. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Πάλι στους ίδιους. Πάλι στα ίδια θα πάει. Πάλι στους ίδιους. Αν είναι δυνατόν. Μόνο δηλαδή πρέπει να είναι πολύ. Όχι, λένε εφόσον δυσαρεστηθήκαν από το Πασόκ, ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία και λένε τώρα. Ναι, το Πασόκ όμως έχει άλλον αρχηγό, άλλον πρόεδρο. Έχει τον Γεωργάκη. Μα ο Γεωργάκης δεν κυβερνούσε πριν. Πριν δύο χρόνια ο Γεωργάκης δεν υπέγραφε με το Σιμίτι όλες τις αποφάσεις. Το ίδιο είναι. Όλες τις αποφάσεις. Άλλαξαν αρχηγό ή κάτι άλλαξε. Λοιπόν και τι έγινε. Τι έγινε. Στις δημοσκοπήσεις. Ίδια πολιτική. Αν μπορέσουν και εξαπατήσουν πάλι τον λαό. Τα δύο κόμματα μαζί στις εκλογές 37 και 42 μας κάνουν 80 τόσο. Τώρα στις καινούργιες δημοσκοπήσεις που γίνονται. Στις οποίες δεν βάζουν. Οι δύο είναι 29, νομίζω το Πασόκ, με 34 είναι Δημοκρατία. Πολύ... Μία διαφορά. Αν τους αθροίσετε αυτούς, κάνε 29 και 30, 50-63% είναι χαμένα από το εκλογικό. Έχουν πέσει 18 μονάδες. Από το εκλογικό σώμα
Έχουν απαγοητευτεί, καθίστε να μην τα βάλουμε σωστά. Έχουν απαγοητευτεί 18% αυτό. Το εκλογικού σώματος. Το 3% έχει πάει προς τα μικρότερα κόμματα. Τώρα εμάς δεν μας φέρνουν μέσα στη στατιστική. Δεν μας φέρνουν στο ερωτηματολόγιο. Στο ερωτηματολόγιο. Αυτό είναι ένα κακό δηλαδή. Γιατί φοβούνται μήπως άμα πούμε και ένωση κεντρών. Αυτοί φοβούνται ότι άμα πούνε ένωση κεντρών 3% θα γίνει 10%. Της ανακουστής στον ελληνικό λαό. Εδώ είναι και η στρατηγική που χρειάζονται ορισμένα. Έχουμε ένα 15% του εκλογικού σώματος αυτή τη στιγμή τελείως ελεύθερο. Αν αποφάσει. Ελεύθερο. Δεν τους θέλει. Δεν θέλει κανέναν για μένα. Σου λέει απλώς εκείνο που κουβεντιάζουμε εμείς, αυτοί είναι ανίκανοι να μας διοικήσουν. Μας κοροϊδεύουν. Μας εξαπατήσει. Εγώ το λέω κοροϊδία. Ό,τι και να μας κάνει θα μας πούνε ή θα μας φέρουν μια μπριζόλα και άλλη φάμε. Αλλά στο τέλος την υπάρχει... Το βασικό είναι τώρα αυτό το μυαλό, αυτό το 15% που πρέπει σε 100 να απευθυνθεί κανείς και να του βρει και να βρούμε. Σε τι ακριβώς προσβάλλεται. Γιατί αποφασίζει αρνητικά. Είναι και δική μας δουλειά δηλαδή. Βεβαίως. Να έρθουμε σε πολλή επαφή με τον κόσμο. Γιατί ξέρετε και απόλυτα η πολιτική, εγώ έχω τη γνώμη, δεν είναι πλήρη ηθική να διδάσκεις. Είναι συμφέροντα ομάδων που καταπιέζονται από άλλο. Και είναι, πώς θα το πω. Είναι εξαρτημένη. Είναι και λέει ρίχτωνε. Μην πηγαίνουμε δηλαδή, επειδή θα έχουμε πάντα εξαγγελίες. Χρειάζεται και δύναμη επιβολής των ιδεών να φαίνεται πίσω από τις κουβέντες. Και τέλος, δύναμη, ξέρετε, δεν γίνεται. Προβάλλουν τα κανάλια συνεχώς τον αγώνα Πασόκ Νέας Δημοκρατίας, οπότε αναγκάζουν τον λαό να ψηφίσει αυτούς τους δύο. Δεν και Παναθηναϊκός δίνει... Ολυμπιακός. Ακριβώς. Μην χάσουμε τα κόμματα. Μοιράσαν και τις ομάδες. Το υποσυνείδητο περνάει, συνεχώς αυτό. Ξένενε γάλα νουνού. Έχουν καλούς. Η Κοκακόλα. Δεν θα πας στο σούπερ μάρκετ, δεν θα πας στο Κοκακόλα. Να πολεμήσουμε το διεθνές διαπλεκόμενο κατεστημένο. Όταν έχουμε διαπλεκόμενους εσωτερικά της χώρας μας, πώς να πολεμήσουμε τη νέα τάξη των πραγμάτων που θέλουν να μας επιβάλλουν. Ναι, είμαστε άοπλοι. Είναι πολλοί επιστήμονες και παρακολουθούν με κάθε λεπτομέρεια τις αντιδράσεις. Είδατε ότι. Η Νέα Δημοκρατία πριν 23 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. Λεφτά, εδώ μιλάμε για 23 εκατομμύρια ευρώ πληρώνουν το χρόνο. Και ξέρετε πώς τους αλλάζουν. Παρακολουθήστε τώρα τη διαμάχη μεταξύ Σέντζεν και των άλλων των δεξιών στη Γερμανία. Μέχρι εκεί 10% άντε την πήραν οι δεξιτοί. Έτσι έρχεται ο Πούτιν και δύο του στά είναι 34 με 40. Και να δούμε μεθαύριο αν κρατήσουν. Μέχρι την Κυριακή. Μέχρι την Κυριακή πόσο θα κρατήσουν. Ναι. Με δύο κόλπα πάνω. Πάνε να εκβιάσουν ολόκληρο τον κόσμο. Εκβιάζεται ολόκληρο ο κόσμο. Εκείνο και που. Ενώ το έχει εκδηλώσει. Και το λέγανε μην είσαι ολόκληρο. Ναι. Ότι πια ο Σέντερ έχει ξοφλήσει με τους νόμους που έβαλε πάλι στην παγίδα. Μα και αν ξαναβγεί και αυτός θα είναι ξεφτύλα. Ξεφτύλα, όπως είναι. Συνέχεια, είναι καθεστώς. Ο Μπλερ. Ναι. Ο Μπλερ, ναι, όλοι. Με εισβολή στο Ιράκ και με αυτή την πολιτική τους καταψηφίσανε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι να τρελαίνει. Γιατί οι λαοί είναι απολύτικοι, κύριε Καρικαβού. Οι λαοί είναι απολύτικοι. Λέει, τι εννοώ απολύτικοι. Δεν είναι πολιτικοποιημένοι οι περισσότεροι πολίτες. Με τα κοινά. Ναι, δεν γνωρίζουν. Δεν τους παρασύρουν με τα σύριαλ. Λέει, το Πασόκ έγραφε στους συνεταιρισμούς τους αγρότες κανένα στρέμμα παραπάνω. Τους έλεγε χωρίς να ξέρουν τι είναι. Και με τις επιδοτήσεις. Και μετά γίνεσαι κακομοίρης της μοίρας. Τώρα ο Καραμαλής λέει δεν διορίζει. Και άμα πάτε σε όλα τα υπουργεία. Στον όροφο του Υπουργού είναι 1000 άτομα. Ναι. Που όλοι ζητούν στο κομπιούτερ εκεί να γραφτούν για διορισμό. Τι γίνεται, όλοι αυτοί, γιατί δεν τους βγαίνει ο Υπουργός να πει παιδιά, δεν ακούσατε τον Πρωθυπουργό που δεν διορίζουμε. Τι μαζευτήκατε εδώ. Α, τους κοροϊδεύουν, εδώ έχουμε μια ανοιχτού τύπου απατεωνιά. Δηλαδή, η επίσημα η κυβέρνηση δεν διορίζει και οι όροφοι του κάθε Υπουργείου. Γεννάτο. Είναι πίχτρα. Πίχτρα για να δώσουν τα στοιχεία του. Όχι, και είναι μεσίες. Λέμε, πήγα στο Υπουργείο Παιδείας και τρελάθηκα στη Γιαννάτη. Δουλειά μηδέν, δεν εργάζεται. Καταλάβατε, λες και είχε, λέω συγκέντρωση, έχετε τι γίνει. Όχι, λέει, κανονική ημέρα είναι. Πριν είπατε βάζει 5 λεπτά. Πού να ήταν και μη κανονική, θα έπεφτε το κτίριο. Κοιτάξτε τις εφημερίδες που λένε κάθε μέρα πόσοι παίρνουν. Δηλαδή, εμείς μιλάμε για να αντισταθεί ο κόσμος. Και ο κόσμος κοιτάει όσο πιο κάτω να σκύψει το κεφάλι. Να πάει μέχρι κάτω. Φοβερό. Μα
Κύριε Πρόεδρε, ξέρετε που είναι μια μεγάλη απάτη. Σου λένε, αν πας τώρα να σε προσλάβουν. Ουσιαστικά προσφόλια. Πτυχίο Πανεπιστημίου. Άσκηση, προϋπηρεσία. 500 μονάδες, όλα. Σε κουβεντιάζουν, τους αρέσει η φάτσα σου. 800 και 500 και 1300. Ένα ξεπεράσει τον άλλον που κάθονται δύο κριτέ που είναι της κυβέρνησης. Σωστά, ναι. Και σου λένε σε πήραν. Από τη στιγμή που τον διορίσανε τον άλλον, τέλει, του χαρίσανε μια περιουσία η οποία φέρνει τουλάχιστον 15.000 ευρώ το χρόνο που δεν τα έχει αυτός. Όχι και μόνον αυτό. Άσε που μπορεί να κάνει τις λοβιτούρες του Δήμου. Τα οικόπεδα που χαρίζουνε. Λοιπόν, ακούστε, προχθές στη Θεσσαλονίκη ένας, είχε μεγενθύνει ένας μια φωτογραφία της ομιλίας που έκανε 3 Σεπτεμβρίου στο Ταϊκβοντό ο Γιώργος Παπανδρέου. Mm-hmm. Είχε έτσι όπως ήταν το γήπεδο, ναι, είχε μεγενθύνει φωτογραφίες. Ναι, προχθές έγινε. Λοιπόν, ναι. Και είχε πιάσει 100 άτομα από την πλατεία και είχε βάλει από κάτω ονόματα στη Θεσσαλονίκη αυτό. Πρώτη φορά ονόματα και πού δουλεύει ο καθένας. Λοιπόν, προσέξτε, από τους 100 αυτούς ήταν οι 20 τέως βουλευτές, τέως νομάρχες, διευθυντές, γυναίκες, οι άλλοι ήταν όλοι δημόσιοι υπάλληλοι. Μα έγραφε η ΔΑΠ, τμηματάρχης, μιας γενιάς υπάλληλος τον είχε διορίσει ο ΤΑΔΕ. Σαν στρατό. Και λέω, η Παναγία μου, δηλαδή, και οι 100 ήταν με συμφέροντα. Εγώ απορώ και... Δηλαδή Σοβιετική Ένωση καθαρά. Σοβιετική Ένωση. Σοβιετική Ένωση με ρόλο καθαρά δηλαδή. Και τα είχε μεγενθύνει και μου τα έδειξε και του λέω πώς θα... Λέει, έκανα 10 μέρες μου λέει, μια εβδομάδα για να τα... Οι μούρες είναι συγκεκριμένες μου λέει, σου λέω εγώ. Αυτό φέρνετε παράδειγμα, πρόεδρε μου. Είχανε 340 της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ και ήταν όλοι από το βαθμό του διευθυντού και απάνω. Συν τους συνδικαλιστές που είχαν εξαπλώσει μέσα στο εργατικό κίνημα. Οι οποίοι ήταν ο Πολυζωγόπουλος που τον πέρανε, ο πρωτόπαπας. Από πού πέρασαν. Ο άλλος Κυνικής, ο Κανελόπουλος. Από πού βγήκαν. Σπαρμένοι μέσα, αργόμισθοι. Αυτοί πέρναν το μισθό από κάποια θέση και γυρνάγανε πάντα ένα γύρο. Και κάνανε τις αρχές του κόμματος, ούτε αντιδράσεις ούτε τίποτα. Απλώς για το κόμμα. Και οι 340 της Κεντρικής Ενώσεως ήταν τέτοιοι αργόμισθοι, πληρωμένοι από υπουργοί μέχρι κάτω. Αυτό ήταν η μορφή του κόμματος. Και να δούμε τώρα, τούτοι ακόμη δεν μας έχουν βγει τα στοιχεία, όταν λέμε Νέα Δημοκρατία, τι είναι στον κρατικό μηχανισμό. Πω, και εδώ τι θα βγει. Μα το καλοκαίρι. Πιστεύω ότι δεν έχει ασχοληθεί κάποιος τώρα. Ναι. Είτε μη, αν και δεν το έχουν κάνει, και έχουν ξεσελώσει και έρχονται τώρα με τους καινούριους διορισμούς και όποιους παίρνουν. Βάλανε αυτή την, ξέρεις, το review που λένε εξωτερικά, να δω τη φάτσα. Και πίσω από τη φάτσα συνέντευξη, είναι το σημείο, είναι η συνέντευξη. Και πίσω από εκεί είναι το φακελάκι, το κομματικό που σε οδηγεί, που να, σε οδηγεί να στο τονίσουμε τέτοιο. Εδώ αυτό που τονίζει εδώ ο φίλος μας ο κύριος Αλέξης από το Γέρακα, ότι ο φόβος, η απειλή μάλλον άμεσης διεξαγωγής εκλογών παραμένει. Διότι ο Καραμαλής ξεσηκώνει όλο το δημόσιο εναντίον του να παραλύσει η κρατική μηχανή έτσι ώστε να πει αφού τα συνδικάτα αντιδρούν και οι βολεμένοι αντιδρούν ας ερωτηθεί ο λαός αν συμφωνεί με τα μέτρα μας. Έχετε δίκιο κύριε Λεβέντη, το έχετε εντοπίσει και να τα ακούσει και ο κόσμος ότι ο Καραμαλής επειδή τούτη την ώρα προηγείται αργότερα πιθανότατα θα χάσει το παιχνίδι συμβουλεύεται από συμβούλους του να προσφύγει σε άμεσες εκλογές γιατί τώρα το συμφέρουν. Δεν ξέρω, ακούσατε τι έβγαλε προχθές ένας υπουργός. Και μάλιστα νομίζω ότι ήταν ο άλλος ο Σκούφης, αν δεν κάνω λάθος. Ότι είπε, οι πασοκατζίδες των υπουργείων δεν μου αφήνουν να προχωρήσω. Αυτό σημαίνει και ξεκαθάρισμα. Διώξεις. Για να πάρει το... Για να πάρει τον πλήρη να βρει το δικό. Να βρει την αφορμή. Την αφορμή για να... Μέσα στο καλοκαίρι πόσοι διορισμοί έχουν. Ας το δούνε, ας το δούνε αυτό. Ένας άλλος φίλος μας, η κυρία Μαρία από το Γάλλιο, λέει πώς είναι δυνατόν η μονιμότητα να μην ισχύει από εδώ και πέρα και για τους παλιούς να ισχύει. Δηλαδή σε ένα υπουργείο που έχει 800 υπαλλήλους, οι παλαιοί, οι 700 τόσοι, να έχουν ασυλία και μονιμότητα και οι άλλοι, οι καινούργοι, να είναι επί ξύλου κρεμάμενοι και μάλιστα σε δύο χρόνια να κρυθούν αν παραμείνουν ή φύγουν. Τι είδους ισότητα είναι αυτή
στις εργασιακές σχέσεις, κύριε Λεβέντη. Δηλαδή, σου λέει, γιατί δεν αφαιρείς κάτι από όλους, παραφήνεις τους παλιούς άθικτους και να συνδυάζουν ναι, τους νέους. Και τους νέους, και έτσι ο νέος που να τολμήσει να βάλει χέρι. Πού να μιλήσει. Ναι, δηλαδή θα είσαι νέος, θα ξέρεις ότι σε δύο χρόνια θα ληφθεί η οριστική απόφαση αν θα μείνεις ή όχι. Θα κρυθείς, ναι. Οπότε και μία ατασταλία να δεις από τους παλιούς, πού να τολμήσεις να, να μιλήσεις αφού θα κρυθείς από τους παλιούς. Γιατί προϊστάμενοι δεν είναι οι καινούργοι ενός έτους, είναι οι παλαιοί. Παράβολομα. Ναι, είναι σοβαρό θέμα αυτό. Εγώ θα σας πω κάτι. Δεν είμαι υπέρ της άρσης της μονιμότητας. Ναι. Αλλά δεν είμαι και σε αυτή την ασυδοσία που ένας δημόσιος υπάλληλος. Από τότε που έγινε το κράτος δεν έχει δικαστεί. Είναι και κλέφτης και μέσα. Είναι ορισμένοι που υπάρχουν. Αυτά δεν λένε. Εάν δεν γίνει, πρέπει να μπει ένας τρόπος κρίσεως των υπαλλήλων. Δεν λέμε κοινάρουμε. Αν μπήκες και είσαι ικανός, θα κάτσεις να δουλέψεις. Και γιατί να σε διώξεις. Να μπει διακομματική επιτροπή. Από, ναι, αλλά εκείνο που, που είναι να βρούμε τα κριτήρια που να κρίνουν. Ναι. Ξέρετε ότι πέρσι το μεγάλο καρφό. Εύκολο πράγμα είναι αυτό να δούμε. Πέρσι, θα σας πω κάτι. Οι μεγάλες απεργίες των. Με τα σημερινά δεδομένα λέω. Που είναι Καραμαλής και κερνάει, Καραμαλής πίνει. Και πρέπει να πούμε. Πέρσι, κρίνοντες και κρινόμενοι. Και εδώ θα σας διακόψω. Είναι, θεωρούμε, πρωταρχικούς δημιουργούς του κράτους για τη δημιουργία και την πρόοδο. Τους καθηγητές του Πανεπιστημίου. Πιστεύω σε όλους. Λένε καθηγητές του Πανεπιστημίου, είτε γιατρός είναι μέσος, είτε ότι έχουν σοβαρότητα, ότι έχουν μόνο. Δεν είναι πάντα έρμος έτσι. Οι οποίοι πέρσι για πρώτη φορά. Γιατί στην Πάτρια δύο Πριτάνης κλέψανε τόσα λεφτά. Όλο το Πανεπιστήμιο. Όχι, λοιπόν, πέρσι αρχίζει να γίνεται αυτό. Να κρίνονται οι καθηγητές. Όλη η απεργία που παρασύρανε και τους φοιτητές. Ενώ για τους φοιτητές ήταν θετικό. Αυτός που δεν δάσκει πρέπει να είναι κορυφή. Δεν μπορεί να βάλεις γιατί κάποιος επήκε κάποτε και δεν ξαναδιάβασε μέχρι που γέρασε. Όλες οι απεργίες του περσινού των πανεπιστημίων των περσινών ήταν γιατί οι καθηγητές δεν δέχονται να κριθούν. Όπως και οι παπάδες. Αποτελούν το Άγιο Πνεύμα. Δηλαδή τους επιφώτισε ο Θεός και εκείνο εκεί. Και στους αλουνούς. Όταν είσαι καθηγητής, έρχεται, ας το πούμε, έρχεται από απ' έξω η φώτιση και δουλεύει το μυαλό σου. Αυτό είναι το κακό. Πρέπει να βρούμε, αν είσαι ικανός να δουλεύεις, μπήκε σε ένα μηχανισμό, συγχαρητήρια μέχρι τέλος. Εάν στο τέλος βρεθείς ανάξιος να αντιπροσωπεύεις τη δουλειά σου, κλέφτης, ψεύτης, καταπονείς το τους ανθρώπους που φτάνουν. Άσε το σπίτι σου, Χριστιανέ, για κάνω ό,τι θέλεις. Όχι όμως στην κοινωνία μας να μας αυτό όμως προϋποθέτει μια κυβέρνηση δικαίου. Έτσι. Συμφωνώ. Τα κριτήρια και τους ανθρώπους. Εδώ είναι το πρόβλημα να βρούμε. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουν, πάρα πολύ. Γιατί αν έρθει η ώρα και ξυπνήσει το θύμα και το ψώνιο, θα αλλάξει και θα γυρίσει ανάποδα ο Ντουνιάς. Εγώ το εύχομαι. Ανάποδα θα γυρίσει ο Ντουνιάς. Εγώ φίλε μου αυτό το εύχομαι. Έτσι. Δηλαδή να ξυπνήσει ο λαός και ανάποδα θα ξυπνήσει, δηλαδή, ο Ντουνιάς. Εγώ θα σας πω τώρα μια και κάνω και πολιτικές συζητήσεις. Γιατί τον παρακοροϊδεύσανε τον ελληνικό λαό, τον παρακοροϊδεύσανε. Μπροστά από λίγο είχαμε 6 δισεκατομμύρια του Έλληνα. Είμαστε όμως ο καλύτερος λαός. Είμαστε καλός εμείς. Αλλά τι κάνει οι άλλοι που διοικούν. Είχαμε 6 δισεκατομμύρια Έλληνα. Λέει φέτο εμείς ακόμη δεν βγήκαμε, το φτάσαμε στα 4, του χρόνου θα έχουμε πάει πίσω. Τι έγινε. Στο ΝΟΤΕ λέει κερδίσαν 800 εκατομμύρια ευρώ με εκείνη την θελουσία έξοδο. Και αμέσως από το χρηματιστήριο και την πώληση του 10% που το είχαν οι άλλοι δώσει και ξέρετε τα ομόλογα που ήταν και το πρωί. Ήταν η μετοχοποίηση, είχαν πάρει τα ομόλογα, ξέρω εγώ, δεν μπορούσαν να τα επιστρέψουν, τους έδωσε εκεί, κάτι τέτοιο έγινε στο ΝΟΤΕ. Και έρχονται σήμερα και λέει 800 από το ΝΟΤΕ. Το ίδιο κάνουμε και στη ΔΕΗ. Βγάνουμε τους μισούς για να βάλουμε κάποιον ιδιώτη μέσα, να πάρουμε όλα 800. Δηλαδή πουλάμε κάτι και θα σου πει του χρόνου Καραμαλής από το 7. Τα ίδια παντελάκι μου, τα ίδια παντελή. Ότι δεν έχω χρέος. Θα τα πουλήσουμε όλα και δεν θα υπάρχει τίποτα. Αλλά να δούμε τότε με τι μηχανές θα βάλει την απογείωση που έρχεται το 7. Έτσι δεν λέει τώρα. Στη Θεσσαλονίκη. Ποιο 7 τώρα, κύριε. Ποιο 7, στη Θεσσαλονίκη το είπε ότι εγώ στο 7 έχω τους πυράβλους που λεφτά από αυτό δεν είπε. Ναι. Και τι έγινε. Μην πούμε το ότι δεν το είπατε τώρα. Σε μια εβδομάδα θα το έχουμε ξεχάσει. Το είπε και ο Παναγιωτόπουλος. Ό,τι λέγεται στην Ελλάδα σε 10 μέρες. Το θέμα το τσαλάν.
που ένα έως έρη που βρίσκεται τώρα, που είναι στον τάφο. Όχι, δεν είναι. Θα τον εμπολίσουν τώρα. Τώρα θα φτιάξουν το. Οι Τούρκοι χρησιμοποιούν τώρα τον Οτσαλάν για να δείξουν ότι συμμορφώνονται μετά. Συμμορφώνονται, μου φαίνεται. Ναι. Όχι, πάνω, εκεί πάνω στο με κεφάλι το Ισοφέγγαρο για τις χεροπέδες. Ζαργές παίζονται. Έχουν πάνω πρόβλημα εκεί, με τους Κούρδους είναι. Άλλο με τους Κούρδους, με τον Οτσαλάν πάντως. Και με τον Οτσαλάν έχουν εξεγερθεί οι Τούρκοι, αλλά εδώ λέμε τώρα, είδα τις προάλλες προημερών τη συνάντηση του Καραμαλή με τον Πούτιν. Αυτό πράγματι ήταν μια πάρα πολύ καλή θετική συνάντηση. Ο Πούτιν μίλησε σωστά, πήρε θέσεις και για το ενεργειακό. Αλλά εμείς εδώ, πρόεδρε, δεν μπορούμε να δούμε την αιωλική ενέργεια, δεν μπορούμε να δούμε τη γεωθερμική ενέργεια. Ναι, αλλά γιατί ο Καραμαλής δεν του έλεγε που ανεγνώρισε τα Σκόπια ως Μακεδονία πρώτη η Ρωσία. Λέει ότι ταυτίστηκε με τις δικές μας απόψεις η Ρωσία. Με τις δικές μας τώρα. Για το Κυπριακό. Συγγνώμη, η Ρωσία ήταν η πρώτη χώρα. Η πρώτη χώρα που ανεγνώρισε με τη λέξη Μακεδονία τα Σκόπια, το ξέρετε αυτό. Ναι. Πολύ πριν την Αμερική. Την Αμερική. Γιατί ο Καραμαλής λοιπόν αφού ταυτιστήκανε δεν του έλεγε, κύριε Πούτιν, μια και κάνατε το λάθος και αναγνωρίσατε τα Σκόπια με το όνομα Μακεδονία, το στένος να είναι το πολιτικό. Τώρα επανορθώστε και αξιώστε να αλλάξουν το όνομά τους κάπως, να κλείσει το θέμα. Βέβαια. Γιατί δεν το έθεσε. Τι είχαν μια πολύ καλή συνάντηση, λέει, το πρόβλημα ότι τι έχουμε, όχι, γιορτή συνεργασία, και συναντιόμαστε όχι, 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 να φάμε σοκολατάκια. Αφορά, δεν είναι. Μιλάμε εθνικά για θέματα. Για τη συνεργασία, έτσι, στην ενέργεια, στον αγωγό και είναι στο. Είναι πολύ απλό το ζήτημα. Εντάξει, στον αγωγό και σε όλα αυτά τα καταλαβαίνω, φυσική, αλλά εδώ είναι. Όσοι καταλαβαίνουν από αιωλική ενέργεια, πώς οι δικηγόροι θα ασχοληθούν με την αιωλική ενέργεια. Δεν μπορεί να ασκήσει πολιτική δυναμική. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί. Να πάει σπίτι του, κύριε Μπακαλούδη. Αυτή τη στιγμή ο τόπος. Δεν πάει σπίτι του, αφού το ψηφίσανε, πρόεδρε. Να είχε πει, ξέρει τι σημαίνει η ολική ενέργεια. Το 45%. Ναι, το ψηφίσανε. Με εκβιασμούς. Έχει πλειοψηφία. Έχει στη Βουλή. Βεβαίως, έχει αυτοδυναμία. Εάν όμως, όπως είπαμε, σπάσει η αυτοδυναμία των δύο κομμάτων και γίνει κυβέρνηση συνασπισμένη, κυβέρνηση εθνικής, συνασπισμού, κυβέρνηση, εκεί αλλάζουν τα πράγματα. Εκεί θα μιλάει η Ένωση Κεντρών και θα λέει πού πας, τι κάνεις. Η αναλογική. Οπότε θα και αυτός. Όχι, θα μπορεί να ασκήσει και εξωτερική πολιτική ο εκάστοτε που θα ηγείται της κυβέρνησης. Γιατί θα λέει τι, έχω το Λεβέντη από πίσω. Φωνάζει. Δεν είμαι ολόκληρη. Δεν είμαι μόνος μου, κύριε. Τι θέλετε να με ανατρέψει. Λοιπόν, γι' αυτό λέω πρέπει να αφυπνιστεί ο ελληνικός λαός. Να κοιτάξει που ψηφίζει, τι κάνει. Και εγώ είμαι λιγάκι αισιόδοξο γιατί. Από τις επισκέψεις και τις συναντήσεις που έχω μου λένε κύριε Μπακαλούδη τώρα μόνο εσείς μείνατε η ελπίδα μόνο εσείς μείνατε ζωντανό κύτταρο μόνο εσείς μείνατε λέει ζωντανό κύτταρο. Ναι το λένε θα αντέξουν να το λένε όμως μέχρι τις εκλογές ή θα αρχίσουν τα κανάλια από το πρωί μέχρι το βράδυ και οι πληρωμένες δημοσκοπήσεις να πούμε. Σίγουρα θα αρχίσουν. Θα αντέξουν. Τα κανάλια αυτή είναι η δουλειά τους. Έτσι, ναι. Να αλλάζουν το σκεπτικό. Αλλά λέμε να αντέξουν. Και από ένα σκεπτικό εξυγένσης να είναι αποβλακωμένοι. Εσείς μείνατε. Εσείς είστε μόνον η ελπίδα τώρα. Γιατί τους δοκιμάσαμε όλους και τους είδαμε. Λοιπόν. Μακάρι θα αντέξουν. Να. Εδώ μπαίνει το ερώτημα. Μακάρι να αντέξουν και να σκεφτούν. Γι' αυτό είπα πολλές φορές. Οι πεινασμένοι τι θα κάνουν. Οι πεινασμένοι. Εγώ λέω και το εξής όλα πολύ μα καλά. Μα μέχρι τώρα πεινασμένοι. Λέμε τα πολιτικά καλά. Οι πεινασμένοι του υπάρχει τους πολύ πρόεδρε. Φτώχεια, κυρία Λιφραγκή μου. Υπάρχει πολύ φτώχεια. Υπάρχει κόσμος κάτω από το όριο της φτώχειας. Και κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη πάνε τα κόμματα, αφήνουν τη βρώμα τους, κάνουν τις γιορτές τους. Κανείς δεν ασχολείται με την πολύ μεγάλη φτώχεια. Ενώ ποιους τους άστεγους. Τους που είναι ακριβένη η κατοικία και είναι αδύνατον πλέον τώρα να το σπίτι όνειρο έγινε τους άνεργους τους 190 ευρώ αγρότες σύνταξης αυτό που λέει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους δεν είναι δική μου ανακοίνωση μισή συνταξιούχη είναι περισσότερο, λιγότερο από 300 ευρώ ετησίως, μηνιαίως η μισή εξέπληξε εμένα η μισή. Το θεωρούσα υπερβολή και πήρα τηλέφωνο. Λέω, μήπως είναι λάθος ή. Δεν είναι λάθος. Λέει, όχι κύριε Λεβέντη. Δεν είναι λάθος. Όχι, δυστυχώς δεν είναι. Οι αγρότες παίρνουν είχατε πολύ χαμηλές συντάξεις. Συγγνώμη κύριε Θόδωρο, είχατε πει πρόεδρε προηγουμένως για τα νοσοκομεία. Γιατί δεν μπορούν να κτίσουν. Τώρα θα μου πείτε καινούργια νοσοκομεία δεν τα έχουν εξοπλίσει, αλλά εν πάση περιπτώσει να κτιστούν νοσοκομεία με μονάδες εντατικές.
Αποκλειστικά για εντατικές γονάδες. Μα εδώ και τα λίγα κράτη. Πεθαίνει ο κόσμος στον δρόμο. Εδώ... Δεν μπορούν να βρουν κρεβάτι σε εντατική. Εδώ σε λίγο. Να γίνουν αποκλειστικά, δηλαδή νοσοκομεία, με αποκλειστικές. Ξέρετε τούτοι εδώ που το πάνε. Για να ζήσει ο κόσμος. Μερσεντές υπουργούς έχουμε όμως. Η κρατική παιδεία σιγά σιγά παραλύει και αναπτύσσεται παρασιτική ιδιωτική παιδεία. Το ίδιο είναι και η υγεία. Ιδιωτικά νοσοκομεία αρχίζουν και μαραζώνουν τα κρατικά. Και ανθίζουν, έτσι, άμα θες να γίνεις καλά, ανθίζουν, πρέπει να πας σε ιδιωτικό νοσοκομείο. Και ανθίζουν τα ιατρικά κέντρα. Αυτό σας λέω, έχουμε πάρει τον κάτω βόλτα. Να τα βλέπει ο κόσμος αυτά. Αυτά λέμε, να αφυπνιστούν. Γι' αυτό δεν φωνάζουμε εδώ. Να αφυπνιστούν, να δουν το δικό τους συμφέρον πλέον. Όχι να ψηφίζουν τα κόμματα που εκπροσωπούν την άρχουσα τάξη, τον Βαρδινογιάννη, τον Κόκαλτο. Γιατί τους ψηφίζουν αυτούς? Είναι τα συμφέροντα τους εκεί. Αυτός που παίρνει 180 ευρώ σύνταξη είναι εκεί, τα συμφέροντά του εκεί ανήκει. Θα πω μια τελευταία κουβέντα στον κόσμο να την ακούσει. Έτσι. Προημερών είδα έναν πλούσιο Έλληνα και μου είπε το εξής. Μου λέει, με την πλήση εγκεφάλου ελέγχοντας, κύριε Λεβέντη, τον Αντένα και το Μέγκα, κατορθώνουμε εγώ που έχω 40 καράβια να ψηφίζω το ίδιο το κόμμα με αυτόν που κοιμάται στο παγκάκι. Αυτό λέω κατά. Με την Αντένα και το Μέγκα τους κάνουμε τους δεξιούς, τους μεθάμε με το ζήτο Βασιλιά, ζήτο Καραμαλή, ζήτο να μισούν το Πασόκ. Οι άλλοι, αφού σε διόρισε το Πασόκ πριν από όλη η οικογένεια, να... και τους πάμε σαν οπιομανείς, έτσι, σαν αφιονισμένους, τους πάμε και τους οδηγούμε και καταφέρνουμε. Εγώ που λέω έχω 40 καράβια και με παίρνει η τραπεζική και μου λέει, πάρε μερικά εκατομμύρια δολάρια. Να με ψηφίζω άνετα. Και σε... Το πρόβλημά του είναι, του τηλεφωνούν οι διευθυντές των τραπεζών και λέει, γιατί τα έχεις όλα στην FBB. Άκου, FBB μια τράπεζα. Φέρε, λέει, και μερικά στην Express. Λέει, δεν σηκώνω τα τηλέφωνα γιατί παίρνει διευθυντές τραπεζών και με παρακαλούν, φέρε μερικά εκατομμύρια ευρώ εδώ. Μερικά. Και άρα λέει, δεν σηκώνω τα τηλέφωνα. Λέω, για δες τρόπος για να μην σηκώνει κανείς τηλέφωνα. για δες τρόπος, λόγος για να μην σηκώνουν τηλέφωνα μερικοί. Λοιπόν, οι βουλευτές δεν σηκώνουν τα τηλέφωνα γιατί είπανε ψέματα, δεν κάνουν τα ρουσφέτια. Λοιπόν, η εφημερίδα Αντιδιαπλοκή, κυρίες και κύριοι, προσπαθεί να κάνει επανάσταση σε ένα σιωπηρό και υποταγμένο δημοσιογραφικό τοπίο. Βοηθήστε κι εσείς, η εφημερίδα Αντιδιαπλοκή θα αφήσει εποχή γιατί θα αλλάξει με την ταπεινή της συμμετοχή, θα αλλάξει το σκηνικό. Έβλεπα στην Θεσσαλονίκη πώς παίρναν την εφημερίδα και τη βάζαν στην τσέπη τους και μια στιγμή δάκρυσα. Λέω, αυτοί οι άνθρωποι άραγε θα καταλάβουνε τι λέει. Το ήταν το μεγάλο μου. Λοιπόν, όσοι θέλετε να στείλετε στην Αντιδιαπλοκή κάτι για να το δημοσιεύσουμε, θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον αριθμό του φάξ 210-5246-864. Ξαναλέω τον αριθμό του φάξ 210-5246-864. Επίσης, όσοι θέλετε να στείλετε με γράμμα, με αλληλογραφία κάποιο κείμενο, άρθρο ή καταγγελία προς δημοσίευση, να χρησιμοποιείτε την διεύθυνση Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Ξαναλέω, Ένωση Κεντρών Καρόλου 28 Αθήνα. Λοιπόν, εδώ περατούνται και το τρίτο μέρος του σημερινού πολιτικού μαραθωνίου. Κάθε Κυριακή από το έξτρα μετά τις 11 η ώρα το βράδυ ο πολιτικός μαραθώνιος με τρίωρη διάρκεια. Στη σημερινή συζήτηση ετοίμησαν με την παρουσία τους εδώ την εκπομπή μας ο κύριος Νίκος Καρίκας, εκπρόσωπος της νεολαίας και γιος μεταναστών από τον Παναμά. Λατινική, τον ευχαριστούμε, Έλληνας πολίτης πλέον που ψηφίζει στην Ελλάδα κλπ. Ο βιοχημικός κύριος Γιαννόπουλος, εκ Μεσσηνίας, τον οποίο ευχαριστούμε για την εδώ παρουσία του, γιατί και αυτός πραγματικά συμβάλλει και ορισμένες φορές που έχει εμφανιστεί έχει βοηθήσει την πορεία της συζήτησης, γιατί και σκοπός μας είναι η αφύπνιση του λαού και να μην μένεται η κρούστα των στασίμων, να μην η βρώμικη κρούστα να ανακατεύεται και λίγο να φαίνεται και το γάργαρο νερό από κάτω το καθαρό και όχι να είναι μόνο μια ταινία κρούστας βρώμας απάνω στην πληροφόρηση. Και βακτηρίων. Ναι. Ο κύριος, ο φίλος μας, ο κύριος Μπακαλούδης. Ευχαριστώ, πρόεδρε. Εύχομαι από την Καλυθέα. Και καλό ξημέρωμα. Να είστε καλά. Και ο κύριος Νίκος Αλιφραγκής που έχει βοηθήσει και το χώμα με την περί πληροφορικής συμβολή του. Και τον οποίο ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και εσάς, κυρίες και κύριοι, γιατί εμείς μπορεί να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά εσείς είστε το κέντρο βάρος
και της εδώ εκπομπής του πολιτικού μαραθωνίου και της δημοκρατίας μας ολόκληρης. Η δύναμη, η δύναμη. We'll be right back.